Κεφάλαιο 1 από τα Συριανά διηγήματα του Εμμανουήλ Ροίδη. Αυτή είναι μια ηχογράφηση του LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις του LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε εθελοντικά, επισκεφτείτε το LibriVox.org. Διαβάζει η Καλαμπαλίκα Πινελόπη. Ψυχολογία Συριανού Συζύγου. Εντρέπομαι να το ομολογήσω. Επέρασαν 8 μήνες αφότου υπανδρεύθην και είμαι ακόμη ερωτευμένος με την γυναίκα μου, ενώ ο κυριότερος λόγος δια τον οποίον την επήρα ή το ότι δεν μου ήρες και διόλου η κατάσταση ερωτευμένου. Δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη αρρώστια τόσον βασανιστική. Ούτε όρεξη είχα, ούτε ύπνον, ούτε διάθεση να εργαστώ ή να διασκεδάσω. Εκτός της Χριστίνας, όλα τα άλλα τα έβρισκα άνοστα, ανούσια, ανάλατα και πληκτικά. Ενθυμούμαι ότι μίαν ημέραν εις το ξενοδοχείον έκαμα όλον τον κόσμο να γελάσει, παραπονεθείς ότι ή το ανάλατη και η λακέρδα. Οι συγγενείς μου δεν ήθελαν αυτόν τον γάμον, δια των λόγων ότι εκείνη δεν είχε τίποτε, και ούτε εγώ πολλά. Την πατρική μου οικίαν, 3.000 δραχμάς εισόδημα από 2 αποθήκας και μίαν θέση 160 δραχμών. Πώς λοιπόν είναι το δυνατόν να ζήσουμε με αυτά αφού η νέα, αν και χωρίς πρίκα, ή το μοναχοκόρη καλομαθημένη και αγαπούσε τον καλόν κόσμον, τας διασκεδάσεις, τα στολίδια και τους χορούς. Όσα μου έλεγαν τα έβρισκα όλα σωστά. Δεν μπορώ καν να είπω προς δικαιολογίαν μου ότι με τύφλωσε το πάθος, ούτε πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος θετικότερος από εμέ. Οι άλλοι ερωτευμένοι φαντάζονται την απόλαυση της φιλτάτης των ευτυχίαν τόσο μεγάλην, ώστε δεν φοβούνται να γελαστούν αγοράζοντες αυτήν εις οποιανδήποτε τιμήν. Εγώ όμως δεν ήμουν ρομαντικός. Τίποτε έκτακτον δεν ονειρευόμην, αλλά μόνο να επανέλθουν τα πράγματα εις την τακτικήν αυτών κατάστασιν, εις την οποίαν ευρίσκοντο πριν ερωτευτώ. Την μακαρίαν εκείνην κατάστασιν, την ενθυμούμην με τον φλογερόν πόθον, με τον οποίον ενθυμείται ο άρρωστος των καιρών όπου ήτο υγιής. Την Χριστίναν την ήθελα μόνο και μόνο, δια να την απολαύσω, να την χορτάσω, να την βαρεθώ, και να αρχίσω έπειτα, καθώς πριν, να τρώγω, να κοιμούμαι, να πηγαίνω εις τον περίπατον και να παίζω πρέφαν και κοντσίναν εις την λέσχην. Και πάλιν όμως δε θα απεφάσιζα να την υμφευθώ, αν δε συνέβαινε να ποθάνει κατ' εκείνας τας ημέρας από την στέρηση και την κακοπάθειαν γέρον θείος μου, τον οποίον επιστεύαμε όλοι απένταρον, βλέποντες αυτόν να ενδύεται ως Διογένης και να τρέφεται ως ασκητής. Πάσχων προκαιρού από το στήθος μου είχε ζητήσει 100 δραχμάς δια ιατρών και ιατρικά. Αντί όμως να τα μεταχειριστεί προς τιού των σκοπών, είχε προτιμήσει να προσθέσει και αυτάς εις άλλας 50.000, όπου είχε κρυμμένας εις το αχυρόστρωμα επί του οποίου ευρέθη ένα πρωί νεκρός. Το πάθημά του με έκανε να σκεφτώ ότι θα ήταν ανοησία να εξακολουθώ να βασανίζομαι από την αϊπνίαν και την ανορεξίαν, αφού είχα τα μέσα να γιατρευτώ. Την Χριστίναν την επήρα καθώς παίρνει κανείς κινήνων, δια να απαλλαχθεί από τον πυρετόν. Αν και ήμουν ανυπόμονος, ειν αγκάσθην από την κοινή πρόληψην και των δεσπότην μας λικούργων, να περιμείνω το τέλος του Μαΐου δια να στεφανωθώ. Ευθύς μετά των γάμων επήγαμε να περάσουμε το μελοφέγγαρον εις την Ζιάν. Ημπορώ να είπω ότι είδα εκεί καλάς ημέρας. Το νησί ή το καταπράσινον, το εξοχικόν μας σπίτι αναπαυτικών, τα τρόφιμα εξαίρετα, ο καιρός ωραίος και ακόμη ωραιότερα η Χριστίνα. Εκείνο όπου μέκαμε να την προτιμήσω από άλλας είναι ότι μόνη αυτή δεν είχε κανένα από τα συνηθισμένα παρθενικά ελαττώματα, δια τα οποία αηδίαζα εν γέννη τας κορασίδας. Ούτε λιγνή, ούτε ανεμική, ούτε εντροπαλή, ούτε πολυ νέα.
Πιστεύω μάλιστα ότι είτο κατά τη μεγαλυτέρα από εμέ. 26 έως 28 ετών, με λαχρινή, με ανάστημα, με ώμους, με στήθος, με φλόγα εις το βλέμμα και κομψότατα υποδηματάκια. Δια να μη φανεί απίστευτον το άθροισμα τόσων χαρισμάτων, αρκεί να προσθέσω ότι είτο Σμυρναία. Εις την Καίαν εμείναμεν όλον το θέρος και η θεραπεία μου επροόδευε θαυμασίως. Νομίζω ότι πολύ πρωτύτερα από τον Βίσμαρκ εφευρήκα εγώ το μακάρι οι κατέχοντες. Η αισθηματική θεωρούσιν ως ελάττωμα της διάφτης κατοχής και εν γέννη του γάμου ότι είναι ο τάφος του έρωτος. Τι ούτων όμως παράπονον δεν η δυνάμει να έχω εγώ αφού υπανδρεύθην επίτηδες δια να τον θάψω από πόθον όχι εκτάκτων απολαύσεων αλησυχίας και κατόρθωνα να είμαι κάθε μέρα ησυχότερος. Το πρωί εκάμναμεν θαλάσσιων λουτρών, το απόγευμα μακρινών περίπατων ή εκδρομήν με την βάρκα. Επέστρεφα κατάκοπος, έτρωγα ως λύκος και αφού έλεγα εις την Χριστίνα ό,τι είχα να της υπώ, εκοιμόμην μονοκόμματα έως το πρωί. Ονείρατα δεν έβλεπα πλέον, πλην ενός μόνου, το οποίον η δυνάμην και εκείνο να θεωρήσω ως σύμπτωμα τελείας αναρρώσεως. Η εσπέρα ήταν θερμή και είχαμεν εξέλθει να αναπνεύσομεν εις τον εξώστην μετά το δείπνον. Δεν ενθυμούμε άλλην φωτεινοτέραν λάμψην πανσελίνου, ούτε τι ούτων της θαλάσσης πινθυρισμών, ούτε ευωδεστέρας του δάσους και των κήπων αναθυμιάσεις. Χαριεστάτη ήταν και η Χριστίνα με το άσπρον της φόρεμα χωρίς μέσην ή ως το έλεγαν πενιουάρ, επί του οποίου εχύνετο έως το γόνατον η λυτή κόμη της ως πλημμύρα μαύρου ποταμού. Εκοίταξε την θάλασσαν ψιθυρίζουσα την τότεν του σειρμού καβατίναν. Ερνάνι, ερνάνι, κλέψε με. Όταν έφνης εσιώπησε με τριοφρόνος, τίνουσα τα ότα εις το άσμα ειδόνος αντυχήσαν από των γειτονικών κήπων. Πάντα τα αυτά ήσαν βεβαίως ποιητικότατα, αλλά εις το δείπνον είχα φάγει πολλήν παλαμίδα, την οποίαν επότισα ως βαριστόμαχον με δύο ή τρία ποτήρια γλυκού ίνου της Καίας. Με κατέλαβε λοιπόν ο ύπνος και ονειρεύθην. Ούτε άσματα, ειδόνος, ούτε μαύρας πλεξίδας, ούτε σελήνης μαρμαριγάς, αλλά ότι ευρισκόμενη στην Σύραν, εις την Λέσχην και κέρδιζα του πρωτομάστορη του πικέτου Αλοϊσίου Γκατζαΐτη τρία καπότα κατά σειράν. Άδικον θα ήτο, μετά τιού των όνειρων, να αμφιβάλλω ότι ήμην εντελώς ιατρευμένος. Την επομένη εβδομάδα επεστρέψαμεν εις την Σύραν, μετά τετράμινον διαμονήν εις την Ζιάν, αφού ανέκτησα την πριν ησυχία μου, όλην μου την πεζότητα και δυο οκάδες περισσότερον βάρος, ως επίσθην ζυγιστής κατά την απόβαση στον στατήρα του Τελωνίου. Πολύ βεβαίως θα γελούσα τότε, αν ευρίσκετο κανείς να μου προείπει ότι με το λίγας ημέρας θα ήμουν πάλιν πολύ περισσότερον παρά πρώτου γάμου μου ερωτευμένος και δυστυχής. Η πρώτη αφορμή του ξανακυλίσματος υπήρξε χορός, τον οποίον έδωκεν ο κύριος Δήμαρχος εις τιμήν του παρεπιδημούντος και υπ' αυτού φιλοξενουμένου Υπουργού των Ναυτικών. Ο χορός εκείνος επέσκυπτε πρόωρος και απροσδόκητος και ο λίγος απέμενε καιρός εις τα Συριανάς δια να ετοιμασθώσιν. Όλε ήσαν άνω κάτω. Επί τρεις ημέρας έτρεχεν η Χριστίνα εις τα εμπορικά, την δε Τετάρτην μετεβλήθη ολόκληρος η οικία μας εις εργαστήριον ραπτικής. Πανταχού κομμάτια υφασμάτων, φόδρε, ορνέκια, στιθόδεσμοι και υποδήματα προσδοκιμήν. Δεν έβρισκα πλέον που να καθίσω. Το δε εσπέρας έπρεπε να περιμένω έως τα 9. Και αργότερα να διάσει η ράπτρια την τράπεζαν του γεύματος δια να διπνήσομεν με μίαν σαλάταν ή εισμαρίδας τηγανιτάς. Η μόνη μας το όντι εκυκλοπαιδική υπηρέτρια είχε χειροτονηθεί και εκείνη μοδίστρα
και δεν επρόφθανε να μαγειρεύει. Άδικον όμως θα ήτο να παραπονεθώ δια τούτο, αφού το κακόν ήτο γενικόν. Πλην των Χριστουγέννων, του Πάσχα και των άλλων μεγάλων εορτών, επικρατεί η συνήθεια εις την σύραν να νηστεύουν και τα σπαραμονάς των μεγάλων χωρών. Το χληρότερον από όλα, ήτο η διηνεκής απασχόλησης της Χριστίνας και τα παντός είδους χαρτιά, τα οποία ετύλιγε τη νύχτα εις τα μαλλιά της. Από την ημέρα όπου ελάβαμεν το κατηραμένον εκείνο προσκλητήριον, ήτος να μην είχα γυναίκα. Όσοι όμως και να ήτο η απέχθειά μου κατά των τιούτων προπαρασκευών, πρέπει να ομολογήσω ότι επέτυχε πληρέστατα της Χριστίνας ο στολισμός. Φόρεμα με μακράν ουράν από βαρύ βυσινόχρουν μεταξωτών και επί της κεφαλής το τελευταίον λείψανον της κοιμηλιοθήκης της μητρός της, είδος τι αρχαϊκού διαδήματος από ρουβίνια των οποίων επορφυρέ φλόγες συνειρμόζοντο θαυμασίως με το κοράκινον χρώμα των τριχών της. Ούτω στολισμένη μου ενθύμιζε την Σεμίραμιν, την Φέδραν, την Κλεοπάτραν, την Θεοδόραν και τας άλλας ηρωίδας, εοποίε ετάρατον τον ύπνον μου όταν ήμινη στο σχολείον. Ο οίκος του κυρίου Δημάρχου ήταν μεγάλος, αλλά ακόμη μεγαλύτερος ο φόβος του να μη λησμονήσει ουδέ των ελάχιστων κομματαρχίσκων του, έστω και λουκουμοποιών, καραβοκύριν, βυρσοδέψιν ή άλλων καταστηματάρχην. Ο κόσμος ήτο λοιπόν πολλής και ως πάντοτε συμβαίνει στην Σύρον, τριπλάσι των κυριών οι χορευτέ. Ταύτα σε περίμεναν εις την εξώθυραν, με σημειωματάριον εις την χείρα και ανέβαιναν κατόπιν αυτών την κλίμακα επαιτούντες χωρών. Όταν εισήλθομεν, εξόρμησαν τουλάχιστον 15 κατά της Χριστίνας, της οποίας εθαύμασα κατά την έφοδον ταύτην το θάρρος και την ετοιμότητα με την οποία εμοίραζεν ως αντίδωρον ανά εν βλέμμα και εν μηδίαμα εις έκαστον απαιτητήν. Η τιάφτη διανομή εξικολούθησε χωρίς διαλύματα καθόλην την διάρκεια της Εσπερίδος. Μόνο διεμέ δεν επερίσευε τίποτε, αν και την έφεραν δύο ή τρεις φοράς πλησίων μου επεριπέτεια του χορού. Μη έχουν διάθεση να χορέψω και βαρυνόμενος στα σοχληράς μου σκέψεις ανεζήτουν κανέν γνώριμον πρόσωπον μεταξύ του πλήθους, όταν διέκρινα κολλημένην εις των τείχων ως τα Πεσαρίαν την κυρίαν Κλεαρέ την Γαλαξίδη, σαραντάραν Παρθένων, της οποίας με ήρες και πολύ, όχι βεβαίως το υπερόριμον κάλος, αλλά η καλοσύνη της, η ευπροσιγορία, η απλότης των τρόπων και της ενδυμασίας της και η φαινομένη έλλειψης πάσης κατακτητικής αξιώσεως και φιλαρεσκίας. Εχόρευε δε και αρκετά καλά, ο Σάκης συνέβαινε να έβρει χορευτήν. Με την γεροντοκόριν ταύτην, εφερόμην με τα πολύς οικειότητος, ως προς καλών φίλων μάλλον ή φιλινάδα, και εκείνη δε εφαίνεται ευχαριστουμένη να συνομιλεί μαζί μου, να με δίδει συμβουλάς υγιεινής ή οικιακής οικονομίας και να με στέλνει ενίοτε παξιμάδια με γλυκάνισον, προς εκτίμηση της εξόχου αυτής ζημωτικής τέχνης. Εύλογος μετά ταύτα ήτο η απορία μου όταν, αντί να με τίνει κατά το σύνηθε στην χείρα, απήντησεν εις το καλησπέρα μου διαβλέματος παγερού και σχεδόν εχθρικού. «Δε χορεύεται απόψε?» Η ρώτησα αυτήν απερισκέπτος, λησμονών ότι τούτο δεν εξυρτάτο από μόνην την θέλησή της. «Όχι, κύριε!» «Διατί εννοείστε η καλύτερα μας χορεύτρια?» «Τούτο είναι παραξενάδα». «Υπάρχουν άλλα πράγματα, πολύ πλέον παράξενα». «Δε με τα λέγετε». «Υπάρχουν μερικοί κύριοι, οι οποίοι, αφού ολόκληρα έτη βεβαιώσουν μια νέαν ότι δεν δύνανται να αγαπήσουν παρά γυναίκαν φρόνιμων, ήσυχων σεμνήν νοικοκυράν, πηγαίνουν έπειτα και νυμφεύονται μίαν άσωτην, μίαν κοκέτα, μίαν ξεμυαλισμένην,
όπου έκαμεν εργολαβίαν με όλον τον κόσμον και εξακολουθεί και μετά των γάμων της τα ίδια. Εκ των ανωτέρω, είναι αγκάστην να συμπεράνω ότι η κυρία Κλεαρέτη δεν ήτο όσον εφαίνε το καλή, ουδόσον ενόμιζα φιλοκερδής, επεριποιήσεις της, εσυμβουλέτης και εαποστολέ παξιμαδίων. Η απροσδόκητος αύτη αποκάλυψης των νηφικών αξιώσεων γεροντοκόρης, η οποία θα ειδύνατο να είναι μήτυρ μου, αν υπανδρεύεται ο εγκαίρος ή το βεβαίως αστιωτάτη. Την εσπέραν όμως εκείνην, είχα τα νεύρα μου, και αντί να γελάσω, δεν απηξίωσα να εκδικηθώ αποκρινόμενος. Δεν ενθυμούμε να έκαμα ποτέ τι αυτάς ομιλίας εις καμία νέαν. Η κυρία Κλεαρέτη εδάγκασε το χείλος της και μου εγύρισε την ράχην. Η φράση της όμως «έκαμεν εργολαβίαν με όλον τον κόσμον και εξακολουθεί μετά τον γάμον της τα ίδια» δεν έπαβε να αντυχεί στην ακοήν μου ως συρριγμός εχίδνης. Η αλήθεια ήταν ότι το επαράκαμνε και η Χριστίνα. Εξακολουθώ να την κατασκοπεύω, παρετήρησα ότι η διανομή των βλεμμάτων και των μηδιαμάτων της δεν εγίνεται με όσην καταρχάς υπέθεσα ισότητα και αμεροληψίαν. Πολύ μεγαλύτερα της των άλλων ή το μερίς κομψωτά του την ως ξανθού νεανίσκος της, αφού έλαβε δύο χορούς, έμενε νόπισθεν της ενώ εχόρευε με άλλον. Συνεχίζον κατά τα διαλύματα της καδρίλιας ατελεύτητον με ταυτής συνομιλίαν. Το περίεργο είναι ότι μου είτο τελείως άγνωστος ο κύριος ούτος, ενώ οι κάτοικοι της μικροσκοπικής Ερμουπόλεως γνωρίζονται όλοι ως καλόγυροι του αυτού μοναστηρίου. Η αμηχανία μου είτο μεγάλη όταν ήλθε να καθίσει πλησίον μου ο παλαιός μου φίλος Ευάγγελος Χαλδούπης, ο εξυπνότερος αλλά και ο πλέον διεστραμμένος των Συριανών, αδιάντροπος ως πίθηκος και κυνικότερος του Διογένους. Δια να αποφύγει τα σκώματα του κόσμου, είχε νεφεύρει να γελά ο ίδιος δυνατότερα παντός άλλου δια τας πολλάς και επιφανής της μακαρίτριας συζύγου του απιστίας. Εις των τείχων του γραφείου του είχε κρεμάσει τα σικόνας του Ηφαίστου, του Αγαμέμνονος, του Μενελάου, του Βελισσαρίου, του Ερίκου Τετάρτου και την ειδική του φωτογραφίαν πλησίων των ενδόξων αυτού συναδέλφων. Καθόλην την πενταετή διάρκεια του συζυγικού αυτού βίου ουδέποτε εξέφυγαν από τα χείλη του ούτε παράπονον, ούτε επίπληξης, ούτε μομφή, ούτε παρατήρησης καμία, αλλά μόνον ηρωνίε, σκόμματα και μηδιάματα τόσον φαρμακερά, ώστε ζήτημα απέμενε δια πολλούς, αν πράγματι απέθανε από καρκίνον ή μάλλον εκ της δρυμύτητας αυτών η Μακαρίτης. Οπωσδήποτε ευθύς μετά την λήξη του πένθους, εκηρύχθηκε πάλιν υποψήφιος γαμβρός. Εκ φόβου όμως, ως έλεγε, μη εξαντληθεί το πνεύμα του αν είναι εγκάζετο να κάνει όση πριν κατάχρησιν αυτού προς υπεράσπισιν της τιμής του, απήτη ήδη παρά της μελούσης κυρίας Χαλδούπη τρία τεινά. Να είναι άσχημη, κουτί και πλούσια. Την περιζήτητον ταύτην τριάδα προσόντων είχε νεύρει συνεινωμένην εις το πρόσωπον της Δεσποινίδος Παναγιώτας Τουρλωτής, είδος τη νεαρού υποποτάμου, του οποίου ο όγκος εφόβιζε πάντα στους άλλους πρικοδιώκτας. Ο αλόκοτος ούτος άνθρωπος, αφού με παρετήρησεν επί την αστιγμάς με οχληράν επιμονήν, «Τι έχεις?» με ρώτησε. «Τα μούτερα σου είναι βουρκωμένα σαν τα βουνά της γούρας». «Τίποτε», απεκρίθην, «με πονεί ο λίγον το κεφάλι». «Και πολύ περισσότερον σε πονεί ότι δεν με ήκουσες όταν σου έλεγα ότι δεν είναι διασέ η Χριστίνα. Ότι έχει στα σφλέβες της πολύ αίμα και κάποια νομιότητα με την Μακαρίτης Άν μου εις την φυσιογνωμίαν».
«Βλέπω κοντά της τον παλαιόν της φίλον Κάρολον Βιτούριν», επρόσθεσε, δεικνύων τον εξακολουθούντα να συνομιλεί με ταυτής ξανθών νεανίσκων. «Φαίνεται ότι έχουν πολλά να υπούν». «Τον παλαιόν της φίλον», ρώτησα εγώ. «Πώς γίνεται να μην τον γνωρίζω? Πρώτη φορά τον βλέπω». «Δια των λόγων ότι μόνον προχθές επέστρεψαν από την Ευρώπη. Προπέντε ετών πριν αποκατασταθεί σύ στην Σύραν, ήταν ερωτευμένος τρελός με την Χριστίναν, την οποίαν δεν του έδωκαν διότι δεν είχε τα μέσα να την συντηρήσει. Η απελπισία του ήταν τόση, ώστε ήθελε να αυτοχειριαστεί. Και θα το έκαμνεν ίσως, αν δεν αναλάμβανε η γυναίκα μου να τον παρηγορήσει. Ήταν, νομίζω, ο πρώτος της εραστής. Του συνέλαβα επ' αυτοφόρο εις τον κήπον του Κοϊμού, μια ενημέρωνο που είχα υπάγει να επισκεφθώ την Ανίκαν. Η γυναίκα μου τον ευαρέθιο γλίγορα διότι ήταν πάρα πολύ αισθηματικός. Έπειτα φαίνεται ότι εξικολούθη να ενθυμείται την ειδική σου. Τον έστειλαν τότε στην Γαλλία να τα σλισμονήσει και τα δύο και να σπουδάσει φαρμακευτικήν, για να διαδεχθεί τον πατέρα του. Φαίνεται όμως ότι δεν κατόρθωσε να έβρει λυσμοβότανον. Παρατήρησε πως τρώγει την Χριστίναν με τα μάτια. Σε συμβουλεύω να τον προσέχεις και να μην συχνοφέρνεις τη γυναίκα σου στους χαρούς». «Θα ακολουθήσω τη συμβουλή σου». «Μη λησμονήσεις ότι αν φανείς ζηλιάρης, αν την στεναχωρήσεις και ζητήσεις να την περιορίσεις, είναι ακόμη βεβαιότερον ότι θα την πάθεις». «Τι θέλεις τότε να κάνω?» «Ούτε εγώ δεν ξέρω. Αφού δεν ήκουσες την συμβουλή μου, το καλύτερο που έχω τώρα να σου συστήσω είναι να μιμηθείς το παράδειγμά μου και ό,τι κι αν σου συμβεί να μην το πάρεις κατάκαρδα, να σκεφτείς ότι το πράγμα καθε αυτό δεν είναι τίποτε και να κρεμάσεις κι εσύ στον τοίχον σου τα εικόνες του Αγαμέμνονος, του Ηφαίστου, του Μενελάου». Η γέρθην αποτόμως, φοβούμενος μήπως δε δυνηθώ να αντισταθώ εις τον πειρασμό να πτήσω εις το πρόσωπο του παλιανθρώπου εκείνου. Κατ' εκείνην την στιγμή ήρχιζε το κοτιόν, το οποίον με εφάνεια τελεύτητον, δόξα το Θεό ετελείωσε και εκείνο, και ήρχισε ο κόσμος να φεύγει. Επήγα να φέρω την γούνα της γυναικός μου. Την εκουκούλωσα και ευαδίζαμεν προς την θύραν, όταν μας έφραξαν των δρόμων τρεις χορευτέ, ισχυριζόμενοι ότι απέμενε να χορευθεί το γκαλόπ φινάλε και ότι η κυρία μου το είχε υποσχεθεί και εις τους τρεις. Εκείνη δεν ενθυμεί το καλά. Ο απλούστατος και συνηθισμένος τρόπος συμβιβασμού των απαιτήσεων ήταν να είπε ότι είναι κουρασμένη και να μην χορεύσει με κανέναν. Αντί τούτου, επρότεινε να τραβήξουν κόμπο. Η τύχη, ίσως δε και κάποια λαθροχειρία, ευνόησε τον Βιτούριν και το μαρτύριόν μου παρετάθη άλλην μίαν ώραν. Πρέπει εντούτοις να ομολογήσω ότι η μουσική του γαλόπου εκείνου έργου του διευθυντού της ορχήστρας βιολιστού Πατσίφικου ή το ρεωτάτη και ο ρυθμός τόσον ζωηρός, ώστε επτέρωσε τους πόδας και αυτού του κυρίου δημάρχου και άλλων εξίσου σεβασμίων Συριανών. Η περιφορά δίσκου θερμού ίνου εκορύφωσε την γενική ζωηρότητα και μόνος εγώ εχολόσκανα εις μίαν γωνίαν βλέπων την Χριστίνα να στροβιλίζει εις του Καρόλου τα σαγκάλας. Ο Χαλδούπηση θέλησε και πάλι να με πλησιάσει για να χύσει τα φαρμάκια του εις την πληγήν μου. Αλλά το βλέμμα το οποίο έριψα επ' αυτού ήτο, ως φαίνεται, τόσον άγριον, ώστε θεώρησε φρόνιμον να μου δείξει την ράχην. Ανεχωρήσαμε σχεδόν τελευταίοι, και όταν εισήλθομεν στον κοιτώνα μας, εσήμενανε πέντε. Το παράδοξον, ή μάλλον εκείνο το οποίον με εφάνει παράδοξον, αν και ήτο φυσικότατον, είναι ότι όσα υπέφερα εις των κατηραμένων εκείνων χωρών από την κακολογία του Χαλδούπη και την διαγωγή της Χριστίνας, αντί να με ψυχράνουν, με έκαναν να την ερωτευθώ
ή τουλάχιστον να την επιθυμήσω σφοδρότερα και από την ημέρα όπου απεφάσισα να την πάρω για να πάψω να την επιθυμώ. Πλην της ζηλίας και της δεκαημέρου στερήσεως συνετέλει η έξαψην του πόθου μου και η έκτακτος πολυτέλεια του εσωτερικού αυτή στολισμού, ο μεταξωτός στιθόδεσμος, τα κεντητά μεσοφόρια, τα ατλάζινα υποδήματα και το μεθυστικό άρωμα της έριδος και της ηλαγγυλάγγης. Πάντα ταύτα, μπορούν οι ευτυχείς κάτοικοι των μεγάλων πόλεων να τα έβρουν όταν θέλουν με μίαν ή δύο 25άρας, αλλά δια τους δυστυχείς Συριανούς είναι πράγματα έκτακτα, τα οποία δεν απολαμβάνουν παρόταν τύχει μεγάλος χορός, καθώς μόνον τα Χριστούγεννα και το Πάσχα γεύονται ψαθούρια, σαμπάνια και γάλλων παραγεμιστών. Όταν λοιπόν επλησίασα την Χριστίναν, πρέπει να υποθέσω ότι οι οφθαλμοί μου ήσαν εύγλωτοι, ως κατορθώνουν να γράφουν οι ελαφροί μας φιλόλογοι, τους οποίους είχα ως φαίνεται άδικον να περιπέζω δια τούτο. Πριν το όντι ανοίξω το στόμα, έσπευσεν η Χριστίνα να αποκριθεί εις το βλέμμα μου. «Είμαι καημένε κατάκοπη, αφανισμένη, άφησέ με σε παρακαλώ απόψε». Την εκαλυνύκτησα με βαρυθυμίαν και απεσύρθην εις το ειδικό μου δωμάτιον. Πρέπει όμως να υπώ ότι δια το χωριστόν εκείνο δωμάτιον δεν έπταιε εκείνη. Το είχα προτείνει εγώ μετά την επιστροφή μας ως αριστοκρατικότερον και κατά τη δια των λόγων ότι είχα παραχορτάσει στην Ζιάν. Πλην των άλλων έχουν και τούτο το αλόκοτον οι ερωτευμένοι ότι δεν δύνανται να εννοήσουν συν ούτε ότι ενδέχεται να πεινάσουν όταν είναι χορτάτοι, ούτε ότι μπορούν να χορτάσουν όταν είναι πεινασμένοι. Την επιούσαν εκοιμάτω ακόμη όταν επήγα περί τα 11 εις το γραφείο μου. Κατά την επιστροφή μου την ευρήκα εις το πιάνο ευδιάθετον και ζωηράν. «Ακούσε», με είπε, «τι ωραίον είναι αυτό το γκαλόπ. Εγώ που δεν μπορώ να παίξω τίποτε χωρίς τετράδιον, μία φορά το ήκουσα και το ενθυμούμαι ολόκληρον». Ταύτα λέγουσα ήρχισε να κυμβαλίζει το τρισκατάρα τον γκαλόπ του χθεσινού χορού, του οποίου οι ήχοι μου ενθύμιζαν τα βάσανά μου. «Είμαι», απήντησα αποτόμως, «όλιγον ζαλισμένος και η μουσική με πειράζει. Άφησέ το σε παρακαλώ διάλην φοράν». Με κοίταξε με κάποια απορία, έκλεισε το πιάνο και πήγε να στηριχθεί στο παράθυρο. Με το λίγον την είδα να χαιρετά με πολλήν χάριν και φιλοφροσύνην. «Ποιον χαιρέτησες», ρώτησα με όσην ειδηνήθην να υποκριθώ αδιαφορίαν. «Τον δάσκαλον του χορού, τον γέρο Κουέρτζιν». Έτρεξα εις το παράθυρο του γειτονικού δωματίου και είδα το όντι να διαβαίνει τον γέροντα Κουέρτζιν, αλλά στηριζόμενον εις τον βραχίωνα του νέου Καρόλου Βιτούρη. «Διατί λοιπόν να μου αναφέρει μόνον τον Κουέρτζιν, ενώ πιθανότατον ήτο ότι έλαχεν εις τον σύντροφόν του η Λεόντι ως μερίς του χαιρετισμού? Το έτος εκείνο υπήρξεν εκτάκτος ευτυχές δια τους Συριανούς, οι οποίοι μετά το κλείσιμον των ισολογισμών των έπαθαν από την χαράν των χορομανίαν. Εις διάστημα ενός μηνός εδόθησαν 11 μεγάλε και μικρέ χοροεσπερίδες. Η Χριστίνα δεν έκαμεν άλλον παρά να ετοιμάζεται όλην την ημέραν, να κουράζεται όλην την νύχτα και να ξεκουράζεται την επομένην. Ούτε εγώ άλλο τίποτε παρά να τη συνοδεύω, να αγρυπνώ, να ανησυχώ, να ζηλεύω, να κατασκοπεύω και να βλέπω εις τον ύπνον μου τον ύφεστον των Μενέλαων και τον Βιτούριν. Ούτως εξικολούθει να συχνοδιαβαίνει από τα παράθυρά μας. Ευτυχώς τα έθιμα της νήσου δεν συγχωρούν επισκέψεις παρά μόνον κατά την πρώτην του έτους και την εορτήν του οικοδεσπότου. Επίσκεψης ανδρός εις κυρίαν καθημέραν και ώραν εργάσιμων θα ήτο εις την σύρον σκάνδαλον ουχή μικρότερον της παραβιάσεως χαρεμίου. Απέμεναν όμως οι χωροί και εις τα βαπόρια και την πλατείαν καθημερινή συναντήσεις. Πλην αυτών έτυχε να είδω δύο ή τρεις φοράς την γυναίκαν μου εξερχομένην από το φαρμακείον του Βιτούρη. Τούτο όμως δεν είναι δυνάμειν να θεωρήσω ως επιλείψιμον,
ουδέ καν ως ύποπτον, αφού από κει επρομηθεύοντο εσυριενέ της υψηλής περιοπής τα πασαλήματα και τα μυρωδικά των. Οι σκέψεις όμως αυτή δεν με εμπόδιζε να τρώγομαι και να ανησυχώ. Εκείνο όμως το οποίον περισσότερον από όλα με βασάνισε και με στεναχωρούσε ή το ότι σπανίως κατόρθωνα να είδω μόνην και ήσυχην την Χριστίναν. Ούτε στρατάρχης κατά την παραμονήν κρισή μου μάχηση δύνατο να είναι όσον εκείνη απεισχολημένος. Τα τρεξίματα εις τα εμπορικά διαδέχοντο τα συμβούλια με τα σφυλινάδας της. Πότε τα είχε με την Ράπτριαν, η οποία δεν εφύλαξε την υπόσχεσή της, και πότε με τον μονάκριβόν της Σύρου κτενιστήν Αναστάσιν, διότι ευράδινε να έλθει ή ετόλμησε ο αχρίος να της προτείνει να την κτενίζει από το μεσημέρι, διότι δεν του επερίσευε καιρός τα εισπέρας. Κατόπιν τούτον ήρχε το ικούρασις του χορού, τον ίσταγμα ευθύς μετά την επιστροφήν, ο βαθύς ύπνος της έως το μεσημέρι και η ειδική βασανιστική αγρυπνία. Δεν κατόρθωνα όχι να κοιμηθώ, αλλού δε καν να μένω ήσυχος επί της κλίνης μου. Ως βασανίζει τον διαβάτην της ερήμου η οπτασία βρύσεως, ποταμών και χλωερών λιμώνων, ούτω και εμέ η ανάμνηση των καλών ημερών της Κέας, της μοναξιάς, της ησυχίας και της Χριστίνας εξυπλωμένης ολοκλήρους ώρας, επάνω εις το τουρκικό διβάνι με άσπρο νοικιακόν φόρεμα και βιβλίων εις την χείρα. Και εκείνο το οποίο με φλογερότερον πόθο ενθυμούμην, δεν ήσαν του μέλητος σε απολαύσεις, όσον η διαδεχομένη ταύτας γαλήνη και η ισορροπία του πνεύματος και των αισθήσεων, η οποία μου επέτρεπε να εντρυφήσω και εις τα σάλας του βίου απολαύσεις. Ενώ τώρα, η εκ της ζηλίας και της στερήσεως συγκέντρωσης των πόθων μου εις εν μόνον πράγμα, με είχε μεταβάλει εμέ, των φρόνιμων Συριανών, εις είδος τίο διπόρου, η ερωτοκρήτου απαγγέλλοντος θρηνώδης μονολόγους. Νύκτα τινά, μη αντέχων πλέον, ίνιξα αθορύβως την χωρίζουσα ημάς θύραν και προχώρησα βήματα τινά προς την κλίνην της. Το θάλαμον εφώτιζε κατά το σύνηθες και ανήκαν δίλα και έουσα πρώτου εικονοστασίου. Το γαλάζιον εκείνο φως το μεταδίδων χριάν ονείρου, εις την πραγματικότητα ήτο και εκείνο η δική μου εφεύρεσης των καλών ημερών της Κέας. Ο κάματος και ο νησταγμός της κατά την επιστροφήν ήτο το σούτος, ώστε είχε να αφήσει όλα της τα πράγματα άνω κάτω. Το φόρεμα εις μίαν άκραν του σοφά, τα φουσκώματα κατά γης, τον στιθόδεσμον εις γωνίαν της κλίνης, την γυρλάνδαν επί της πρωτομής του κοραή, και σκορπισμένα εις όλα τα καθίσματα, το ρηπίδιον, την ανθοδέσμην, τα χειρόκτια και τα παράσημα του κοτιγιών. Ο ευνοούμενος αυτής γάτος εκοιμάτω επάνω εις το άσπρον της βουρνούζη και επί των μαρμάρων της εστίας εσπινθύριζον τα πετράδια των βραχιολιών και του περιδεραίου. Το δωμάτιον ομοίαζε ναόν της θεάς ακαταστασίας. Αδύνατον όμως ήτο να είναι άχαρη το χάος εκείνο, του οποίου ήσαν τόσο εύμορφα όλα τα συστατικά. Εις τα λοιπά προσόντα της Χριστίνας πρέπει να προσθέσω και ότι εσυνήθιζε να κοιμάται με εν γόνατον λυγισμένον και την χείρα όπισθεν της κεφαλής, ως το αρχαίον άγαλμα του Ερμαφροδίτου. Κατ' εκείνην την στιγμή έβλεπε πιθανώς εις τον ύπνον της τους θριάμβους της εις την Λέσχην, ως υπέθεσα εκ της διαστολής των χιλέων της, εις μηδίαμα κατά πάντα όμοιον με εκείνα τα οποία εμοίραζεν εις τους χορευτάς της. Επροχώρησα ένα άλλο βήμα. Αλέφνης εκάρφωσε τους πόδας μου εις το έδαφος η σκέψης ότι, αν την εξύπνιζα, θα διαδέχεται το γλυκί εκείνο μηδίαμα μορφασμός δυσαρεσκίας, εν χάσμημα, εν ουφ και εν γύρισμα της πλάτης. Ουδέ θα ήτο όλος αδικαιολόγητος ήτι αυτή η υποδοχή, αφού μόλις προ μιας ώρας είχε κατακληθεί και διεφαίνεται ήδη δια των χαραμίδων του παραθύρου το θολόν φως χειμερινής πρωίας. Απεσύρθην ακροποδητή έκλεισα την θύραν και ήρχισα πάλιν των περίπατων και των μονολογών μου.
όταν εσυλλογιζόμην πόσον εύκολον θα ήτο εις την γυναίκα εκείνην να με καταστήσει τον ευτυχέστατον των ανθρώπων, αν κατά τη ο λιγότερον ηγάπατας διασκεδάσεις και την εργολαβίαν, με ήρχε το όρεξης να την πνίξω. Ο κίνδυνος όμως αυτής δεν ήτο μεγάλος. Δεν πιστεύω να υπάρχει στον κόσμο μαλακοτέρα της ειδικής μου καρδία. Αν επρόκειτο να σφάζω ο ίδιος τα ορνήθια τα οποία τρώγω, νομίζω ότι θα επροτιμούσα να τρέφομαι με πίτηρα, καθώς εκείνα. Τους κλείνοντας να με θεωρήσω συν εκ των ανωτέρως βλάκα, παρακαλώ να σκεφθώσει πόσον δύσκολος είναι η θέσης του μη δυναμένου ούτε ως εραστής να παρακαλέσει χωρίς να γίνει γελίος, ούτε ο σύζυγος να απαιτήσει χωρίς να γίνει μισητός. Αμφότερα ταύτα, τόσον πολύ εφοβούμην, ώστε αν συνέβαινε ποτέ να με ρωτήσει η Χριστίνα «Διατί δεν τρώγω» ή «Διατί δεν έχω διάθεσιν», απεκρινόμην συκοφαντών πότε το στομάχι, πότε το κεφάλι μου, πότε τα δόντια και άλλοτε τα νεύρα, των δε πραγματικών μου πόνων επροσπάθουν ως έγκλημα να κρύψω. Κάλλιστα το όντι εγνώριζα ότι όλα δύναται γίνει να συγχωρήσει, και απιστίας και ύβρις και ξύλων και παν άλλο πλην ενός μόνου, το να την αγαπά της περισσότερον από όσον της αξίζει. Εις τον διαπράξαντα την ανοησία να ομολογήσει εις γυναίκα πόσον εξαιτίας της υποφέρει, δεν απομένει άλλο να πράξει παρά να χωριστεί αυθής αυθημερών ή να υπάγει να πέσει εις την θάλασσαν με πέτραν εις τον λαιμόν. 2 ημέρας μετά την οδυνηράν εκείνη να γρυπνίαν, επιστρέψας εκ του γραφείου μου κατά τη ενωρίτερα του συνήθους, είδα την Χριστίνα, αλλάσουσα όψιν και σπέβδουσα να κρύψει χαρτίον τι, το οποίο νεκράτη όπισθεν του καθρέπτου. Ο νους μου υπήγαινε αμέσως εις τον Βιτούριν, και την υποψίαν μου ότι η επιστολή το ειδικήν του μετέβαλεν εις βεβαιότητα η αυξάνουσα της γυναικός μου σύγχυσης και στενοχώρια. Ουδήτω πλέον δυνατή εις την περίπτωση ταύτην η εφαρμογή του συστήματός μου να ανέχομαι τα πάντα εν σιωπή εκ φόβου χειροτέρων, αφού πιθανότατον ήτο ότι περιείχε το εις τον φάκελον εκείνον η απόδειξης ότι δεν έμεναν άλλα χειρότερα να φοβηθώ. Την επικειμένη έκρηξη επρόλαβεν απότομον άνοιγμα της θύρας, διάχυσης ευωδίας μόσχου και ορμητική εισπίδησης εις την αίθουσαν της ζωηράς ημών δημαρχίνας, ερχομένης να δείξει στην γυναίκα μου το νέον αυτής επανοφόριον με συρρίτια από πτερά λοφοφόρου. Η Χριστίνα είναι αγκάσθη θέλουσα και μη θέλουσα να τη δεξιωθεί, ενώ εγώ, υποκρινόμενος ότι θέλω να αφήσω τα σκυρίας να ύποσει τα ιδιαίτερά των, απεσυρώμην εις το γειτονικόν δωμάτιον, αφού έλαβα να φανδών τον φάκελον από τον καθρέπτην. Εχείρες μου έτρεμαν όταν τον ίνιξα. Αντί όμως επιστολής του ρομαντικού Καρόλου, έβρον εντός αυτού 3 λογαριασμούς των κυρίων Πούλου, Γιανοπούλου και Γεραλοπούλου διά μεταξωτά, καπέλα, βλόνδας, κορδέλας και άλλα είδη, των οποίων ανήρχετο το άθροισμα εις δραχμάς 2.700. Το ποσόν ήτο βεβαίως μεγάλον, αλλά πολύ μεγαλυτέρα αυτού η ανακούφιση στην οποία αισθάνθην εκ της αποδείξεως ότι άδικον είχα να νομίζομαι συνάδελφος του Χαλδούπη. Η χαρά μου ήτο ως καταδίκου του οποίου θα μετεβάλλε το ανελπίστος εις απλούν πρόστιμον η θανατική ποινή. Υπό το κράτος του αισθήματος τούτου, όταν μετά την αναχώρηση της επισκέψεως προσήλθεν η Χριστίνα κάπως δειλή, μαγκωμένη και πιστεύουσα ότι είχε μεγάλη ανάγκη να απολογηθεί και να με ξευμενήσει, αντί πάσης παρατηρήσεως ή παραπόνου, έτρεξα να την ασπασθώ ολοψύχως, λέγον προς αυτήν μη σε μέλη. Η έκπληξή της υπήρξε μεγάλη. Δύσκολον το όντι ή το να μαντεύσει πώς συνέβη να θεωρήσω άξιον φιλοφρονήσεως και φιλημάτων το κατόρθωμά της να σπαταλήσει το εισόδημά μας μιας εξαμηνίας εις διάστημα ολίγων ημερών. Με το λίγον υπήγε να ετοιμαστεί δια των εσπερινών περίπατων.
αλλά ο ουρανός εθόλωσε να προσδοκίτως, έλαμψαν αστραπέ και ήρχισε να βρέχει ποταμιδών. Εκαθήμενη στο παράθυρο της μικράς αιθούσης μας, παρατηρών των κατακυλιόμενων από τα ύψη της άνοσηρου κίτρινων καταράκτην, παρασύροντα εις το βορβορώδες ρεύμα του, φλοιούς πορτοκαλίων, συντρίμματα φιαλών, απόμαχα υποδήματα και πτώματα ορνήθων και ποντικών, όταν έφνης αντικατέστησε το πανόραμα εκείνο βαθύ σκότος, απλωθέν και επί των δύο μου οφθαλμών. Αιτία της εκλήψεως ήσανε χείρες της Χριστίνας ή της απελπισθήσα να εξέλθει, είχεν επιστρέψει αθορύβος και βλέπουσά με αφηρημένον, διεσκέδασε να με τυφλώσει. Τούτο μου ενθύμισε περασμένας καλάς ημέρας. Χάρης στην Θεόσταλτον εκείνην καταιγίδα, ευρισκόμεθα τέλος πάντων ήσυχη και μόνη πρώτην φοράν μετά την επιστροφή μας. Όταν ευδόκησε να αποσύρει τα σχήρας της, η έκφραση του βλέμματός μου ή το «ως φαίνεται και πάλιν τόσο ευγλωτός», ώστε έβαψε ελαφρόν ερήθημα την παριάν της. Έπειτα εμιδίασεν, έστρεψε διαβαίνουσα πρώτης θύρας του κλήθρου ή πήγε να καθίσει στον σοφάν και με ένευσε να υπάγω κοντά της. Κατ' εκείνην ακριβώς την στιγμήν, ενώ ευηθιζόμην εις πέλαγος η διπαθίας, εκορυφώνετο της καταιγίδος η μανία. Η βροχή είχε μεταβληθεί εις κατακλυσμών, ο άνεμος ανήρπαξε κεραμίδια και αντίχουν αλλεπάλληλοι ευρωντέ. Ήθελα δεν ήθελα, μου επέκλωθεν η μοίρα μου να είμαι ρομαντικός. Τους φλογερούς πόθους και τους νυκτερινούς μονολόγους διεδέχοντο μανδαλώματα της θύρας και εκτάσεις επιδιβανίων υπό τους συρριγμούς της ανεμοζάλης. Ματέα λοιπόν εφαίνεται η αντίστασή μου κατά του πεπρωμένου και πολύ προτιμότερον να στέρξω τα πράγματα όπως ήσαν. Πρέπει δε και να ομολογήσω ότι είχε ολιγοστεύσει κατά πολύ εις διάστημα μιας μόνης ώρας η αντιπάθειά μου κατά του ρομαντισμού. Συγκρίνων το όντι τα συσύχους καθημερινάς απολαύσεις της σκέας προς το ειδιπαθές ρίγος το οποίον με κατέλαβεν όταν μετά δεκαήμερων εξορίαν μου ένευσε προολίγου η Χριστίνα να υπάγω κοντά της, κατήντησα εις το συμπέρασμα ότι το ποσόν μακαριότητος το οποίον δύναται της να αισθανθεί η πλησίον γυναικός είναι ακριβώς ανάλογον της ανησυχίας, της ζηλίας, των στερήσεων και των άλλων βασάνων όσα προηγήθησαν αυτού. Μόνος ο διελθόν διατιού του καθαρτηρίου λαμβάνει έπειτα το χάρισμα να εισδύσει εις το αγιαστήριον της υπερτάτης ειδιπαθίας. Τα σπήλας αυτού δεν δύναται να μας ανοίξει ούτε σεμνή παρθένος, ούτε φιλόστοργος σύζυγος, ούτε υπεραγαπόσα ημάς ερωμένη, αλλά μόνον γίνει φιλάρεσκος, ιδιότροπος και ουχή καθημέραν καλή. Οι χωροί εξικολούθησαν, ουχή όμως και η ταράτουσα των ύπνων μου ιδιαιτέρα προς τον Βιτούριν εύνοια της Χριστίνας, η οποία εφαίνεται ήδη προτιμώσα των στεναγμών και των ξανθών πλοκάμων του αισθηματικού νεανίσκου, τους μαύρους μίστακας και τους πλατείς ώμους του αρημανίου ημών φρουράρχου. Με το λίγας όμως ημέρας έβρεν αυτόν χονδρά άνθρωπον, συγκρίνουσα τους ελληνοπρεπείς τρόπους του προς την έξοχον ευγένειαν, την χάριν και την ευφυΐαν του νεοστίδιο ρισθέντος προξένου της Γαλλίας. Ουδέ τούτου όμως υπήρξε μακράν η βασιλεία. Την κοψότητα του παρισινού φράκου του επεσκίασε με το λίγον οι λάμψεις της στολής και των παρασύμων του αρχηγού της αγγλικής μοίρας. Έπειτα ήλθεν η σειρά του Ιταλού αυτοσχεδιαστού ρεγάλδι περιηγουμένου την Ανατολήν προς συλλογήν δαφνών και ταλήρων και μη απαξιώσαντος τα Συριανά. Τον γέροντα του των κύκνων της Νοβάρας διεσκέδασε να κρατήσει επί όλων μήνα εις την Σύρον και εις τιούτων βαθμών να απομοράνει ώστε μη αρκούμενος εις όσα έγραφεν εις το λεύκομά της ακροστίχια απήγγειλε και από τη σκηνή ύμνων εις την Σιρήνα του Αιγαίου, υπερσκανδαλίσαντα τους Συριανούς και προπάντων τους μη εννοούντας Ιταλικά.
αλλά εγώ ήμουν ήδη πολύ ησυχότερος βλέπων τους ευνοουμένους να διαδέχονται αλλήλους ως φαντάσματα μυθικής λιχνίας. Δύσκολον το όντι ή το να έβρει καιρό να αγαπήσει κανένα ή επιχειρούσα τον κόσμον όλων να κατακτήσει. Την άμετρον φιλαρέσκιαν της γυναικός μου, εσυνήθισα βαθμιδόν να θεωρώ ως ασφάλιαν κατά της μεγάλης συμφοράς, ως είδος τη Αλεξικεράβνου ή, ως θα έλεγε ο Χαλδούπης, Αλεξικεράτου. Το μόνον το οποίον εξικολούθη να με στενοχωρεί το ότι ο λίγος της επερίσευε και διεμέ καιρός. Είχον να απελπιστεί να την ειδώ ήσυχον πρώτης μυριοποθή του σαρακοστής, όταν διέκοψεν ευνηδίως τας διασκεδάσεις ο θάνατος του γέροντος Μισελιονί λεγάμενου, συγγενεύοντος με όλων των χορευτικών κόσμων της νήσου. Ουδ' αυτοί πιστεύω οι κληρονομούντες περί το εκατομμύριον ανιψυχή του, οικολούθησαν την κηδείαν με περισσοτέραν της ειδικής μου προς τον ευδοκίσαντα να αποθάνει ευγνωμοσύνην. Ως τα κακά, ούτω και τα ευτυχήματα σπανίως έρχονται μόνα. Ο λίγας ημέρας μετά την απαλλαγήν μου από τον εφιάλτην των χωρών, παραβάλλον προς την εφημερίδα των κληρώσεων τα 5 λαχαιοφόρους του Αμβούργου, τας οποίας είχα κληρονομήσει από τον μακαρίτην θείον μου, εθαμβώθην υπό τον αριθμόν 14,517. Ήτο ο τρίτος κληρωθής και κέρδιζε 55.000 φιωρίνια, υπέρ τας 300.000 Συριανάς δραχμάς. Έτρεξα ασθμένον να αναγγείλω την καλήν είδηση στην Χριστίναν, η οποία έλειπε ευτυχώς εις επισκέψεις. Λέγω ευτυχώς, διότι η απουσία της με έδωκε καιρό να σκεφθώ ότι πολύ περισσότερα θα αισθάνετο προς εμέ ευγνωμοσύνην και κάλλιον θα με αντίμιβεν, αν αντί να με εξεύρει πλούσιον, με υπέθετεν υπέρ τας δυνάμεις μου πρόθυμον να την ευχαριστήσω. Χωρίς λοιπόν να είπω τίποτε εις κανένα, ανεχώρησα μετά 3 ημέρες εις Βιέννην, υπό το πρόσχημα να συμβουλευθώ ειδικών ιατρών δια τας ανυπάρκτους ενοχλήσεις του στομάχου, τας οποίας επροφασιζόμην προ 2 μηνών προς απόκρυψην των ψυχικών μου βασάνων. Εκ Βιέννης εξεπίδησα εις Αμβούργον και αφού εισέπραξα και τοποθέτησα το κέρδος μου εις ανώνυμα χρεόγραφα, επανήλθα μετά 3 εβδομάδες, κομίζων εις την Χριστίναν διπλάσια των όσων με είχε παραγγείλει στολίδια. Παρατηρών την έκπληξην και την χαράν της κατά το άνοιγμα του κυβωτίου, ανελογιζόμην συγχαίρωνε με αυτόν δια την υπόκρισήν μου, πόσον ευτελεστέρα θα της εφαίνετο η προσφορά μου, ανεγνώριζε την απροσδόκητον μεγαλοδορίαν της τύχης. Απαραίτητος όρος αρμονικής συμβιώσεως με γυναίκα φιλάρεσκον είναι να αποκρύπτει τις επιμελώσεις αυτήν διότινα τα 9 δέκατα της αγάπης του και το ίμιση τουλάχιστον της περιουσίας. Ουδε μία ανεσθανόμενος όρεξη να θαμβώσω τους Συριανούς, επροτίμησα πάσης επιδείξεως αθόρυβων και σχεδόν λαθρέαν αύξησης ευζοίας. Παρήτησα την θέση μου, προτείνων ότι θα εκέρδιζα περισσότερα εργαζόμενος δια λογαριασμών μου και υπό την πρόφαση ότι έσταξαν όταν έβρεχε 2 ταβάνια, ανεκαίνησα ολόκληρον την οικία μου. Τα στοιχογραφίας ανέθεσα εις Ιταλών πρόσφυγα ονόματι Ορσάτιν, πρώην σκηνογράφων του θεάτρου της Σκάλας. Ούτως επέτυχε προπάντων εις την διακόσμηση του κοιτώνος της Χριστίνας, τον οποίον μετέβαλεν εις τέλειον ανατολικών οδάν, κατά μίμησιν της Ζαΐρας εις το ομώνυμον μελόδραμα του Βελίνη. Την ομοιότητα συνεπλήρωσαν βαρέα παραπετάσματα της Προύσας, διβάνιον εστρωμένων με χρυσοκέντητον ύφασμα, προερχόμενων εκ παλαιάς αρχιερατικής στολής, περσικών μαγκάλι, σκαμνία με επικολλήματα μαργαριτομάνας και επάργυρος βυζαντινή κολυμβήθρα, μεταβληθήσα εις μεγαλοπρεπές ανθοδοχείων. Πάντα τι αυτά είχε προμηθευθεί ευθυνά ο διακοσμητής κατά την εκδρομή του εις την Νάξον, όπου εσώζοντο ακόμη ικανά λείψανα φραγκοτουρκικής πολυτελείας και κατόρθωσε να συναρμόσει προσάλληλα με το σαύτην φιλοκαλίαν και ακριβή γνώση των κανόνων της αντιθέσεως των χρωμάτων και της διανομής του φωτός, ο
ώστε κατέθελγον αντί να θαμβώνωση των οφθαλμών. Ο αυτός πολύτιμος άνθρωπος με βοήθησε να υφαρπάσω διαπλειοδοσίας ή, ως λέγουν οι Συριανοί, να ζευγατίσω την Μιλανέζα μαγείρισαν του επισκόπου της Άνω Σύρου, της οποίας ήσαν ονομαστά καθόλας τα Σκυκλάδας, τα ραβιόλια, η γαριδόσουπα και τον ιστίσιμον καπόνι. Η λύπη και η αγανάκτηση του αρχιφλάρου υπήρξε το σάφτι, ώστε θεώρησε πρέπον να με καταγγείλει στον πρέσβην του επιπροσιλητισμό. Ο καλοπισμός της φωλέας της περιόρισε κατά τη το αδιάλειπτον εκτός αυτής πτερήγισμα της Χριστίνας. Την οικοκυρικήν ταύτην διάθεσιν επροσπάθουν να ενθαρρύνω, προσφέρουν εις αυτήν παν ό,τι ενόμιζα ότι δύναται να την διασκεδάσει, γάστρας καμελιών, συλλογήν γραμματοσύμων, πιάνο χωρίς ουράν, στερεοσκόπιον, διδάσκαλων φωνητικής μουσικής και γάτων της αγκύρας. Ταύτα ειδέχεται με πολλήν ευγνωμοσύνην και φαίνεται επί την ακερών ενθουσιασμένη. Ημέραν όμως τεινά, αφού ηρώτησεν την τιμήν των αργυρών σκευών δια το τσάι, τα οποία της είχα προσφέρει δια την εορτήν της, ανέκραξε μετά την ως μελαγχολίας. «Κρίματα τόσα χρήματα! Με αυτά στας 600 δραχμάς θα έκαμνα ένα φόρεμα από βελούδων. Κάμε!» απεκρίθην και το φόρεμα. Επίδησεν από την χαράν της, με εισπάσθη και εις τας δύο παριάς και έτρεξε να το παραγγείλει. Η μανία της δια τα στολίδια εφαίνεται ανεπίδεκτος θεραπείας, αλλά ευτυχώς δε μέλυπαν τα μέσα να την ευχαριστήσω. Δίκαιον όμως ενόμισα να μεταχειριστώ αυτήν προς αύξησιν και των ειδικών μου απολαύσεων. Προς τούτο την ενέγραψα συνδρομήτρια εις την Chronique Elegante και την Vie Parisienne, εκ των οποίων δεν ευράδυνε να διδαχθεί ότι η αληθής πολυτέλεια της καθημερινής ενδυμασίας δεν συνίσταται εις το να σκεπάζει, όσε Συριανέ αρχόντισε με ατλάζι και μου αρέν βαμβακεράς καμιζόλας και τσίτινα μεσοφόρια, αλλά πολύ μάλλον εις το να κρύπτει υπό απλούστερον ύφασμα εκατοντάδραχμα υποκάμισα μεταξύνους περικνημίδας και εντύματα και δαντέλας. Ούτω στολισμένη εντός του χρυσοπικίλτου αυτής κοιτώνος, του οποίου παν κόσμημα και πάσα υφάσματος πτυχή είχε διατεθεί υπό εμπείρου τεχνίτου συμφώνος προς τον προορισμόν της, ενώ εκάπνιζεν η αλόη εντός χρυσού θυμιατηρίου και έχινε το σαπφύρινο αυτής φως οικιανή κανδύλα, ομοίαζε η Χριστίνα είδωλον εντός ναού. Ουδέ περιορίστην επιπολή εις μόνον των γαλάζιων φωτισμών, αλλός ο δαρβίνος επί της βλαστήσεως των φυτών, όντως ήθελησα κι εγώ να δοκιμάσω την επίδραση επί της φαντασίας και των αισθήσεων παντός χρωματισμού του φωτός. Γλυκή ή το ρόδινον και ποιητικότατον το θαλασσοπράσινον, αλλά συγκρίτως διαγερτικότερον αυτόν το λάμπον δια του ξανθοχρύσου ή αλίου αρχαίας εκκλησιαστικής κανδύλας. Κατάλληλος πρώτης εισόδου εις το τέμενος τούτο μυσταγωγία, ήσαν βεβαίως τα αρχιερατικά δείπνα, τα οποία μας παρέθεται η Μιλανέζα. Προς εκτίμηση της ευλαβούς αυτής προσιλώσεως εις τους κανόνας και τας παραδόσεις της Ορθοδόξου Μαγειρικής, αρκεί να είπω ότι το απαιτούμενον προς βράσιμον των αυγών καιρών όριζε ακριβέστατα δια της απαγγελίας δύο Άβε Μαρία και πρώτη εδίδαξε τον ευνοούμενον αυτής ψαράν να σκοτώνει άμα εξήγοντο του διχτύου με βελόνιν τα μπαρμπούνια πριν η πικράνωσιν την σάρκαν των εισπασμή μακράς αγωνίας. Τα συναγρίδας έβραζεν με παντός είδους αρωματικά βότανα εντός ζωμού αόρων πορτοκαλιών και τους Γάλλους ή, ως τους λέγουν οι Συριανοί, κούρκους, έτρεφε με μοσχοκάριδα τρεις ημέρες πριν τους φάξει. Το αριστούργημα όμως αυτής ήτο το εφευρεθέν υπό του Πάπα Κλίμεντος Γανγκανέλη
καπών μαγκρό ή νηστίσιμων καπώνι, οψάριων δηλαδή καρικευμένων με χάβαρα, μύδια, γαρίδας και παντία άλλα θαλασσινά. Αν και Συριανός, ούτε λέμαργος είμαι, ούτε εφαγάς. Τα δε καλά γεύματα εξετήμων προπάντων δια την έπειτα επερχομένην ηλαράν εκείνην της ψυχής διάθεσιν ή της μας κάμνει να λησμονόμεν τα βάσανά μας και να βλέπομεν ως διαμεγενθητικού φακού πάσας του βίου τας απολαύσεις. Τι αυτήν την αευδιαθεσίαν φαίνονται επιδιώκοντες οι ροφητέ οποίου και χασής. Τα αυτά έχουσι το πλεονέκτημα να είναι πρόχειρα και ευθυνά, πολύ όμως απέχει η εξ αυτών νοσηρά διέγερσης από την μακαριότητα εκείνην την οποίαν γεννά η περί πολυτελή τράπεζαν σύγχρονος ικανοποίησης όλων ημών των αισθήσεων, το θάλπος της εστίας ή επί των αργυρών και κρυσταλλίνων σκευών αντανάκλασης του φωτός, εάν αθυμιάσεις της ανθοδόχης το θαλάσσιον άρωμα των οστριδίων, δύο ή τρία ποτήρια γέροντος ίνου και η παρουσία νέας γυναικός, της οποίας ανάπτει βαθμιδών η όψης και σπινθυρίζει το βλέμμα. Ο χειμών επανέφερε τους χορούς με όλας αυτών τας ενοχλήσεις και ανησυχίας. Ταύτας όμως εμετρίαζε πολύ η καθημέραν αυξάνουσα πεποίθησής μου, ουχή στην αγάπην ή την αρετήν, αλλά στην φιλαρέσκιαν και των εγωισμών της γυναικός μου, των ικανών να την αποτρέψει από πάσαν επικίνδυνων τρέλαν. Η Χριστίνα δεν ανήκε βεβαίως εις το γένος των τριγώνων και των περιστερών, αλλά πολύ μάλλον των παγωνιών. Η πόθη της εφαίνοντο περιοριζόμενη εις τον αθαμβώνη τα Συριανάς, δια της πολυτελείας των αισθήτων της και να ράπτει εις την άκραν αυτών πολυπληθές επιτελείων θαυμαστών. Εκ τούτων οι μεν επίσημοι ξένοι ήσαν ευτυχώς διαβατικά και κάπως μαδημένα υπό της ηλικίας πτηνά, της δε αυτόχθονος νεολαίας αισθηματικέ φράσεις, είχαν μεγάλη νομιότητα με τα ερωτικά δύστιχα εις τα οποία τυλίγουν οι ζαχαροπλάστετας καραμέλας. Έπειτα, όσοι και ανήτο η μετριοφροσύνη μου, δεν είναι δυνάμην να μη έχω πεποίθησιν τεινά εις τα ειδικά μου έκτακτα συζυγικά προσόντα, την συγκατάβασιν, την υποκρισίαν, την υπομονήν μου, την αποχήν από πάσαν απέτησιν και την πρόθυμον πληρωμήν παντός λογαριασμού. Αληθές είναι ότι υπέφερα πολύ όταν την έβλεπα να τρίβει τους γυμνούς ώμους της εις τας χρυσάς επομίδας ναυτικού ή να αποσύρεται εις μίαν γωνίαν και επί πολλήν ώρα να κρυφομιλεί όπισθεν του ρηπιδίου της και ακόμη περισσότερον όταν ευθύς μετά την επιστροφήν μας μου έλεγε «Καληνύκτα». Άλλη πείρα με είχε διδάξει να εξετάζω τα πράγματα και υπό τας δύο επόψεις. Η δε άλλη έποψη ήταν ότι αν εφέρετο καλύτερα μαζί μου, θα την ηγάπων βεβαίως πολύ ο λιγότερον, αφού διαμόνης της δυσπιστίας, της ζηλίας και της ανησυχίας δύναται ο πόθος να διατηρηθεί ακμαίως. Η πρώην πεζή γνώμη μου υπεριορίζουσα την ευτυχίαν εις την απαλλαγήν από τιού των βασάνων, είχε μεταβληθεί εξ ολοκλήρου, άμα έφθασα να εννοήσω πόσον συντελούσει ταύτα προς κορύφωσιν της ειδηπαθίας. Άδικον λοιπόν και κάπως αχάριστον θα ήταν να παραπονεθώ κατά της γυναικός μου, διότι έπρατεν ακριβώς όσα έπρεπε να πράττει για να καταστήσει γλυκύτερα τα φιλήματά της. Αν είχα καθημέρα σύζυγον, δε θα είχα εκ διαλυμάτων εκτάκτου ποιότητος ερωμένην. Ταύτα εσκεπτόμην χλιαρά την αεσπέραν της τεσσαρακοστής, καπνίζων μετά το γεύμα επί του εξώστου και δίδων άδικον εις τους μεμψίμυρους εκείνους, τους κηρύττοντας τον κόσμον κακοκαμωμένων, δια των λόγων ότι τα ρόδα έχουν συνακάνθας. Αντί να δυσανασχετώ δια ταύτας, ενόμιζα ότι θα ήταν μαύρη αχαριστία να μην δοξάζω τον Θεόν, αναλογιζόμενος ότι δεν ήμουν ακόμη 30 ετών, ότι είχα 30.000 δραχμάς εισόδημα, 30 εις το στόμα μου στερεούς οδόντας,
στόμαχον στρουθοκαμήλου, γυναίκα ικανή να ενσαρκώσει τα όνειρα σιβαρή του, και μαγείρισαν την οποία θα με ζήλευε ο Ταλεϊράνδος. Τον βίον μου έβλεπα να εκτείνεται έμπροσθέν μου ως μακράν παράταξην από καλά δείπνα, διαφανή σύννεφα δαντέλας, λαμποκοπήματα μαύρων οφθαλμών και παντός χρώματος κανδύλας. Τέλος του πρώτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο δεύτερο από τα Συριανά διηγήματα του Εμμανουήλ Ροίδη. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ιστορία ενός σκύλου. Ως να είτο χθεσινή ενθυμούμε την ήδη τεσσαρακονταετή του σκύλου εκείνου ιστορίαν. Ήμην τότε μαθητής της πρώτης τάξεως του ελληνικού σχολείου εις το Ελληνοαμερικανικών Λύκειων του μακαρίτου Χρήστου Ευαγγελίδου. Ερχόμενος εξ Ιταλίας, δεν ευρέθην όσο εφοβούμενη στην σύραν ξενιτεμένος. Πολύ το όντι απέμενον ακόμη στην υμνηθήσα υπό του ορφανίδου ξηρώνησον Ιταλή πατριώτε εκ των φιλοξενηθέντων μετά την αποτυχία της Επαναστάσεως του 1848. Οι Ιταλοί ήσαν οι πλήστοι ακονητέ ξηραφείων, καθαριστέ κοιλίδων, συγκολητέ σπασμένων πινακίων, ανακαινιστέ παλαιών υποδημάτων, διακοσμητέ των νεκρικών φερέτρων, ευνουχιστέ πετινών, υπαίθριοι τηγανιστέ εσμαρίδων και πάντες ανεξαιρέτως ζωγράφοι, λιθοξόοι, χοροδιδάσκαλοι και μουσικοί. Εαξιώσεις των καλλιτεχνών τούτων περιορίζοντο εις το να μη αποθάνωση της πείνης, ο δεβίος δεν ήτο τότε όπως σήμερον ακριβώς. Αντί 25 τον μήνα δραχμών, η δύνατο της να έβρει ολόκληρον μονόροφον οικίσκον εις τα βαπόρια και ακόμη ευθυνότερον αν είχε αμβλίαν την όσφρησιν παρά τα βυσοδεψία και με εν μόνος φάντζικον να χορτάσει και φτέδες στουφάδων και καπαμά εις τα αυτοκαλούμενα ευρωπαϊκά ξενοδοχεία. Ανάλογος της τιάφτης του βίου ευθυνίας και της πληθώρας διδασκάλων ήτο των μουσικών μαθημάτων η τιμή, η δε φιλόμουση πάσης κοινωνικής τάξεως ερμοπουλείται ωφελούντο της ευκαιρίας, όπως διδαχθός συνέκαστος αντί μικράς θυσίας το όργανον της εκλογής του. Ουδέποτε ουδαμού αντίχησαν όσα τότε εις την σύραν βιολιά, φλάουτα, τρόμπε, πίφερα, μανδολίνα, κόρνα και κλαρινέτα. Ο περιερχόμενος στα στενοπούς της πόλεως και μάλιστα τα Κυριακάς, επνίγετο εις κύματα μελωδίας εξορμώντα εκ παντός παραθύρου. Ούδη δύνατο να καθίσει εις την έδραν κουρίου ή την τράπεζαν καφενιού χωρίς να ευρεθεί αντιμέτωπος πατριώτου του Μιχαήλ Αγγέλου και του Κορεγίου, ζητούντος την άδεια να εικονίσει αντί τριδράχμου την ευγενή και εκφραστική κεφαλήν του ή να ψοφήσει ο σκύλος, ο γάτος ή ο ψητακός του χωρίς να δεχθεί αυθημερών την επίσκεψήν του, προτείνοντος να βαλσαμώσει το λείψανόν του αξιεράς του ζώου. Αν δε εκινδύνευε να μεταβεί εις τα αιωνίους μονάς διακεκριμένων της Συριανής κοινωνίας μέλος, τότε όχι να κρυώσει, αλλού δε καν να ξεψυχήσει επερίμεναν οι προσφερόμενοι να διαιωνίσωση διαγυψίνου εκμάγματος την όψην του επιφάνους μεταστάντος ή να υμνήσωση τα αλυσμόνητα έργα του εις τα έγκριτα της Ιταλίας φύλλα. Αδύνατον είναι να ανακαλέσω εις την μνήμην μου τα στιάφτας παρά την θύραν παντός ετοιμοθανάτου συνελεύσεις πιναλέων Ιταλών χωρίς να ενθυμηθώ συγχρόνως το δημοτικόν δύστιχον. Ως σαν κοράκι κάθονται τριγύρω του κρεβάτου και καρτερούν και γδέχονται το πότε θα ψοφήσει. Το δε κακόν ήτο ότι δεν περιορίζοντο μόνους τους νεκρούς να ανυμνώσουν, αλλά και των ζώντων διέστρεφων των νουν δια των ογκοθεστάτων εγκομείων. Οι Λατίνοι ποιητέ εσατήρησαν ασπλάχνος την χαμερπή κολακίαν τον επί Αυγούστου πανταχώθεν συρρευσάντων εις την Ιταλίαν Γρεκύλων. Τούτους όμως υπερεύησαν κατά πολύ ή εις την σύραν καταφυγόντες απόγονοι των σατυριστών.
δύσκολον ήταν να ευρεθεί καθόλην την ίσον αξιότιμος της μεγαλέμπορος καταστηματάρχης, λουκουμοποιός, τοκιστής, βυρσοδέψης, αράφης ή καραβοκύρης, του οποίου δεν υμνήθη πεζός και μέτρος, ελεακούτε ιντζένιο και ηλεράρο ταλέντο. Ιδέ προς τας ευγενής αυτών κυρίας, ιταλική λατρεία υπερεύαινε τα όρια του κωμικού και του πιστευτού. Μεταξύ των οικοδεσποινών τούτων υπήρχαν βεβαίως και έτινες πράγματι ευπρόσωποι. Και αυτε όμως έπρεπε να αρκεσθώσει η διέλειψη άλλων υπερβολικότερων εις τας αυτάς ομοιώσεις προς άνθος λιμόνος άγγελων ήραν ήβιν ή Παναγίαν, δια των οποίων υμνήτω και των ασχήμων η ευμορφία. Η τι αυτή Ιταλών κολάκων επιδρομή συνετέλεσε νομίζομεν κατά πολύ εις την ανάπτυξη του κυριωτάτου των τότε Συριανών ελαττώματος, της επάρσεως του φουσκώματος, της επιδεικτικής απαγγελίας κοινών τόπων και των άλλων των νεοπλούτων γελίων. Αλλά δια να μη φανόμεν άδικη ή κακόγλωση, σπεύδομεν να προσθέσομεν ότι μόνον κάπως γελίοι ήσαν οι τότε προύχοντες της Ήρου, κατά δε τα λοιπά αγαθοί και τίμιοι άνθρωποι. Αδιστάκτως δε πιστεύομεν ότι ανέπρατον τότε όσα έπειτα έπραξαν οι σύμβουλοι, σύνδικοι, διαχειριστέ και δήθεν πιστωτέ της Μακαρίτιδος Ατμοπλοϊκής Εταιρείας, εξάπαντος θα ελιθοβολούντο. Αλλά ας επανέλθομεν ή μάλλον ας έλθομεν εις του σκύλου την ιστορίαν. Εξ όλων των Ιταλών απίκων διασκεδαστικότατος ή το βεβαίως ο πρώην γαριβαλδινός λοχίας Γιανβατίστας, ο προτιμήσας παντός άλλου το επάγγελμα σαλτιβάγκου ή θαυματοποιού, το οποίον μετήρχε το επί της πλατείας ακριβώς αντικρή του λυκείου προς μεγάλην των υποτρόφων χαράν. Τον θείασον απετέλουν ο ορυθής Γιανβατίστας, ο δωδεκαετής υιός του Κάρλος και μεγαλόσωμος σγουρόσκυλος Μπαρμπέτ φέρον το όνομα Πλούτων. Τα θαύματα του θειασάρχου, ελαθροχυρίε πεσών, εσφαιροβολίε, επυραμίδες και καταπόσεις φλεγών των ανθράκων, ήσαν εκ των συνηθεστάτων και τι κοινότερα του ιού αυτού τα θανάσιμα πηδήματα σαλτι μορτάλι, ο χορός μεταξύ αυγών και εξαρθρώσεις. Πολύ μάλλον τούτον ήλκυε την περιέργεια και τα πεντάλεπτα των Συριανών ο σκύλος, ζητοκραυγάζων ή μάλλον και το γαυγίζον υπέρ του Γαριβάλδη, ή τη προπασάλου ενδιθέντος κόκκινον χιτώνα ή ορμών να σπαράξει τον Ιησουήτην ή τον Ραδέσκιν, τον αυτόν δηλαδή πάσαλον, φέροντα μαύρων ράσων ή ασπρόχρυσων στολήν και πύλων πτερωτών Αυστριακού στρατάρχου. Ακόμη νοστιμότερος, ήτο όταν όρθιος επί της τραπέζης και έχων επικεφαλής αρχιερατικών διάδημα εκ χρυσοχάρτου, εμιμήτω των πάπαν ποιον νόνων, ευλογών δια των εμπροσθείων ποδών του τα πλήθη των πιστών, και εξίσου διέπρεπεν εις την λεγωμένην κρίσιν του πάριδος, απονέμων αλανθάστος το μήλον ή μάλλον πορτοκάλιον εις την ωραιοτέραν εκ των προσαγωμένων πλήστραν ή παραμάναν. Όπως οι λόγοι οι συμπατριώτε του μετέβαλον εις τους στίχους των τα Συριανάς κυρίας εις Αγγέλους και Ήβας, ούτω και εκείνος δια της απονομής του άθλου ανηγόρευε λαϊκάς Αφροδίτας. Αλλά προπάντων αλυσμόνητος ήτο όταν βαδίζων επί των οπισθείων ποδών και κρατών μεταξύ των οδών των μικρών δίσκων περιήρχετο μετά το τέλος της παραστάσεως τας τάξης των θεατών, ταπεινός, υποκλινόμενος προεκάστου και έπειτα προσιλώνων επ' αυτού ανεκφράστου γλυκύτητος επαιτικών βλέμμα. Κάλιστον δε γνωρίζον πόσον υπό των μαθητών ηγαπάτο, ευθύς μετά την περιφοράν του δίσκου εις την πλατείαν, εις όρμα εις το λύκειον, εύθυμος και θορυβώδης, αν διασκεδάζομεν εις την αυλήν ή τους διαδρόμους, άφωνος, εδήμων και συνεσταλμένος, ανευρισκόμεθα εις των παραδόσεων τας αιθούσας. Ημέραν εν τούτη στινά ο διδάσκαλος της κατηχήσεως, ο τότε απλούς ιερεύς και έπειτα επίσκοπος Χαλκίδος αείδημος Δαβίδ Μολοχάδης, μη γνωρίζον τον εισερχόμενον, ήγηρε την ράβδον του να τον αποδιώξει.
αλλά πριν η Ράβδος καταπέσει, συνειδήθησαν του καλού ιερέως και του καλού σκύλου οι οφθαλμοί, και αποτέλεσμα της συναντήσεως εκείνης ήσαν η απόθεση της Ράβδου και η προσθήκη πενταλέπτου εις τον έρανον των μαθητών. Ούτι διεσκέδαζον ενίοτε υποβάλλονται στην ακαιρεότητα του Πλούτονος εις δεινήν αληθώς δοκιμασίαν. Αντί χαλκίνου κέρματος εις των δίσκων, επρόσφεραν εις αυτόν καταγίστε μάχιον άρτου, κουλούραν ή και κατημέρι. Αλισπίον άρα ανήκε το ούτο προσφερόμενον εις τον θίασον ως τα πεντάλεπτα εταιρικός ή τον εις πράκτορα προσωπικός. Τούτο ήτο τουλάχιστον αμφίβολον. Το τίμιον όμως τετράποδον, αντί να λύσει αυθερέτως το ζήτημα υπέρ αυτού, καταβροχθίζον το προσφερόμενον, έθετε καταγή των δίσκων, επρόσθετε εις τα νομίσματα την εις είδος προσφοράν, ελάμβανε και πάλιν εις το στόμα των δίσκων και έτρεχε να παραδώσει ακέραιον το περιεχόμενον αυτού εις τους κυρίους του. Η τι αυτή διαγωγή, ήτο τόσον μάλλον αξιοθαύμαστος, καθώς ον ουδεμία υπήρχε βεβαιότης ότι θα ημίβε το λαμβάνον όλα τα φαγόσιμα. Οι θαυματοποιοί υπερηγάπων βεβαίως των σκύλων των, αλλά και δεν έτρωγαν ή τουλάχιστον δεν εχόρτεναν οι ίδιοι καθημέραν. Υπήρχον εν τούτης και έτινες κατέτος ημέρε, κατά τα οποία όχι μόνον έτρωγαν, αλλά και έπιναν οι Ιταλοί μέχρι κόρου, πανηγυρίζοντες δια συμποσίου την επέτειον επαναστατικού τεινός κατορθώματος. Αυθόνος τότε έρεεν ο ίνος της Σαντορίνης, ο μόνος εκ των ελληνικών ενθυμίζων εις τους εξορίστους της πατρίδας των το γλυκί δάκρυον του Χριστού ή το βαρύ νέκταρ της Μαρσάλας. Εκ τη αύτης επιστρέφων ημέραν τεινά, υπερεύθυμος ευοχίας, απεδίθη εις την συνήθη επί της πλατείας παράστασιν ο Γιαμβατίστας και κατά κακήν του τύχην δεν παρέλειψε την πυραμίδα. Αυτή αποτελείται, ως πάντες γνωρίζουσιν, εξτιβάδος παντίων αλλεπαλλήλων σκευών, τραπεζίων, καθισμάτων, βαρελιών, σταμνίων και φιαλών και την επί της κορυφής πάντων του τον ανύψωσιν ως αγάλματος του θαυματοποιού. Των πυραμίδων τούτων η στερεότης δεν είναι ακριβώς όσοι και οι των Αιγυπτιακών και πολύ απαιτείται παρά του αναβάτου ασφάλεια πατήματος και προσοχή προς διατήρηση της ασταθούς αυτού ισορροπίας. Ταύτην καθίστανον την ημέραν εκείνην η ατμή του θηραϊκού ίνου έτη ασταθεστέραν και κατόρθωσε μεν ο Γιαμβατίστας να κινητήσει επί την αστιγμάς επί του υψηλού αυτού βάθρου, αλέφνης ενώ εσταύρωσεν επί του στήθους τα σχήρας προς απομίμησιν του Βοναπάρτε, το όλον οικοδόμημα εσύσθη και κατέπεσε με τα φοβερού πατάγου, του οποίου υπερήχεν ο οξύτερος ήχος των συντριβωμένων Ιαλίων. Οι θεατέ επίστευσαν καταρχάς ότι περιείχε το και ο σεισμός ούτως εις το πρόγραμμα της παραστάσεως. Η ζημία δυστυχώς ήτο πραγματική και πολύ ανωτέρα της εν αρχή υπολογιστήσεις. Πλην των σταμνίων και φιαλών είχον σπάσει κατά την πτώση και αμφότερα τα οστά της κνήμης του δυστυχού σκηνοβάτου, των οποίων θέσαντες οι προσδραμώντες κλητήρες εντός φορείου μετεκόμισαν εις το νοσοκομείο ακολουθούμενον υπό του οδυρωμένου Κάρλου και του Πλούτονος, του οποίου δεν εφαίνεται μικρότερα η άφωνος λύπη. Ο τότε αρχίατρος του Συριανού νοσοκομείου ήτο όχι μόνον καλός χειρουργός, αλλά και κάλλιστος άνθρωπος. Ευσπλαχνιστής τους αθλίους εκείνους εφιλοξένησε πλην του παθόντος εις το κατάστημα των ιών του και των σκύλων. Το διπλούν κάταγμα του θαυματοποιού απεδείχθη ανεπίδεκτον συγκολήσεως και επεβάλλε το αναποδράστος της κνήμης η αποκοπή. Ο εθύρ, το χλωροφόρμιον και αυτή η δια του ψύχους τοπική αναισθησία δεν ήσαν ακόμη συνήθι εν σύρο κατά την εποχήν εκείνην, ο δε παθόν έπρεπε να υπομείνει αμύωτον της εγχειρήσεως την οδύνην. Πριν ή προβεί εις ταύτην, διέταξε ο ιατρός εκ φόβου συγκινήσεως την απομάκρυση του ιού του ακροτηριαζομένου, κατά παράκληση όμως αυτού έστερξε να μείνει ο σκύλος. Ο σκηνοβάτης περιβαλών δια του βραχίωνος την ουλότριχα κεφαλήν του πιστού συντρόφου του, εστήριζεν αυτήν εις την ειδικήν του και ευθύς έπειτα ήρχισε της μαχαίρας και του πρίωνος η εργασία.
Η εκτισοξύτητος του πόνου στεναγμή του ακροτηριαζομένου ηρέθιζον τον Πλούτονα, μη δυνάμενον να μαντεύσει δια τίν αλόγων εβασάνιζαν τον αυθέντη του τόσο σκληρός. Ότε δε κατά το τέλος της εγχειρήσεως ελιποθύμησε νούτος εκ της αυθόνου του αίματος ροής, απομείνας ο σκύλος ελεύθερος, όρμησε να τον εκδικήσει, δαγκάνων των γυμνών βραχίωνα του χειρουργού. Αλλούτος ήτο ως είπομεν αγαθότατος άνθρωπος. Αντί να θυμώσει, έσπευσε να αναχαιτήσει τους προς επίδειξην ζήλου κακοποιούντα των πλούτων ανοσοκόμους, διατάξας να αφαιθεί ανενόχλητος παρά την κλίνη του κυρίου του. Εις την αυτήν του νοσοκομείου αίθουσαν, έτυχε να παραμένει προς τελείαν ανάρρωσιν και άλλος Ιταλός, πλανόδιος εκκριζωτής οδόντων και πολιτής μαγικών φίλτρων, μετερχόμενος στο εμπόριον του εις τα χωρία, όπου ευκολοτέρα ήτο η έβρεσης αγοραστών, πανάκιας και αγαποχόρτου. Ο αγύρτης ούτος, κάλλιστα γνωρίζον την δεκαροσυλλεκτικήν του Πλούτονος ικανότητα, εσκέφθη εν το πλήθη της ασυνειδησίας του να στερήσει της μόνης του παρηγορίας των νικροτηριασμένων αυτού συμπατριώτην. Οφελούμενος εκ της απουσίας του νέου Κάρλου, τοποθετηθέντος διασυστάσεως του ιατρού εις ικανός απέχων βαφίων, ισχολήθη δια παντίων περιποιήσεων να ελκύσει του σκύλου την εμπιστοσύνην, την δε ημέραν της εξόδου του εκ του νοσοκομείου κατόρθωσε να προπεμφθεί παρά αυτού μέχρι της άκρας της οδού. Εκεί όμως επέμεινε ο Πλούτον να τον αποχαιρετήσει, ούτε διαθοποιών, ούτε δια της επιδείξεως ορεκτικού αλάντος πειθόμενος να προβεί περαιτέρω. Αποτυχούσις της αποπείρας διαφθοράς, ειναγκάσθη ο άρπαξ να καταφύγει στην χρήση σκηνιού, δια του οποίου παρέσυρε το ταλέπορον ζώων, ότε μεν θορυβωδός διαμαρτυρώμενον, ότε δε κινδυνεύων δια της αντιστάσεως αυτού να πνιγεί. Καθοδόν έτυχε να συναντήσει νοσοκόμων, εις τον οποίον διηγήθη ότι αγοράσας παρά του κυρίου του των σκύλων είχε δικαίωμα να τον συμπαραλάβει και άκοντα εις τα χρούσα. Η εκ της στερήσεως του συντρόφου του λύπη και η εκ της πρώην κακής διέτης δυσκρασία το σούτον εδίνωσαν την κατάσταση του δυστυχούς θαυματοποιού, ώστε ερχόμενος πρωί αντινά ο υιός του να τον επισκεφθεί, έβρε την κλίνην καινήν και τον πατέρα του εντός φερέτρου, έτοιμον προς μετακόμισιν εις την τελευταίαν του κατοικίαν. 8 μετά την απαγωγήν του ημέρας και 2 ώρας μετά την εκφοράν του νεκρού, ο Πλούτον, ως της είχε κατορθώσει να δραπετεύσει από τα χρούσα, έξεεν επί μόνος την εξώθυραν του νοσοκομείου. Ταύτην ίνιξε δυστυχώς εις αυτόν αντί του θυρωρού, τελειόφυτος της ιατρικής σχολής, προληφθής ως βοηθός του χειρουργού. Ο αποτρόπαιος εκείνος άνθρωπος εισχολείτο προς διαβόησιν του ονόματός του εις πειράματα ζωντοτομίας της συνισταμένης ως γνωστόν εις την αντιπτώματος ανατομήν ζωντανού θύματος προς επισκόπησιν της λειτουργίας των εσωτερικών του οργάνων, της κινήσεως των μειώνων και των αποτελεσμάτων της τομής του νεύρου ή της εξαιρέσεως εγκεφαλικού λοβού. Εθυριωδία αυτή ενδέχεται μεν να είναι χρήσιμη στους σπουδαστάς, αλλά εξ αρχής προκάλεσαν και εξακολουθούσε, προκαλούσε την αγανάκτηση και τις διαμαρτυρήσεις πάντων των εχόντων σπλάχνα. Η θέα του καλού εκείνου ζώου, ασθμένοντος εκ του μακρού δρόμου, του σύοντος την ουράν και με ανθρώπινον βλέμμα εκετεύοντος να του ανοιχθεί η θύρα της αιθούσης, όπου υπέθεται να ακόμη ευρισκόμενον τον αυθέντη του, δεν ίσχυσε να μαλάξει την λιθύνην του ζωοτόμου καρδίαν. Συλλαβών τον ανύποπτον Πλούτονα και δέσας αυτόν επί της ανατομικής τραπέζης, ήρχισε να κρεουργεί τα σάρκας του ανηλαιός. Ενώ εις τη αύτην παρεδίδετο διασκέδασιν, επέστρεφε ο Κάρλος εις το νοσοκομείο προς παραλαβήν της πενιχράς πατρικής κληρονομιάς ή τη δέματος θεατρικών ενδυμάτων. Ο εκ της μαχαίρας πόνος και η αίσθηση της προσεγγίσεως του νεαρού κυρίου του μετέδωκαν εις τον Πλούτονα δυνάμεις ικανάς να συντρίψει τα δεσμά του και να προβάλλει κάτωθεν της θύρας των δασίμαλων αυτού πόδαν κατεματωμένων. Σπαραξικάρδιος αντίχησε τότε η διωδία του προ της κλειστής θύρας κλαίοντος παιδιού και του όπισθεν αυτής γοερός η λακούντος σκύλου.
Ο θόρυβος εκείνος προσήλκησε τον ιατρόν, εις του οποίου το βροντοφώνημα εναγκάστη ο ζωοτόμος να υπακούσει, ανοίγων την θύραν. Ο Πλούτον εχύθη στα σαγκάλας του ορφανού, ο δε ιατρός επέδειξε και πάλιν την αγαθότητα της ψυχής του, δις πτήσας στο πρόσωπο του βδελιρού δημίου και έπειτα περιδέσας μεταπάσης επιμελίας στα σχενούσας του θύματος πληγάς, εις το οποίον διέταξε να προσφέρωσει πινάκιον γάλακτος και να το αφήσω συνέπειτα να ησυχάσει. Αδύνατον όμως ήτον να έβρει ο Πλούτονας ησυχίαν πρώτης ανευρέσεως και του πρεσβυτέρου του Κυρίου. Ευθύς ως έμεινε μόνος, ορθώθη επί των κλονουμένων ποδών του και έσπευσεν εις το θεραπευτήριον και εκείθεν εις την μικράν υπόστεγον αυλήν, όπου απεθέτοντο μέχρι της εκφοράς των ιαποθανόντες. Οδηγών έχουν την αλάνθαστον ρήνα του και ότε μεν την γην, ότε δε τον άνεμον ως φρενόμενος, κατόρθωσε να ανέβρει και να ακολουθήσει την οδόν προς τον νεκροταφείον. Η ελεηνή εν τούτης και αλόκοτος όψης του, τυλιγμένου εις αιμοβαφή πανία εκείνου σκύλου, εκείνη την περιέργειαν των διαβατών και εξήγηρε την ασυνείδητον παιδική νομότητα των αγιοπαίδων, ή την εις έτρεχον κατόπιν αυτού κραυγάζοντες και λιθοβολούντες. Την ώραν εκείνη είναι εξελθόντες οι μαθητέ του λυκείου εις των συνήθειες περινών περίπατων, ανήρχοντο εν στρατιωτική παρατάξη των ανήφορων της Άνω Σύρου. Ετάξεις διεσπάστησαν αμέσως και πάντες ετρέξαμεν εις βοήθειαν του κινδυνεύοντος φίλου μας, ενώ επρόβαλε πνευστιών ο Κάρλος εξάλλης οδού. Αλήτω πλέον αργά, ο Πλούτον, του οποίου εξύντλησαν τα τελευταίας δυνάμεις η ορμή του δρόμου, ο τρόμος και οι λιθοβολισμοί, κατέπεσε πλησίον της πύλης του νεκροταφείου, μόλις που φθάσας να γλύψει τα σχήρας του παιδιού πριν η εκπνεύση πρώτων γονάτων του. Συλλέξαντες διεράνου τρεις δραχμάς, κατεπίσαμεν δι' αυτόν τον νεκροθάπτην να αποθέσει το λείψανον του Πλούτονος εις λάκων σκαφέντα πλησίων του νεκροταφείου, αφού αδύνατον ήταν να ταφεί εντός αυτού δια των λόγων ότι είχε τεσσάρας πόδας. Πολλάκις έκτοτε ένα γιγνώσκον όσα γράφονται περί μελούσης ζωής, έτυχε να σκεφθώ ότι αναλυθεύει η γνώμη των πιστευόντων ότι δεν επιζεί στο σώμα πάσα ψυχής, αλλά μόνοι η πίστης, η αφοσίωσης, η αυταπάρνησης και η αγάπη βραβεύονται εις τας αιωνίους μονάς, πολύ πιθανότερον, παρά πολλών μεταστάντων γνωρίμων φίλων μου, είναι να ευρίσκεται εκεί η ψυχή του καλού εκείνου σκύλου. Τέλος του δευτέρου κεφαλαίου. Κεφάλαιο τρίτο. Από τα Συριανά διηγήματα του Εμμανουήλ Ροίδη. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ιστορία μιας γάτας. Αν εξαιρέσομεν τους νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, δεν πιστεύω να υπάρχουν άλλα επιγείς πλάσματα όσον οι γάτοι συκοφαντηθέντα. Ως κατά πρόληψην και κατά παράδοσην κηρύττονται δυσιδαίμονες, οπτασιαστέ, μυθολόγοι και ονειροπλέκτε, ο Πορφύριος, ο Ιάμβλυχος, ο Πρόκλος και ο Πλωτίνος, ούτω κακίζεται και πας γάτος, ως δόλιος, άπιστος, αχάριστος και ανίκανος, άλλο τι παρά τον εαυτόν του να αγαπήσει. Και ως εις τα λεγόμενα ονείρατα των νεοπλατωνικών αντιτάσσεται η ασφαλής επιστήμη του Αριστοτέλους, ούτω και εις του γάτου την κακίαν παντίε του σκύλου αρετέ. Εις προγενέστερων έργων μου επροσπάθησα να αποδείξω το ιστορικός ασύστατον της τιάφτης περί των Αλεξανδρινών γνώμης και προπάντων πόσον είναι άδικος η προσάλληλα σύγκριση δύο πραγμάτων όλος ανομίων, ία η εμπειρία του σταγυρίτου προς το υπερούσιον πτερήγισμα της νεοπλατωνικής διανοίας. Τούτο είναι περίπου το αυτό, ως αν υπετιμάτο εν συγκρίση προς την πέρδικα ως μη φαγόσιμος ή αηδόν. Καθόμοιον τρόπον,
Κατηγορείται και ο γάτος ότι δεν γλύφει τα σχήρας του κυρίου του, όταν ούτως τον δέρει ότι δεν τρέχει άμα τον καλέσει, ουδέ στέργει να φανεί χρήσιμος κυνηγών διαλογαριασμών του, φυλάσσων τα πρόβατά του, στρέφων επί της πυράς των οβελών και προπορευόμενος με φανάριον στο στόμα ή καν να τον διασκεδάσει, υπερπηδών ράβδους ή ορθούμενος εκ των οπισθίων ποδών. Τα αυτά είναι ακριβέστατα. Ουδείς ποτέ, ούτε διαμοιβής, ούτε διαραβδισμών κατόρθωσε να επιβάλλει εις γάτων να πράξει όσα πράτου συνισκύλει, οι δούλοι και οι γελοτοποιοί. Αλλητοί αυτά παραυτού απαιτούντες λησμονούσιν, ως φαίνεται, ότι εκ των συνήκων μας ζώων μόνο ούτως ανήκει στο βασιλικόν γένος των ελουροειδών. Φαλίνς. Ότι είναι πρωτοξάδελφος της Τίγρεως, του Πάνθυρος και του Λέοντος και άμεσος απόγονος του Ελούρου και του Λυγκαίος. Ότι έχει ως εκείνη οφθαλμούς λάμποντας εις το σκότος και γνώρισμα της ευγενίας του οξύς όνυχας εις θαλτούς. Ουδέ φαίνονται κάλλιον της φυσιολογίας μελετήσαντες την ιστορίαν. Εκ ταύτης θα εμάνθανον ότι κατά τους αρχαίους εκείνους χρόνους ότε θεοποιείτο το κάλος του σώματος και το σθένος της ψυχής, πλιστάκης ηξιώθη ο γάτος θείων τιμών. Οι Αιγύπτιοι τον ελάτρευσαν ως Απόλλωνα υπό το σχήμα γατοκεφάλου νεανίσκου και την γάταν ως θεάν του έρωτος και του κάλους. Η ευμορφία το όντι των γυναικών εξετιμάτω παραυτών κατακριβή αναλογίαν της ομοιότητος προς τα ελουροειδή, του σπινθυρισμού των οφθαλμών, της λιότητος του δέρματος, του ροδίνου χρώματος των ροθώνων, της ελαφρότητος του πατήματος, της χάριτος και της ευκινησίας. Προς κατάκτηση τιούτων προσόντων αφιερούντο κατά των Διόδωρων νηπιώθενε κορασίδες εις την θεάν Γαλήν, δια της αναρτήσεως εις των τράχυλων μεταλλίου φέροντος την εικόνα της Αιγύπτιας Αφροδίτης, κατά δε των Διόδωρων, ο Σάκης απέθνησκεν εντός Αιγυπτιακής οικίας Γαλή, έκοπτον οι κάτοικοι εις ένδειξην πένθους την κόμην. Μετά τους Αιγυπτίους ελάτρευσαν οι Άραβες εις τους αυτούς τόπους το είδωλον του χρυσού γάτου, ουδέ έπαυσαν μετά την αποκάλυψην του ενός θεού να τον κηρύττωσιν το κάλλιστον μετά των ανθρώπων δημιούργημα, αντιτάσσοντες αυτόν ως σύμβολον καθαριότητος και ευγενίας εις τα λοιπά ζώα και μάλιστα των σκύλων. Αλλά την αληθή αυτού υπεροχήν φαίνονται κατανοήσαντες κάλλιον παντός άλλου λαού οι κατακτητέ του αρχαίου κόσμου Σουηβοί και Βανδύλοι, οι αναγράψαντες εις τας πολεμικάς αυτών σημαίας το ομοίωμα του γάτου ως του μόνου πλάσματος το οποίον δύναται μεν να ημερωθεί, όχι όμως και να υποδουλωθεί. Τι ούτως ον, μόνον ως ισότιμος του οικοδεσπότου στέργει ο γάτος να φιλοξενηθεί παροιμήν. Αλλά αν δεν δέχεται ως τα άλλα ζώα να δουλεύσει, έπεται άρα εκ τούτου ότι δεν δύναται ούδος φίλος να αγαπήσει, ότι ούτως ισχυρισμός αδύνατον είναι να στηριχθεί εις τα διδάγματα της πείρας. Το περιγάτου πολύκροτων άρθρων του Βυφών, το υποτοσού των αναμασιθέν ψητακών, ουδέν άλλο απαρχίσε ως τέλους είναι παρασυραφή συκοφαντιών. Δεν ενθυμούμε τις κριτικός θέλων να ονειδήσει των Πλούταρχων ως ανακριβή, έφτασε να είπε περί αυτού ότι θα ήταν ικανός να διηγηθεί ότι ενίκησαν οι Αθηναίοι των Φίλιππων εν Χερονία, αν τούτο η δύνατο να καταστήσει την περίοδον αυτού στρογγυλωτέρα. Τι αυτή μομφή θα ήρμοζε πολύ μάλλον εις των Βυφών, ως της περιουδενός άλλου φροντίζων, παρά πως να διαστρέψει ως ρήτορ, δεν εδίστασε να συγγράψει λίβελον κατά του γάτου, δια των μόνων λόγων ότι είχε ανάγκη να αντιθέσεως προς ανάδειξη του εγκομείου του σκύλου. Εξίσου άδικος, αλλά τουλάχιστον ακριβέστερος, απεδείχθη ο ευσεβέστατος Άγγλος ποιητής Βούνιαν. Ούτως εξετάζον το ζήτημα ουχή εν συνόλο, ως απίτη η δικαιοσύνη,
αλλά θεολογικός, υπομόνην την έποψη της ηθικής του Ευαγγελίου, ανυμνεί των σκύλων ως τέλειων πρότυπων πάσης χριστιανικής αρετής και ακριβή τηρητήν των παραγγελμάτων της επί του όρους ομιλίας περί ταπεινότητος, λύθης των ύβρεων και αγάπης και προς τους κακοποιούντας ημάς. Κατά τούτο έχει πληρέστατον δίκαιον ο Βούνιαν, όχι όμως πιστεύομεν και όλος άδικον ο γάτος μόνον τους αγαπώντας αυτόν να αγαπά. Η κατάκτηση της καρδίας του δεν είναι βεβαίως ευχερές έργων. Ο θέλων να αγαπηθεί παρά αυτού δεν αρκεί να τον καλοθρέψει και να τον περιποιείται, αλλά πρέπει και να μίλεις μονή ότι ρέει στας φλέβας του αίμα βασιλικών, προσφερόμενος προς αυτόν μετά της δεούσης ευλαβίας. Φύσιον αριστοκρατικός, αποστρέφεται ο γάτος την υπερβολική νοικιότητα, την αδιακρισίαν και ιδίως πάσαν αξίωσιν περιορισμού της απολύτου αυτού ανεξαρτησίας. Υπεραγαπά μεν τας θοπίας, αλλά μόνον όταν έχει όρεξη αυτόν. Αρέσκεται να πηδάει στα γόνατά μας, όχι όμως και να συλλαμβάνεται αγρίκος εκ του τραχύλου, δια να τοποθετηθεί επ' αυτόν ως δέμα. Προσκαλούμενος ουδέποτε έρχεται αμέσως ή κατευθείαν, αλλά μετά την αναβολήν και διελιγμού, όσοι θέλουν να αποδείξει ότι προσήλθεν ως φίλος αυθορμήτος και ουχή ως δούλος υπακούσασης προς τα γήν. Πολύ μάλλον και του σκύλου και παντός άλλου ζώου ευχαριστείται να μένει μακράς ώρας εις των κοιτώναν μας αναπαυόμενος παρά την εστίαν ή επισκοπών τους διαβάτας εκ του παραθύρου, αλλά θεωρεί προδοσίαν το να μη ανοιχθεί εις αυτόν αμέσως η θύρα άμα επιθυμήσει να εξέλθει. Υπερπάν όμως άλλο βδελίσεται τους διακόπτοντας την σειράν των συλλογισμών του όταν ονειροπολεί ή των ύπνων του όταν κοιμάται. Τούτο κάλλιστα εγνώριζεν ο προφήτης Μωάμεθ, ως της σπέβδων ημέραν την Άννα μεταβεί στην εσπερινήν προσευχήν, επροτίμησε να κόψει διαψαλίδος την άκραν του ενδύματός του, παρά να ταράξει την ανάπαυσιν του επ' αυτού αποκοιμηθέντος ευνοουμένου του γάτου. Εις τους ούτως αγαπώντας αυτόν, ίσιν ανταποδίδει και ούτως αγάπην, ως δύναται να μαρτυρήσωσιν όσοι υιοθέτησαν γάτους γεροντοκόρε και μετ' αυτόν η εκλεκτή φάλαγξ των πάσης εποχής και χώρας επισήμων ανδρών. Αξιοσημείωτον το όντι είναι ότι η πλήστη τούτων και ιδίως οι έξοχοι διπλωμάτε, συγγραφείς, ποιητέ και καλλιτέχνε, επροτίμησαν του σκύλου των γάτων. Παραλείποντες τους αρχαίους, αρκούμεθα να μνημονεύσομεν τον καρδινάλιον Ριχελιό, τον Κολβέρτον, τον Μοντέγνιον, τον Χόφμαν, τον Βοντενέλον, τον Γεράρδον Δόου, τον Λόπε δε Βέγας, τον Σατοβριάν, τον Εδγάρτον Πόου, τον Θεόφιλον Γοτιέ, τον Χάρτμαν και τον Βοδελέρον, ή την εσπάντες ηγάπησαν τους γάτους των περιπαθώς και αντιγαπήθησαν παρά αυτόν ολοψύχος. Ούδη είναι ανάγκη να ανατρέχομεν προς απόδειξην της ανταποδόσεως ταύτης εις άλλους καιρούς και τόπους, αφού οικείων και πρόσφατον έχομεν το παράδειγμα του γιγαντιαίου εκείνου λευκού γάτου του Εδήμου Κουμουνδούρου, ως της, αν και ήτο η εποχή των ερώτων, ούδε πιστιγμή απεμακρύνθη του προσκεφαλαίου του κατά την πολυήμερον προς τον θάνατον πάλιν, και έπειτα επήγε να αποθάνει και εκείνος εκ της λύπης εις μίαν γωνίαν και οι σκύλοι του μακαρίτου εξικολούθουν να τρώγουν, να πίνουν και να γαυγίζουν και θερμότατοι φίλοι του μετέβαιναν να προσκυνήσωσι τον κύριον Τρικούπιν. Την προς τους γάτους συμπάθειαν των συγγραφέων και καλλιτεχνών επιχείρησαν την έσνα υποτιμήσωσιν, ονομάζοντες αυτήν διαστροφήν, ως την όρεξη νόζοντος τυρού, αόρων οπορών ή υπερορήμων εταιρών. Το βέβαιο είναι ότι αν έλειπε ο γάτος, θα ήταν καταδικασμένος ο αγρυπνών συγγραφεύς εις απόλυτον μοναξίαν,
αφού ουδενός άλλου πλάσματος δύναται να συμβιβαστεί η συντροφία με τα διαταράκ του διανοητικής εργασίας. Οι σκύλοι, οι απασχολούσοι παίζονται στο ριβωδός ή κοιμώνται ως ασπάλακες και τότε είναι ως να μην υπήρχον. Μόνος ο γάτος η ξεύρινα ακινητή επί ολοκλήρους ώρας εις γωνίαν της τραπέζης στηρίζον ως Αιγυπτία σφίγξ την κεφαλήν επί των εμπροσθείων ποδών και προσιλών το βλέμμα εις τον μελετώντα όσα αν ενδιεφέρετο εις το έργον αυτού. Πλιστάκης φαίνεται μαντεύον την ιδέαν την κατεβαίνουσα από του εγκεφάλου εις την άκραν του καλάμου του γράφοντος και προτείνει τον πόδα ως αν ήθελε να τη συλλάβει. Όταν δε επιτέλους βαρυνθεί την ακινησίαν, εγείρεται τότε ησύχος, τανεί την ελαστικήν του ράχινη σχήμα βυζαντινής αψίδος και αρχίζει ήσυχον περίπατον δια των λεξικών και των μελανοδοχείων. Γνωστόν είναι ότι ο σκύλος του Νεύτωνος Αδάμας ανατρέψας των λίχνων επισορού χειρογράφων έγινε παραίτιος να πολεσθεί ο καρπός πολυετούς μελέτης. Αλλά εκ της περιφοράς του γάτου επί της τραπέζης ουδής απειλείται κίνδυνος χύσεως ούτε μελάνης ούτε πετρελαίου. Το βάδισμά του ενθυμίζει τον επί αυγών χωρών των Ισπανίδων ή τους ομηρικούς εκείνους τους τρέχοντας διαγρών και λιμώνων χωρίς να θράψωσιν ούτε τους τάχεις ούτε τα κρίνα. Άλλοτε πάλιν, αφού διαμακράς εργασίας μεταδώσεις τυλπνότητα και κατόπτρου εις το ατλάζινον αυτής δέρμα, προσέρχεται η Γαλή να προσφέρει εαυτήν ούτω καλοπισθήσα εις τα σθοπίας του κυρίου της. Ενδείξεις της αγάπης της ουδέν έχουσι κοινών προς την θορυβώδη προπέτειαν των κοινών, αλλά αριστοκρατικήν την αεπιφύλαξην και σεμνότητα υπεραρέσκουσαν εις τον καλλιτέχνην, ώστις, αν είναι πράγματι τιούτος, μισή και αποστρέφεται υπέρ πάνω άλλο την επίδειξην των στόμφων και την αισθηματικήν κοινοτοπίαν. Δύσκολον δε φαίνεται να μη θεωρήσομεν την επίμονον προς στήλβωσιν του τριχώματος αυτού εργασίαν του γάτου ως πολύτιμον εις τους γράφοντας υπόμνησιν ότι ίσον πρέπει και ούτη να καταβάλωσει κόπον προς τέλειον του ύφους των ομαλισμών. Ζητών συγνώμην δια την και υπέρ του ειδικού μου γάτου περί αυτολογίαν τολμώ να προσθέσω εις τ' ανωτέρω και το εξής ιδιαίτερον αυτού προσών ότι ο Σάκης βλέπει επί πολλήν ώρα την χείραν μου ακινητούσα εξ ανικανότητος να σειράψει άλλην περίοδον μετά της προηγουμένης, έρχεται τότε και απλώνεται επί του χειρογράφου μου μακρύς πλατής, ως αν ήθελε να με ειδοποιήσει ότι προτιμότερον είναι να υπάγω να κοιμηθώ, παρά να επιμένω γράφων φράσης υπνοτικάς. Απορίας άξιον είναι πως ουδής φυσιοδήφης έτυχε ακόμη να παρατηρήσει την εις μόνον το γένος των οικιακών ελούρων παρατηρουμένην προφανή του θύλεως υπεροχήν. Η γάτα είναι ανωτέρα του γάτου, όσον τουλάχιστον η Πολωνής του Πολωνού. Η υπεροχή αυτή πρέπει ίσως να αποδοθεί στο ότι το ζώον και το έθνος τούτο έχουν συναμφότερα χαρακτήρα φύση θηλυκών, οξύν, ευπαθή, ευερέθιστον, ιδιότροπων, φιλίδωνων, ράθυμων και αισθηματικών, τα δε γυναικεία ταύτα προσόντα επόμενον είναι να αναδεικνύονται εναργέστερα και λαμπρότερα εις τας θηλίας. Δια των αυτών λόγων, δια των οποίων υπερέχει ο εμβρυθής Άγγλος την Αγγλίδα κατά την εμβρύθιαν, έπρεπε να είναι και ο εύχαρης Σλάβος κατώτερος της γυναικός του κατά την χάριν. Αγνώ κατά πόσον αληθεύουσιν όσα διηγούνται ο Καραμζίνος και ο κακόγλωσσος Καζανόβας περί του δεσποτικού χαρακτήρος και των ελευθέρων ηθών των μεγάλων δεσποινών της Πολωνίας. Βέβαιον όμως είναι ότι η γάτα καταχράται κάπως την υπεροχήν αυτής. Εις ουδένα άλλον υποτάσσεται πλην της ορέξεως αυτής ζυγών. Δεν θέλει δεσπότην, αλλά αρέσκεται να σύρει όπισθεν της ουράς της υπόδουλων σμήνος λατρευτών.
Και όμως, ούσα το ειδιπαθέστερον των ζώων, είναι συγχρόνως και το μόνον το πρικισθέν υπό του δημιουργού δια του ανθρωπίνου αισθήματος της εδούς. Ουδής είδε ποτέ γάταν παραδιδομένην εις ερωτικάς περιπτύξεις υπό το φέγγος του ηλίου και τα βλέμματα παντός διαβάτου ως πράτου είναι σκύλε, εόρνηθες, έγες και τα άλλα αδιάντροπα κτίνη. Αλλά ζητεί το σκότος της νυκτός και την μοναξίαν απατή των κορυφών. Δια τούτο πιθανώς εξομοιώθη εν Αιγύπτο όχι μόνον προς την Αφροδίτην, αλλά και προς την εδήμονα Άρτεμιν, την λαθρέως επισκεπτωμένην επί των ακροριών του Λάκμονος των φίλων της Πυμένα. Όσοι ανέγνωσαν βιβλία νευρολόγων, κάλλιστα γνωρίζουσιν ότι ίστινας εξόχως ευπαθής φύσης μεταβάλλεται ενίοτε εις αίσθημα οδύνης η υπερτάτη ένταση της ειδονής. Τι αυτήν υπερευαισθησίαν πρέπει να υποθέσομεν υπάρχουσαν και εις την Γαλήν, της οποίας η ερωτική στεναγμή ηχούσι πολλάκις εις την ακοήν των αγρυπνούντων ως γόης φαζομένης. Άλλη απόδειξη της εξαιρετικής παραυτή αναπτύξεως του νευρικού συστήματος είναι οι κλήσεις προς την μουσικήν. Την μελομανίαν ταύτην εξικρίβωσαν επιστημονικώς ο Γρέι, ο Λεκλέρκ και άλλοι διάσημοι φυσιοδίφε κατά δε των του Σενέλ η συγκίνηση στην οποία προξενούσιν ή στην ασγαλάς ελιγυρέ μελωδίε φθάνει ενίοτε μέχρι λιποθυμίας. Η ομοιότης εν γέννη της γάτας προς φιλίδωνον δέσποιναν ή και αριστοκρατικήν εταίραν φαίνεται υπό πάσαν έποψην τελεία. Όπως εκυρίε με τας καμελίας, ούτω και αυτή αγαπά να μεταβάλει την νύκτα εις ημέραν, το πρωινόν εξάπλωμα παρά την εστίαν, τους χνοώδης τάπητας τους προφυλάσσοντας τους ροδίνους πόδας της από την υγρασίαν, των πολύωρων καλοπισμών, τα αρώματα, το ανθόγαλα, τα σθοπίας, τα σπαράγγια, τα μαλακά ανάκλυντρα, τα μετάξινα παραπετάσματα και ιδίως τα τρίχαπτα, τα σφούντας και τα κρόσια προς άσκησιν εις το σπάραγμα των στυλπνών αυτής ον ήχων. Τι αυτή ακριβώς ή το ηρωής του παρόντος διηγήματος Συριανή γάτα, συνυπότροφός μου, εις το ήδη μνημονευθέν λύκειον του Ευαγγελίδου και φέρουσα το όνομα σε μοίρα. Το γλαυκόν χρώμα των οφθαλμών και το τρίχωρον του τριχώματος αυτής καθίστανον πιθανήν την υπόθεση ότι το γένους μικτού. Ο ίσεκ των γονέων της κατήγε το πιθανός από την Άγκυραν, ο δε άλλος από τα κεραμίδια. Πολλοί μεταξύ των συμμαθητών μου ήσαν οι επιδιώκοντες την εύνοιαν και την συντροφία της εύμορφης Σεμίρας, προπάντων τον χειμώνα εις τους παγερούς κοιτώνας του Λυκείου. Τους αντιζήλους τούτους είχαν κατορθώσει να παρογκονίσω διανωτέρας προσφοράς λιχνευμάτων, τεχνικοτέρου ξυσίματος της κεφαλής και προπάντων δια της χρήσεως του γατικού αγαποχόρτου, της Βαλεριάνας δηλαδή, ως την λέγουσιν η Φράγκη ή του Φου, ως την ονόμαζον οι αρχαίοι Έλληνες ιατροί, οι ουδόλως εντρεπόμενοι ως οι σημερινοί να μεταχειρίζονται ξένας ακλήτους λέξεις. Η οσμή του χόρτου τούτου υπεραρέσκει όχι μόνον εις τας γαλάς, αλλά και εις πολλάς κυρίας και ιδίως τας πρεσβυτέρας Αθηναίας, ως κάλλιστα εγνώριζεν ο αείδημος γυναικολόγος Βενιζέλος, ο αναμειγνίων Βαλεριάναν εις όλας του ανεξαιρέτως τα συνταγάς, όπως ο Ριγόπουλος εις όλας του τα σαγορεύσεις των Νιαγάραν. Χάριν εις το χόρτον τούτο και την μοναδικήν σύμπτωσιν παντίων άλλων ευνοϊκών περιστάσεων, υπήρξα επί την εβδομάδας το ευτυχέστερον υπό τον ήλιον ανθρωπάριον. Ο διευθυντής του Λυκείου διέσχιζε κατ' εντολήν του μακαρίτου βασιλέως Όθωνος των Ατλαντικών, μεταβαίνον να κηρύξει στους Αμερικανούς το Ευαγγέλιον της Μεγάλης Ιδέας, παρά του Γερμανού μετοίκου Μπέκ,
πατρός νομίζω του ημετέρου βιβλιοπόλου, είχε συστηθεί προμικρού το πρώτον της Ελλάδος δανειστήριων γαλλικών βιβλίων αντισυνδρομής τριών κατά μήνα δραχμών και άλλα τόσας είχον δαπανήσει εις λαθρέαν προμήθειαν κυρίων. Οι δύο συνοικοί μου παθόντες ηλαράν ευρίσκοντο εις το θεραπευτήριον, ώστε ήμουν απόλυτος κύριος του θαλάμου μου. Ήτι αυτή μόνωσης και ανεξαρτησία είναι η γλυκητάτη των απολαύσεων διαδυστυχή υπότροφων σχολείου καταδικασμένων εις άπαυστον καταναγκαστικήν συγχρότησιν με παντός είδους συντρόφους. Εις τον θάλαμον εκείνων, παράπλευρον έχουν την σεμήραν διήλθον τας ευτυχές τάτας του βίου μου αείπνους νύκτας, αναγιγνώσκον πρώτην φοράν τους τρεις σωματοφύλακας, τον Μοντεχρίστον, τον Ουοσκόκ και τα άλλα λυσμόνητα της εποχής εκείνης έργα, τα υπερέχοντα τα ψυχολογήματα του Βουρζέ και τα φυσιολογήματα του Ζολά, όσον η Νόρμα, η Σονάμπουλα και η Λουκία, τα σοφά γυμνάσματα του Αμβρουάζ Θωμά και του Σαμάρα. Εις την υπέροχον των αναγνωσμάτων εκείνων αξίαν, πρέπει να προσθεθεί της δωδεκαετούς μου φαντασίας η Παρθενία. Όταν με εκούραζεν η ανάγνωση ή μάλλον η ένταση της συγκινήσεως, συνεπέζαμεν με την Σεμίραν ή εμοιράζαμεν αδελφικός κουραμπιέν, τσουρέκι, Χριστόψωμον ή άλλο φιλοδόρημα της καλής μου κηδεμόνος και η αγρυπνία απαραιτήνε το πολλάκις μέχρι σου αντύχει το άσμα των σαλεπιτζίδων, των πετινών, των λαχανοφόρων γαϊδάρων και των άλλων προδρόμων της ροδοδακτύλου ιούς. Η χαριτόβριτος εν τούτης Σεμίρα είχε θανάσιμον εντός του λυκείου εχθράν. Αυτή ή το η απότινον μηνών εκτελούσα έργα οικονόμου. Προτιμώ να σιωπήσω το όνομά της γυναικός ταύτης, αρκούμε να είπω ότι την είχον μεταβαπτίσει Λάμνιαν η μαθητέ. Πατρίδα είχε την Ήδραν και ηλικίαν φθινοπορεινήν. Αλβανή προφανώς το γένος, με ανάστημα αδίπηχη και όμους αχθοφορικούς, ομοίαζε λιάπην γυναικοφορεμένων. Προς συμπλήρωσιν της περιγραφής της, αρκεί να προσθέσω ότι τα σπεριζητή τους υπό των αρχαίων ομοιότητας της γυναικός προς Γαλλήν δεν είχε η Λάμνια παραμίαν, όχι βεβαίως την ευκαμψίαν, την λιότηταν, την χάριν ή το ρόδινον χρώμα του χείλους, αλλά μόνον ικανός πυκνών μίστακα υπεράνω αυτού. Ουδή το χαριέστατος του προσώπου της γεροντοκόρης ο χαρακτήρ. Προς εκτίμησιν αυτού δύναται να χρησιμεύσει ότι μη θεωρούσα τον μίστακα και τα 45 τουλάχιστον έτη της ικανά να εμπνεύσω συνεπαρκή σεβασμών, εθεωρεί πρέπον να προσφέρεται με τα περισσή σοβαρότητος και δημοσύνης με τους ουδόλους βλέποντας προς το επιθυμήσε αυτής. Ο φόβος της των ασέμνων θεαμάτων ή το τοσούτος, ώστε λυσμονούσα ότι και αυτέ καλογραίε θεωρούσει τους πάσχοντας ως ουδετέρους, ούδης εξαετές παιδάριον έστεργε να επιθέσει κατάπλασμα περί δεκλείσματος ουδέ λόγος η δύνατο να γίνει. Αντί όμως αυξήσεως σεβασμού, ουδέν άλλο εκτίστος αυτής επιδείξεως σεμνότητος παρά των μαθητών, απέλαβε παρά καθημερινάς πεζάστε και μέτρους διακαούς έρωτος δηλώσεις. Τας επιστολάς ταύτας, δια των οποίων ανυμνούντο υπέρ πάνω άλλο των θελγήτρων της του μίστακος αυτής σε τρίχες, έσπευδε μετεδήμονος αγανακτήσεως να καταγγείλει εις τον προσωρινόν διευθυντήν Μακαρίτην Φαβρίκιον, πολυμαθέστατον και αγαθότατον Γερμανών, με εύθυμον διάθεσιν και μη την κόκκινην μετά το γεύμα. Τι ούτως ον, δυσκόλως κατόρθωνε να κρατήσει τον γέλωτα όταν επέπλητε τον ένοχον εις τον οποίον επέβαλε να ζητήσει συγνώμην από την αξιότιμον δεσποινίδα ενώπιον όλων του των συμμαθητών. Εσκηνέ εκείνε δημοσίας αιτήσεως συγνώμης ήσαν όντως διασκεδαστικέ. Ακριβά όμως επλήρωναν οι δυστυχείς υπότροφοι την διασκέδαση εκείνην.
Η Λάμνια ή το τότε απόλυτος και ανεξέλεγκτος του λυκείου τροφοδότης. Η δε τροφή ή το μεν κατά την καθιερωμένη φράση υγιεινή και αρκούσα, αλλά και όπως εις όλα τα σχολεία τα αρεστότερα του γεύματος συστατικά ήσαν ο πρόσφατος άρτος και τα οπορικά. Τα τελευταία ταύτα είχε προγράψει ο φόβος της μαστιζούσης ήδη τας Αθήνας Ασιατικής ή μάλλον Αγγλογαλλικής χολέρας. Τα δε ψωμία εφεύρε προς επίδειξην οικονομικής δεινότητος η Λάμνια να κλείει επιστρέφοντα εκ του φούρνου επί τρεις ή τεσσάρας ημέρας εις υψηλών ερμάριων δια να δαμάσουν, ως επέρδικες και οι φασιανοί, ευλόγως παρατηρούσα ότι τρώγεται πολύ ο λιγότερος άρτος όταν είναι ξηρός. Η εφεύρεση αυτή και ο περιορισμός των αλλαγών υποκαμίσου εις δύο την εβδομάδα μετέβαλον εις αγανάκτησιν την ευθυμίαν των μαθητών ή την εις συνελθόντες εις μυστικών συνέδριων απεφάσισαν παμψηφί να αναθέσωση την εκδίκησιν αυτών εις την σεμίραν. Προς κατανόησιν της εκδικήσεως ταύτης πρέπει να είπομεν ότι η τόσον σεμνή εκείνη παρθένος η καλύπτουσα ο Σάκης μετέβαινεν εις την αυλήν με την χείραν τους οφθαλμούς δια να μην τους σκανδαλίσωσιν οι άθλοι του πετινού, εζήλευεν εν τούτης τας όρνηθας εις το βάθος της ψυχής της. Από 25 τουλάχιστον ετών ουδέν άλλο ονειρεύεται παρά τας απολαύσεις έρωτος θεμητού και υπό της εκκλησίας ευλογημένου. Αφού εδαπάνησεν όλων τέταρτων αιώνος η φαίνουσα ιστούς προς άγραν συζύγου, εξικολούθη ακόμη να υφαίνει η ακούραστος εκείνη αράχνη. Πλην της ήδη μνηθήσεις σεμνότητος, πολλά άλλα επεδείκνυε προς επιτυχίαν του ποθουμένου προσόντα, εργατικότητα, ολιγάρκιαν, μαγειρικήν τέχνην, χειροτεχνήματα και νοικοκυροσύνην, δραστηριότερον όμως πάντων τούτων δελέασμα, ενόμιζε την επίδειξη της κλίνης της. Αληθές είναι ότι η κλίνη αυτή, αν και ολίγον αρχαϊκή, ή το πράγματι αξιοθέατος, σιδηρά, ευρύχωρος, με επίχρυσον άνω της κεφαλής ζεύγος ασπαζωμένων τριγώνων. Ακόμη πλουσιότερα ήσαν τα στροσίδια. Τα σάκρα της άνω συνδόνος εστόλιζε κόκκινος μέανδρος και άλλος πλατύτερος τα παραπετάσματα. Τα εφαπλώματα ήσαν μεταξωτά και το εκπτερού σκέπασμα των ποδών άνωθεν και εντυτών με υπόραμα εκχρυσίζοντος ατλαζίου. Εις δε των τείχων εθάμβωνε την δράσιν χρυσάργυρος Παναγία με ερυθράν κάτωθεν κανδύλαν. Ουδέλυπαν τα βάγια, τα φυλακτά, οι σταυροί και οι κονχύλοι του Παναγίου Τάφου. Αλλά το προπάντων διακρίνων την κήτην εκείνην από πάσαν άλλην είναι ότι ουδείς ουδέποτε, ούτε νύχτα, ούτε ημέραν επαυτίσαν επαύθη. Η Λάμνια εκοιμάτω εις παρακείμενον σοφάν. Η δε ωραία εκείνη κλίνη της εχρησίμευε δια να γυμνάζεται εις κεντήματα, να την καλοπίζει, να την καμαρώνει και να την επιδεικνύει στους επισκέπτας της, μέχρι σου ευρεθεί ο προσφερόμενος να συναναβώσει ομού επ' αυτής, με την άδεια του δεσπότη και την ευλογία του Πάπα. Ως καταλληλότατος προς τούτο, εθεωρείτο από την ως χρόνου υπ' αυτής, ο παντοπόλης του Λυκείου, χείρος μισοκερίτης, τον οποίον εδέχεται την Κυριακήν μετά την λειτουργίαν εις τον νυμφώνα της προς τακτοποίηση του λογαριασμού της εβδομάδος, αφήνουσα δια το ασκανδάλιστον, ορθάνικτον και τον χειμώνα την θύραν. Το καιρό εκείνο ευρίσκεται εις την ακμήν του ο μετασχηματισμός των Συριανών εις Ευρωπαίους, τον οποίον ονόμαζαν, με το συμπάθιο, ξεβράκωμα. Εφέσε και ευράκε εξυφανίζοντο αλλεπάλληλοι, ως τα πρωινά άστρα υπό τας ακτίνας του εσπερίου πολιτισμού. Παρασυρθείς υπό του ρεύματος επαρουσιάστη η Κυριακήν Τινά και ο Βακάλης εις την πρωινήν του επίσκεψην
με την φιεσμένος εις Ευρωπαίων από κορυφής μέχρι ποδών. Όπως πας άλλος νεόφραγκος, επόμενον ήτο να φαίνεται και ούτως γελιοδέστατος κατά τας πρώτας του ξεβρακώματος ημέρας. Οι καγχασμοί των μαθητών οικούσθησαν έως εις τον Ισάκη. Πολύ όμως διάφορος ήτο η εντύπωσης την οποία επροξένησεν η μετένδυσης εις την Λάμνιαν ή της από της ημέρας εκείνης ουδεν άλλο ονειρεύεται παρά να απαρνηθεί και εκείνη το πάτριον τσεμπέρι και κοντογούνι. Ουδε βράδυνε να μεταβεί από τους λόγους εις τα έργα ή μάλλον εις τα εμπορικά προς προμήθειαν του πρώτου υλικού της μεταμορφώσεως. Το μαλλίνο μέταξον του φορέματος, η τότε απαραίτητος πελερίνα, η πόλκα, το μαλακόφ, η πηγόκοσμος, ως το είχεν εξελινήσει ο καθηγητής του Συριανού Γυμνασίου κύριος Φαρδούλης, τα θηλυκοτά υποδήματα και τα άλλα ευρέθησαν με τα σχετικής ευκολίας. Το μόνο να πετούν μεγάλην συλλογήν ήτο το καπέλον. Το τότε κάλυμα της κεφαλής των κυριών δεν ήτο, όπως σήμερον, εν τίποτε κοστίζον 100 φράγκα, αλ υψηλών πλατήγυρων και πολύπλοκων οικοδόμημα εκ χαρτονίου, σιδήρου σύρματος, βελούδου, ανθέων και πτερών, μετέχων πύργου, κήπου και πτηνοτροφείου. Εις την Σύρον, μάλιστα, εβασίλευον ακόμη εγιγάντι επαμήλε του Λουδοβίκου Φιλίππου και έτη από 3 ιδιέτη εβασίλευεν εις Παρισίους ο Λουδοβίκος Ναπολέων. Αλλά επιτέλους συντελέσθηκε του πύλου η κατασκευή καθόλου στους κανόνας της γαλλοσυριανής τέχνης. Ήτο από βελούδων βαθυπράσινων, και ούτε άνθη του έλειπαν, ούτε ουρέστρουθο καμήλων. Ούτω σαβατιανήν τεινά εσπέραν, μετά πολλούς κόπους και δρόμους, ο περίφημος πύλος ευρίσκετο εντός χαρτίνου κουτιού, επί της σηματιοθήκης, τα ενδύματα υπλωμένα εν τάξη και συμμετρία επί της παρθενικής κλίνης και πλησίων αυτών, τα στυλπνά υποδήματα και τα μεταξωτά χειρόκτια, όλα έτοιμα δια την αυριανήν μεταμόρφωση της Λάμνιας εις Ευρωπαίαν. Αλέτιμη ήτο και η Σεμίρα. Ο λόγος της το σάφτης κατά του χαριτοβρήτου τούτου πλάσματος έχθρας της οικονόμου ήτο ότι ως όλε εγάτε και μάλλον πάσης άλλης υπερηγάπα η δική μας την ζέστην και το άπλωμα εις τα μαλακά. Τούτον το άκρον άωτον δεν είναι δύνατο να έβρει παρά μόνον εις την μεγαλοπρεπή εκείνην κλίνην. Εκεί λοιπόν κατέφευγε τακτικά κατά απόγευμα ακριβώς μεταξύ του εφαπλώματος και του σκεπάσματος των ποδών, έχουσα ατλάζει υπό την κοιλίαν και πίπουλον επάνω εις την ράχην. Η Λάμνια μίαν μόνην πρώτην και τελευταίαν φοράν επέτυχε να την συλλάβει ανύποπτον και να την δύρει ανηλαιώς. Αλλού δεν άλλο κατόρθωσε δια της ράβδου της να την διδάξει, παρά μόνον να φυλάτεται, ουχή όμως και να πέχει του μεταξωστρότου εκείνου παραδείσου. Έκτοτε εξικολούθουν καθημερινώς της γάτας υπό το σκέπασμα κατακλήσεις και της γυναικός εμάται καταδιώξεις. Ήτι αυτή καθεκάστην και κατά την αυτήν σχεδόν ώραν μονομαχία συγκατελέγεται μεταξύ των τακτικών διασκεδάσεων των υποτρόφων. Η Λάμνια παραμονεύουσα παρά την θύραν ευθύς άμα παρετήρη υψούμενον επί της πεδιάδος της κλίνης των λόφων των αγγέλοντα την παρουσίαν της Εμμύρας υπό το πίπουλον επλησίαζε ακροποδητή με την ελπίδα να την καταφθάσει κοιμωμένην. Αλλά καθήν ακριβώς στιγμήν υψώνετο το σκουπόξυλον απετείνασε το πονηρόν ζώον τον σκέπασμα και εξόρμα δι' ενός πηδήματος εις υψηλών ράφη. Αν δε και εκεί απειλήτω διαβλημάτων, η δύνατο τότε καταρέσκιαν είτε να κράξει εις βοήθειαν τους μαθητάς είτε να ζητήσει άσυλον επί τα κεραμίδια διαφράκτου την οσφεγγή του χρησιμεύοντος εις φωτισμόν του γείτονος σκοτεινού διαδρόμου. Την αξιομνημόνευτον εκείνην εσπέραν, ο υποδεχθής διαλαχνού συνωμότης, ωφελούμενος της στιγμής,
καθήν υπέβαλεν η οικονόμος την συνήθη έκθεσή της εις τον διευθυντήν, εισήρχε το λαθρέος εις τον κοιτώναν της, έπρατεν εκεί υπό το φως της καντήλας τα προαποφασισθέντα και κατόρθωνε να εξέλθει απαρατήρητος. Οι άλλοι παρέμενον εις τον διάδρομον και το εστιατόριον, διότι επλησίαζεν η ώρα του δείπνου. Πριν η σημάνη των κόδωνα αυτού, ίνιξεν η λάμια κατά το σύνηθε στην θύρα του κοιτώνος της, δια να παρατηρήσει αν ήσαν εντάξει τα πάντα και ιδίως τα αυριανά της στολίδια. Αλλά στο μέσον της κλίνης υψώνετο θεόρατος και ολοστρόγγυλος ο λόφος οσημένων ότι το τρισκατάρα των ζώων έβρεκε πάλιν τρόπον να χωθεί υπό το σκέπασμα. Η Αλβανή εδάγκασε το χείλος της και κοίταξε νημάς αγρίως. Χωρίς ουδέ λέξη να είπε, απέβαλε τα συρτά της κουντούρια και σφίγγουσα δια της μιας χειρός το σκουπόξυλον και δια της άλλης την καρδίαν της, δια να κατασυγάσει τους παλμούς αυτής, επροχώρησεν επί των άκρων των γυμνών της ποδών αθόρυβος και φοβερά ως φάντασμα προς την κλίνην. Ήδη ευρίσκετο προ αυτής και ο λόφος έμενε ασάλευτος. Η ταλέπορος σε μοίρα εκοιμάτω, ως φαίνεται, την φοράν ταύτην με τα σωστά της. Η βαρία ράφθος υψώθη και κατέπεσεν επί του μαλακού και αναπάλλοντος αυτής σώματος άπαξ, δις, πλιστάκης, απειράκης, ως κόπανος πλυντρίας. Μόνον κατά την τελευταίαν στιγμήν οικούσθη εν ήσυχον «Μιάου, μιάου», αλλά τούτο εφαίνετο καταβαίνον εξ ύψους. Πάντων οι οφθαλμοί εστράφησαν προς το μέρος εκείνο και ορθεί επάνω εις το ράφι, χασμωμένη ως αν είχε διακοπεί ο ύπνος της και κάμπτουσα ως τόξον την ράχην, επεφάνει εις τους εκπλήκτους θεατάς υγιής και ανέπαφος εις εμήρα. Τι λοιπόν εκοπάνιζεν η λάμια επί τόσιν ώραν και με τόσιν λύσαν. Ότε υπό απέσιου κατεχομένη προαισθήματος απέσυρε με τρέμουσα χείρα το σκέπασμα, απεκαλύφθη υπ' αυτό αντί του πτώματος γαλής το ελεϊνόν λείψανον γυναικείου πύλου, του πύλου της επιούσης, των οποίων δια των ιδίων αυτής χειρών είχε μεταβάλει εις άμορφων πίταν, βελούδου χαρτονιού, ανθέων και πτερών. Ουδέ του θιέστου, όταν ανεκάλυψεν ότι έφαγε τα τέκνα του, υπήρξε πιστεύω η κατάπληξης μεγαλυτέρα. Αλληλάμια, δεν ήτο εκ των γυναικών εκείνων εοποίε λιποθυμούν, αλόρμησε οριωμένη να μας δείρει όλους, χωρίς εξαίρεσιν ούδα αυτού του κυρίου Φαβρικίου. Εις πολλάς και πρώτερον και έκτοτε έτυχε να παρευρεθώ αγρίας σκηνάς και να είδω αποθυριωθεί σας υπό της οργής φυσιογνωμίας, αλλού δε μίαν ενθυμούμε φοβεροτέρα της Αλβανής εκείνης με το λιθέν τσεμπέρι της, τα σχητάσει του ώμου τη ψαρά τρίχα, με σπίθαση στου οφθαλμού και αφρούσει στο στόμα. Θέλω να την καθησυχάσει, ανήγγειλε ο αγαθό διευθυντή, ότι θα προβεί την επιούσαν ει ανακρίσει προ ανακάλυψη και τιμωρίαν του ενόχου. Ανακρίσει ενηγύρθησαν, αλλά δύνατον υπήρξε να ευρεθεί ο τοποθετή σα υπό το σκέπασμα των κοπανηθέντα πύλων. Τούτο δικαιούμεθα να θεωρήσομεν ως μέγα δι' αυτόν ευτύχημα, διότι τρεις ημέρας έπειτα ανεσύρετο νεκρά εκ του φρέατος η δυστυχής εμήρα. Τέλος του τρίτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο τέταρτο. Από τα Συριανά διηγήματα του Εμμανουήλ Ροίδη. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Καλαμπαλίκα Πινελόπη. Το ξεστούπωμα. Τον ανιστάζει της, χωρίς να μπορεί να κοιμηθεί, είναι βάσανος,
την οποίαν καλώς γνωρίζουν κατά τα θερινά καύματα οι Αθηναίοι. Αν δοκιμάσει να αναγνώσει, στερείται με το λίγον της ικανότητος να κρατεί τους οφθαλμούς ανοιχτούς, αλλά ευθύς άμα σβήσει το κυρίον, τον αναγκάζει να τους ανοίξει και πάλιν η ανικανότης να κοιμηθεί. Η τιάφτη μεταξύ νησταγμού και αϊπνίας πάλι και τα αλλεπάλληλα αψίματα και σβησίματα του κυρίου παρατείνονται πολλάκις μέχρι της πρωίας ή της εξαντλήσεως της θήκης των πυρίων. Ουδεμία γνωρίζω κατάσταση νοδυνηρωτέραν της νησταλέας ταύτης αγρυπνίας, αν τύχει μάλιστα να επιδεινώσωση ταύτην αγκάματας κνυπών και κονόπων. Εις ταύτα προστίθενται πολλάκις και τα κέντρα της συνειδήσεως. Κατά τα στιάφτας προπάντων ώρας ελεγχούσεις ημάς, διόσα έτυχε να πράξομεν κατά το διάστημα του βίου μας ανόητα ή κακά έργα. Το τελευταίον τούτο έκλεινα να υποθέσω ιδιαιτέραν μου ψυχοπάθιαν. Μέχρι σου έτυχε να ανέβρω εις την φιλοσοφίαν του ασυνειδίτου του Εδουάρδου Χάρτμαν, ακριβή του ικανός ως φαίνεται συνήθους τούτου φαινομένου περιγραφήν. Το κυρίως χαρακτηρίζον την ψυχική αυτήν διάθεση είναι ότι βλέπομαι τα πράγματα ως διαμεγενθητικού φακού, θεωρούντες άξια να ζυγισθώσουν στην πλάστιγκα της τελευταίας κρίσεως παραπτώματα στα οποία θα ηρκείται ο παπάς να επιβάλλει ως επιτίμιον 20 μετάνοιες και τριήμερον αποχήν από ίνου και ελαίου, ως εκανόνισε την εξής ειδική μου αμαρτία. Ο ήλιος εμεσουράνει κάθετος επί της κεφαλής, ενώ ανηρχόμην με τα ομιλίκου 12ετού συμμαθητού μου των ανήφορων, τον άγοντα της γείτονα της Ερμουπόλεως εξοχήν, καλουμένην Σκοπιά ή Σχολαστικός Επισκοπίων. Ως πάντες γνωρίζουσι τα βουνά της Σύρου, είναι γυμνότερα του Αδάμ. Το χόρτον είναι τελείως άγνωστον και η βλάστησης περιορίζεται εις ψωριώσας την ως το φθινόπορον φασκομιλέας και ηλιοκαής κατά το θέρος ακάνθας. Εις απόστασιν ολίγων βημάτων προηγεί το ημών κατάξυρος και εκείνος ψωραλαίος όνος σύρων επιπόνος βαρέλαν ύδατος τοποθετημένην επί είδους διτρόχου χειραμάξης υπό την οδηγίαν γραίας χωρικής. Το πρόσωπον αυτής δεν εβλέπαμεν, αλλά μόνην την ράχην ή της το σούτον είχε κυρτωθεί υπό το βάρος των ετών και των μόχθων, ώστε σχημάτιζεν ορθήν σχεδόν με τα σκέλη της γωνίαν. Τον όνον, την βαρέλαν και την γραίαν είχαμε να ακολουθήσει μηχανικός, από την παρά τους πρόποδας του λόφου βρύσιν μέχρι της εγγυζούσης κορυφής αυτού, ασθμένοντες και άφωνοι εκ της ζέστης και του καμάτου. Ο πυρακτωμένος κονιορτός έκαιεν ως θερμής τάκτη τα σπέρνας των ποδών μας, ενώ ετύφλωνε τους οφθαλμούς μας των λευκών βράχων η ακτινοβολία. Παντός είδους μύγε ευόμβουν περί την κεφαλήν μας και εακρίδες επερίμεναν σχεδόν να τα σπατήσομεν, δια να την αχθώσιν δι' ενός πηδήματος εις μακράν απόστασιν ανοίγουσε ως ρηπίδιον τα κόκκινα ή γαλανά των φτερά. Η γραία έσυρε πάντοτε το καπίστρι, ως να ήθελε να βοηθήσει την επίπονον πρόβασιν του ασθμένοντος υποζυγίου της. Η κακώς προσυρμοσμένη τροχή έπριζαν πενθύμος και το επ' αυτών βαρέλιον εξικολούθη να ταλαντεύεται προς δεξιάν και αριστεράν ως μεθυσμένος βρακάς. Κατ' εκείνην την στιγμή ο μεσημβρινός δαίμον μου ενεφύσισε ιδέαν ή της με έκαμε να γελάσω. «Γιανακό», εψιθύρισα εις το οτίον του συντρόφου μου, δεικνύον δια του δακτύλου το εξτουπίου πόμα της βαρέλας. «Δε θα ήταν νόστιμον να ανοίξομεν την βρύσιν». Η ιδέα μου τόσον του ήρεσε, ώστε τον έκαμεν αμέσως να λησμονήσει την κούρασή του. Πλησίασεν επί της άκρας των ποδών εις το βαρέλι,
έθεσε την χείραν επί του υγρού σώματος, στράφει τότε να με κοιτάξει, εξέφραξε μετά ενθαρρυντικό νεύμα μου την οπίν και το νερό εξεχύθη ως κρυστάλλινος κρουνός επί της κονιορτόδους ατραπού. Περιτών να είπω ότι ευθύς μετά το πραξικόπημα ευρέθηκε πάλιν πλησίον μου ο Γιανακός ή ότι οι τέσσερες πόδες μας ήσαν έτοιμοι εις φυγήν. Κατεσκοπεύαμεν την γραίαν, ή της όμως δεν εστράφει, δια των λόγων ότι ή το βαρύκους η δυστυχής. Εφόσον εξικολούθη η χύσης, το βήμα του όνου απέβαινε ταχύτερον, το κενοθέν βαρέλι, αντί να βαρυταλαντεύεται ως μεθυσμένος, εχόρευεν ευθύμος κατά τις ανομαλίες της οδού μεταξύ των δύο τροχών, ήτινες ανακουφισθέντες και εκείνοι από το υπερβολικό βάρος έπαυσαν να τρίζωση να πισίως. Με το λίγον, αντί να σύρεται ο όνος υπό της γραίας, ήρχισε να σύρει εκείνος την γραία. Τούτο ή το τόσο ασύνηθες, ώστε την έκαμε να υποπτεύσει ότι κάτι έκτακτον είχε συμβεί. Εσταμάτησε, αφήκε το κάρον να προχωρήσει ένα ή δύο βήματα και είδε την άφρακτον τρύπαν, εκ της οποίας απέσταζανε τελευταία ερανίδες του τόσον επιπόνος μετακομισθέντος υγρού. Τότε μόνον έστρεψε την κεφαλήν και μας είδε και είδομεν και εμείς το πρόσωπόν της. Ομοίαζεν εκατοντούτης, άτισχνος ξηρά και μαύρη ως μούμια της Αιγύπτου. Επεριμέναμεν φωνάς, ύβρις, κατάρας ή και πετροβόλημα. Ουδέ λέξην όμως μας είπεν, αλυρκές θη να στενάξει. Αδύνατον όμως είναι να λησμονήσω το άφωνον παράπονον του βλέμματος αυτής, όταν επέρασεν εμπροσθέν μας, επιστρέφουσα να μεταγεμίσει το βαρέλι της εις την μακράν απέχουσαν βρύσιν. Τον Γιανακόν έτυχε να επανίδω εις την Αίγυπτον με τα 20 όλα έτη και ούδε εκείνος το είχε λησμονήσει. Τέλος του τετάρτου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 5 από τα Συριανά διηγήματα του Εμμανουήλ Ροίδη. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Το παράπονο του νεκροθάπτου. Πώς έτυχε προπολών ήδη ετών να ενδιαφέρομαι δι' ένα τάφο του παρατινβάθιαν κημητηρίου, τούτο δεν ενδιαφέρει ποσό στον αναγνώστην. Προς αποφυγήν μόνο πάσης υποψίας ότι πρόκειται περί αισθηματικής τεινός γλυκαναλατίας, δεν θεωρώ περιττό να προσθέσω ότι δεν αναπάβεται υπ' αυτόν Μαρίκα της, Ελένη ή Περσεφόνη, αλλά καλός άνθρωπος ονομαζόμενος Αντώνης. Τούτον μετέβαινα ενίοτε να επισκεφθώ, όχι μόνον διότι με είχε να αφήσει καλάς αναμνήσεις, αλλά και διότι με ήρεσκεν ο περίπατος εκείνος. Πλην της πεδιάδος της Βάθειας δεν πιστεύω να υπάρχει άλλο μέρος εις τας Αθήνας το οποίο να προξενεί στον θεατήν την εντύπωση της ευρυχωρίας. Το στάδιον, η συνοικία Ραγκαβάτο, ο Βατραχονίση και οι πρόποδες του Λυκαβητού είναι βεβαίως γραφικότατοι. Το μόνον της εικόνος ελάττωμα είναι η υπερβολική συσσόρευση και ποικιλία των προκειμένων εις θαυμασμών. Πάρα πολλοί λοφίσκοι, βράχοι, φάραγγες, χαράδρες, στήλες, στέγε, βυζαντινή θόλη και παντία άλλα πράγματα σπανίως επιτρέποντα εις τον οφθαλμόν να διακρίνει πού σμίγει το στερέωμα μετά της γης ή τουλάχιστον να αναπαυθεί επί κάπως ομαλής επιφανίας. Εφάμιλος της ανομαλίας του οχήματος είναι και των χρωμάτων η ποικιλία, το λευκόφεον του κονιορτού, το σιτόχρουν των αρχαίων μαρμάρων, η όχρα του ηλιοκαούς φόρτου, ο σπινθυρίζων υδράργυρος της θαλάσσης και αραιέτινες πράσινε κοιλίδες εσπαρμένε με φιδωλίαν εξινταβελώνει. Η στάφτα πρέπει να προσθεθεί όταν κλείνει ο ήλιος προς την δύση και της εις των ουρανών κατάχρης χρυσού, πορφύρας, απφύρων και αμεθύστων.
Όλα είναι βεβαίως εύμορφα, αλλά και ενθυμίζουσι κάπως την παρδαλήνστη λιπνότητα της προθήκης των Μάιφαρτ, πριν να μαυρώσει τα χρώματά της στις δεκαετούς διαλύσεως η αγωνία. Όλος διάφορος είναι οι όψεις της βάθειας, όπου ουδέν υπάρχει το δυνάμενο να θαμβώσει την όραση, αλλούτε να την κουράσει. Κρίνων εκ του ονόματος και της χαμηλότητος αυτής, θα έκλεινε να την υποθέσει της ως είδος τυχονίου, ενώ μόνον εκεί δύναται να εντρυφήσει εις άφρακτον ορίζοντα του Αθηναίου οφθαλμός. Η παιδιάς εκτείνεται ομαλή μέχρι της οχράς χλώης του Ελαιώνος. Η διατέμνουσα αυτήν μακράδενδρο στοιχεία και η εσπαρμένη εις μεγάλας απαλλήλων αποστάσεις χαμηλή οικίσκη συντελούσιν εις το να καταστήσωση την εντύπωση της εκτάσεως έτι μάλλον επιβλητικήν. Αν δε τύχει να είναι η ημέρα φθινοπορεινή, ο ουρανός μολυβδόχρους, να σύει υγρός άνεμος τα καλάμια, να παίζουν πάπια εις λίμνα σχηματιστήσας υποπροσφάτου βροχής και να παρελάβουν επί της βορβορόδους λεωφόρου κοπάδια γάλλων και αμάξια μούστου και σανού, δεν χρειάζεται τότε μεγάλη δύναμης φαντασίας δια να υποθέσει της ότι κατόρθωσε δι' ενός πηδήματος να μετικήσει από την οδόν Αγίου Κωνσταντίνου εις χωράφιον της βλαχίας. Οι δε κλίνοντες να θεωρήσω συνυπερβολικήν την αγάπη μου προς τα ομαλά επίπεδα, τα σύννεφα, τα νερομαζώματα, την πάχνην και την υγρασίαν, είναι ελεύθεροι να με παρομοιάσωσιν με τους αχαρίστους εκείνους Εβραίους ή τινες αηδιάσαντες το επιούσιον μάνα και τα καθημερινά ορτίκια κατήντισαν να αναζητώσει τα πράσα και τα σκόρδα της Αιγύπτου. Ουχείο λιγότερον της τοποθεσίας αγροτική είναι και του νεκροταφείου οι όψεις. Πρώτης εισόδου κάθινται εις μικράν τράπεζαν δύο εύθυμοι παπάδες, συμπίνοντες μεταχωρικών και καραγωγέων, ρητινίτιν παρεχόμενων υπό δύο γειτονικών εινοπολίων, τα οποία ονόμασαν προσφιέστατα ιδιοκτήτε αυτών το μένα ανάπαυσης και το άλλο ματαιώτης. Ευθύς δάμα υπερβεί την πύλην, ευρίσκεται ο επισκέπτης προμαύρου πίνακος, φέροντος την επιγραφήν «Απαγορεύεται εις τους σκύλους να εισέρχονται, επίσης και να κόπτουν άνθη», τις οποίες η χρησιμότης φαίνεται κάπως αμφίβολος, εκτός αν υποτεθεί ότι ξεύρουν οι σκύλοι της βάθειας ανάγνωσιν ή συνηθίζουν να κόπτουν άνθη. Μετά την αβήματα εισέρχεται εις περιτυχισμένων αγρών, ο λίγων διαφέροντα των γειτονικών ατυχίστων. Εξερουμένων το όντι ευαρίθμων τεινών παρά την εκκλησίαν, ούτε στήλας βλέπεις, ούτε πυραμίδας, ούτε πρωτομάς, ουδάλο εξέχων σύμβολο νεονίου ύπνου. Και αυτή η βλάστησης ουδέν έχει το αποκλειστικός νεκρικών. Πολύ περισσότερε πεύκε και ακακίε, παρά κυπάρηση και ητέε και καταγής χαμόμηλα, αγκάθια και ανεμόνε. Η εντύπωση αγρού είναι τη αυτή, ώστε εις γωνίαν τεινά, όπου είχαν γίνει ένας καφέ, εξέλαβα μακρόθεν, ως πεπόνια, δύο ή τρία λευκάζοντα μεταξύ του χόρτου κρανία. Ουδέ πιέζουσι βαρύ επλάκια στα στήθη των νεκρών. Η πλήστη των τάφων είναι απλά κυπάρια, φυτεμένα με κόκκινα γεράνια, κόκκινες περιπλοκάδες και κόκκινες δενδρομολόχες. Το δε όνομα και αρετέ του υπαυτάς αναπαυωμένου αναγράφονται επί του υπερκειμένου σταυρού ή, αν τύχει η ανίμνηση σε αυτόν πολλά μακρά, επί φύλου χάρτου τοποθετημένου εντός ξυλίνης θήκης, όπισθεν ιαλίου ή σιδηρού πλέγματος, ως δηλοποίησης πληστηριασμού. Πλην του εντύπου ή χειρογράφου επιταφείου περιέχονται εις τα σθήκα στάφτας τεχνητά άνθη, κορδέλε, φακιόλια, πλεξίδες και πολλάκις η φωτογραφία του μακαρίτου ή της μακαρίτριας, ζωντανής ή αποθαμένης. Τα ενθυμήματα ταύτα καθιστά έτη συγκινητικότερα ή νεαρά ως επί το πολύ ηλικίας της καταλυπούσης αυτά. Η σουδεμίαν το όντι άλλην ηλικίαν φαίνεται αναπτυσσόμενος τόσον προήμως ο πόθος της αιωνίου αναπαύσεως. Τούτο δεν ειδυνάμεθα να το εννοήσομεν πως συμβαίνει. Μέχρι σου ευηρεστήθη να μας το εξηγήσει ο κύριος Χατζημιχάλης, τον οποίον ευτυχήσαμεν ημέραν τεινά να συναντήσομεν εκεί πλησίον, επισκεπτόμενον τους ασθενείς του. Το πλήθος των προώρων θανάτων πρέπει να αποδοθεί στο ότι έκτακτος και διαφτάστας Αθήνας είναι της συνοικίας εκείνης ήρυπαρότης και πνιγυρότερε αναθυμιάσεις.
δια να πιστεί τις περί τούτου, αρκεί να περιέλθει επί τέταρτον της ώρας στα σοδούς αυτής υπερπηδών βούρκους και κοπρώνας και εισερχόμενος έπειτα εις το νεκροταφείο να αναγνώσει επί μακρά σειρά σταυρών. Μαρία Μάρκου, ετών 18, Χαρίκλια Μάρκου, ετών 16, Αναστασία Πόγκα, ετών 16, Μαριγό Φλάμπουρα, ετών 19, Ευτυχία Λύκου, ετών 15 και ούτω καθεξής. Εξαιρετικός ανθυρών είναι του Χάρονος της Βάθειας το χαρέμι. Εις τούτο πρέπει πιθανώς να αποδοθεί το οξύτερον άλγος των πενθούντων και ο ελεγιακός ίστρος των επιγραφών. Επλήστε τούτον είναι έμετρη και τόσον μακρέ, ώστε μόνον απεσπασμένα στροφάς δυνάμεθα προς εκτίμησιν αυτών να παραθέσομεν. Εδώ κοιμάται η σύζυγός μου, η πολύ αγαπημένη, με στεναγμούς και οδυρμούς μας έφυγε η καημένη. Πού είσαι, Ελένη μου, για εύγα να σε δούμε και από τη μαύρη μας καρδιά δυο λόγια να σε πούμεν. Και ο λίγον κατωτέρω, διαβάτα που με θαυμασμό το μνήμα της κοιτάζεις και το όνομά της το σταυρό, το νεκρικό διαβάζεις, υπέ της ανθρωπότητος, ωραία διαβάτα, ότι εντάφθα κοίταται υπό την μαύρην πλάκα. Άξιον όμως σημειώσεως είναι ότι επί του τάφου τούτου δεν βλέπει της καμίαν ούτε μαύρην ούτε άσπριν πλάκα, αλλά αυτήν είναι ως και πλήστε των άλλων πλακών ποιητική μεταφορά. Προς αριστεράν του ανωτέρου δύναται της να αναγνώσει υπό η άλλινον πίνακα έντυπον επιτάφιον άλλης πολυκλάφς του Ελένης αποτελούμενον εκ δέκα όλων στροφών ή εκατοτέρω. Η φιλτάτη μας Ελένη από τα σπλάχνα της μητρός της έφυγε και πάει στον Άδη, ετυφλώθηκε το φως της. Με τα εύμορφα της σκάλη στον Άδη κατεβαίνει και ο λαμπρός της χαρακτήρας πάσας νέας υπερβαίνει κτλ. Περισσότερον όμως ήρεσε νήσιμα στο εξής, όποιος δάκρυ χύσει στο μαύρο τούτο χώμα θα λούσει βέργα λεμονιά μετάνθη στολισμένη και μια ψυχή αγγελική μέσα στη γη κρυμμένη. Αλλεπάλληλοι αποδημίε και άλλε φροντίδες με καμάν να αμελήσω και σχεδόν να λησμονήσω επί πολλά έτη τον Αντώνην. Όταν και πάλι τον ενθυμήθην, επόμενον ήτο να έβρω το άσυλον αυτού κάπως παριλαγμένον. Εκεί πάρηση είχον μεγαλώσει ο πληθυσμός των νεκρών ήτο τετραπλάσιος και εις τα βρή τόσον πυκνή, ώστε ο λίγος απέμενε τόπος εις τα χαμόμυλα και τα σακάνθας. Εις ταύτα πρέπει με βαρίαν συνείδηση να προσθέσω ότι κατά το διάστημα της μακράς εγκαταλείψεως ο τάφος του φίλου μου είχε ερημωθεί τελείως. Τα ξυλινά κάγκελα έκυντο κατά γης εγάστρε ήσαν ανεστραμμένοι και ουδείχνος απέμενεν επιγραφής επί του μαύρου σταυρού, τον οποίον είχε μεταβάλει εις κόκκινον εις κορεία. Εζήτησα τον γέροντα νεκροθάπτην προς διόρθωσην της αταξίας, αλλά σε έμαθα από την λιβανίζουσα γειτονικών τάφων μαυροφόραν, ούτως είχε κατατεθεί προετών εκεί όπου κατέθετε πριν τους άλλους. Υπήρχε όμως διάδοχος αυτού, του οποίου με έδειξε την κεφαλήν προβάλλουσαν κατά την στιγμήν εκείνην εκ του υπογείου της οστεοθήκης. Μετά την κεφαλήν εφάνει ο κορμός και έπειτα εμακρέ κνήμε, τον οποίον ήρκεσαν ολίγοι διασκελισμοί να μεταφέρω πλησίων μου των κάτοχων αυτών. Εις τούτον έσπευσα να εξηγήσω ότι επεθύμουν να περιφράξει και να περιποιηθεί, επί δικαία αμοιβή, του φίλου μου το μνήμα. Ενώ όμως ομίλουν και αφού ακόμη ετελείωσα, δεν έπαβεν ο νεκροθάπτης να με παρατηρεί από κορφής μέχρι ποδών, με τεπιμονή στην οποίαν δεν είναι δυνάμει να εννοήσω, αφού ουδέν βεβαίως έχει το εξαιρετικός, περίεργον ή αξιοθέατον το υποκείμενόν μου. Η απορία μου ύφξησε νέτι μάλλον όταν έφνης με ρώτησε με πολύ νοικιότητα «Δε με θυμάσαι». Εκοίταξα τότε αυτόν με περισσότεραν προσοχήν και δεν τον ευρήκα εύμορφον. Υψηλός ως οβελίσκος, ξηρός ως μούμια, ηλιοκαής ως βεδουίνος, με κνήμα ως καλάμια και λεμόν καμήλου, μου υπενθύμιζε τους απεσίους εκείνους άραβας ασκητάς, τον οποίον η ευνηδία συνάντησης με έκαμε πολλάκις να ανατριχιάσω εις τα στενοπούς του Καΐρου. Εφόσον όμως εξικολούθουν να τον παρατηρώ, ελάμβανα νεαναμνήσεις μου αλίαν τροπήν και από την χώραν τον Φαραώ με μετέφεραν εις φεδράν νήσων του Αιγαίου.
Αντί κυτρίνου ποταμού έβλεπα είδα τα γαλανά, αντί μιναρέδων, φινίκων και καμήλων, αμπέλους, ροδιάς, έγγας, όρνηθας και χείρους και πολύ μάλλον με δερβίσιν του Καΐρου έβρισκα ότι ομοιάζει ο ηρυπωμένος εκείνος νεκροθάπτης με το φάντασμα ανθρώπου τον οποίον είχα γνωρίσει προχρόνων πολλών ακμαίων εις την Σύρον, με σάρκα υπό το δέρμα, με οδόντας εις το στόμα, με μίστακα ανορθωμένων, με λάζον εις την ζώνην και πολλάκις γαρούφαλων εις το αυτίον. Η αναπαράσταση αυτή συνεδέεται με φεδράς εκδρομάσεις στην Δελαγράτσιαν, με λουτρά εις θάλασσαν κλιαράν και εύθυμα επί τα προγεύματα εις γειτονικών κήπο, με ψάρια τηγανιτά, νεόκοπα σίκα, χλωρών τυρίων και εύμορφων οικοκυράν προσφέρουσα πάντα ταύτα. Τα λουτρά, ο κήπος, η οικοκυρά και πλην αυτών η ωραιότερα βάρκα της Ήρου ανήκων τότε εις τον άνθρωπον εκείνον, του οποίου μόνον το όνομα δεν ειδυνάμει να ενθυμηθώ. Επιτέλους όμως κατόρθωσα να ανέβρω και τούτο. «Ο Αργύριζό μας!» ανέκραξα τρίβων τους οφθαλμούς μου. «Όλος, όλος!» απεκρίθη ο δυστυχής, σπογγίζων τους ειδικούς του. «Και πως κατήντησες εδώ!» Αντί να απαντήσει, έσφιξε τους γρόνθους του ψιθυρίζων «Ανάθεμα εις την πολιτικήν!» Καθώς όλοι οι κακότυχοι, είχε και εκείνος μεγάλη όρεξη να μου διηγηθεί την θλιβεράν του ιστορίαν. Αλλά είχεν ήδη νυκτώσει, ο καιρός ήταν άσχημος και κατοίκουν μακράν. Ετοιμαζόμην να τον αποχαιρετήσω αναβάλλον εις την προσεχή μου επίσκεψη την ακρόαση των παραπώνων του κατά της πολιτικής, όταν η προπολού υπεράνω της κεφαλής μας αιωρούμενη βροχή ήρχισε να καταπίπτει ραγδαία. Μου επρόσφερε τότε άσυλον εις το παράπλευρον του εκκλησιδίου παράπηγμα και με παρεκάλεσε να του προσφέρω λίγων ρετσινάδων ως προφυλακτικών κατά της υγρασίας. Το «ο λίγων ρετσινάδων» ή το «μία ολιοκά», την οποία η μονόφθαλμος υπηρέτρια του Παντοπολίου, η Ματαιώτης, ήλθε να καταθέσει επί χολής τραπέζης με δυο ποτήρια και δρακιάν μαύρων ελαιών. Πλην της χολής τραπέζης υπήρχαν εκεί και δύο χολά σκαμνία. Το σκότος όμως ήταν ο ψηλαφιτών, με χρυσού άναψεν οφιλοξενών με μικρών οκτάγωνων φανάριων έχων σχήμα θυμιατηρίου και υπεξαιρεθέν πιθανώς έκτινος απροστατεύτου τάφου. Οι θέσεις μου ήταν το ομολογώ ικανός αλόκοτος και πας γνώριμός μου θα δικαιούτο να γελάσει, βλέπον με την ώραν εκείνην εις το βάθος ερήμου κιμητηρίου, συμπίνοντα με νεκροθάπτην υπό το φέγγος νεκρικής κανδύλας. Εγώ όμως ουδε μίαν είχα όρεξη να γελάσω, κατεχόμενος υπό αδιηγή του αθυμίας. Ο άνθρωπος εκείνος μου ενθύμιζε τα σφεδροτάτας της πρώτης μου νεότητος ημέρας και ουδέποτε κάλλιον κατενόησα την αλήθεια του πολυκρότου στίχου του Δάντη «Ne zum magio dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria». Αληθές είναι ότι άλλος ένδοξος ποιητής ισχυρίστη ακριβώς του Ναντίον, κηρύττοντας ευτυχής αναμνήσεις αναφέρετον παρηγορίαν. Κατά την ώραν όμως εκείνην, τα πάντα συνόμνιον να με κάμουν να πιστεύω ότι δεν ξέβρει τι λέγει. Εκρύωνε, στενοχωρούμην, η βροχή εξακολούθη να κροταλίζει επί των σανίδων της στέγης και το έξω βαθύ σκότος διέκοπτεν εκ διαλυμάτων η οχρό της αστραπής, φωτίζουσα λίμνας βορβόρου, σειρά σταυρών και κορυφάς κυπαρίσων. Και του καιρού όμως και του τόπου πενθυμότερα ήσαν όσα ήρχισε ο σύντροφός μου να με διηγείτε. «Θυμάσαι», με είπε, «πόσο όμορφη ήταν η γυναίκα μου». «Δια τι λέγεις ήτανε, μήπως απέθανε». «Ζει ακόμη, μόνο να σχήμισε, ενώ τότες ήρχονταν από μακριά οι Συριανοί και εσύ μαζί με τους άλλους να κάμετε πρόγευμα εις το περιβόλι μου, πολύ περισσότερο για τα όμορφα της μάτια παρά για τα δικά μου ψάρια. Δεν εζούλευα, γιατί την ήξευρα φρόνιμη και πως χάνετε τον καιρό σας. Το μόνο της ελάττωμα που πταίω κι εγώ σε αυτό ήταν πως έκαμνε πολλά παιδιά. Ένα το χρόνο, 8 χρόνια αραδιαστά και γιόμελα την ύστερη φορά. Και όσα περισσότερα έκαμνε, τόσο νεχαλούσε η όψη της και το κορμί της και λιγοστεύανε όσοι ήρχουνταν να την καμαρώνουν και να καλοπλερώνουν τα αυγά, τα μαρούλια, τα σίκα και το τυρί μας.
Άλλο κακό ήταν που ήρχισαν να ολιγοστεύουν τα ψάρια, αφού κατάντησαν στη σειρά οι ψαράδες όσοι σχεδόν και οι δικηγόροι. Εσυλλογούμουν και την πρώτη μου κόρη που εμεγάλωνε και έπρεπε να τις ετοιμάσω πρίκα. Ενώ είχα αυτήν τη συλλογή, έτυχε να γίνουν εκλογές και να έλθει να ζητήσει τους ψήφους μας ένας Αθηναίος συνταγματάρχης, που είχε κάμει πολλά χρόνια εις την σειρά νομομηχανικός. Ευγήκε σε περιοδία εις τα χωριά και ένα πρωί εξεφύτρωσε με δυο φίλους του εις το περιβόλι μου. Θυμάσαι που τότε ήμουν αλεβέντης. Η κόψη του λάζου μου και η γρόθη μου ήταν φημισμένη σ' όλο το βουνό και μια μέρα εσήκωσα για στοίχημα μια γαϊδούρα γκαστρωμένη. Είχαμε και πολλούς συγγενείς στα χωριά και το γέρο Σαλούστρο, το μεγάλο ταμπάκι που τον έσερναν η γυναίκα του από τη μύτη. Όλα αυτά μπορούσαν να χρησιμέψουν. Με πολλά λοιπόν καλοπιάσματα και γλυκά λόγια μου επρότεινε ο υποψήφιος να γίνω κομματάρχης του και αντιπρόσωπος στην κάλπη του και έπειτα θα μου έκαμνε ό,τι ήθελα. Θα με διόριζε σε καλή θέση εδώ ή στην Αθήνα. Θα εγλίτωνε τον κουνιάδο μου που είχαν στη φυλακή για λαθρεμπόριο. Θα έβαζε το γιο μου υπότροφο και δε θυμούμε πόσα άλλα που με έκαμαν να βλέπω στον ύπνο μου λαγούς με πετραχίλια. Ρίχτηκα λοιπόν κατάμουτρα εις τον εκλογικό αγώνα, καθώς τον έλεγε εγώ και όλοι οι δικοί μου. Το περιβόλι μου έγινε εκλογικών κέντρων και από το πρωί ως το βράδυ έτρεχα να κάνω προπαγάνδα, να μοιράζω φωτογραφίες, προγράμματα, υποσχέσεις και όπου ήταν ανάγκη και γροθιές. Η γυναίκα μου μοίραζε και εκείνη φέτες καρπούζι, γλυκά λόγια και γλυκές ματιές. Ένα βράδυ ήλθεν η καημένη με πολύ τη ντροπή να μου ξομολογηθεί πως για να πάρει μαζί μας έναν αντίθετο κομματάρχη, αναγκάστηκε να τον αφήσει να τη φιλήσει και να του υποσχεθεί στα ψέματα κάτι παραπάνω. Τόσος ήταν ο φανατισμός μου που της το συγχώρεσα κι αυτό, με τη συμφωνία να μην το ξανακάμει και με τον κρυφό σκοπό να σπάσω τα κόκαλα του μασκαρά άμα τελείωναν οι εκλογές. Στη δεύτερη περιοδία εχάλασε ο καιρός και έμεινε ο συνταγματάρχης να τον φιλοξενήσω. Αφού τον εκαλοτάγησα, με ρώτησε δια τα ιδιαίτερά μου και του είπα πως το περιβόλι δίδει μικρό εισόδημα και το κέρδος των ψαριών το τρώγει το διάφορο του χρέους για τις δύο βάρκες. Τότε με συμβούλεψε να πουλήσω αμπέλια και βάρκες και να αγοράσω κάτι συμμετοχές της Πελοποννήσου που επουλούσε στο χρηματιστήριο ο ανταποκριτής ενός κάποιου γούστα από την Αθήνα. Από αυτές θα έπαιρνα διάφορο 10%, θα είχα και τη θέση μου και θα επάντρευα την κόρη μου με ένα επιλοχία που είχε και εκείνος το δικό του. Αυτά μου ετσαμπούνιζε ο καλοθελητής μου που ανάθεμα το σύννεφο που μου τον εξέρασε στο πτωχικό μου. Έγιναν τέλος πάντων οι εκλογές και επέτυχε ο δικός μας, τελευταίος όμως και μόνον με 9 ψήφους παραπάνω από εκείνον που ήρχονταν κατόπιν του. Τον επιλαχόντα. Καθώς το λες. Μπορώ λοιπόν να πω, χωρίς να καυχηθώ, πως αν έλειπαν οι δικοί μου, αυτός θα ήταν ο επιλαχών. Την ημέρα που επήγα να τον αποχαιρετήσω, ευρήκα εκεί πολύ κόσμο. Αγροφύλακες, δασκάλισες, ταμπάκιδες, φαναρτζίδες, διάκους, καντιλανάφτες, σκουπιδοξίστες και αυτόν ακόμη τον μπόγια των σκυλιών. Ο βουλευτής εκρατούσε ένα κατάστιχο και σημείωνε τα ονόματα και τι ζητούσε ο καθένας. Όταν ήρθε η δική μου σειρά, μου είπαν ότι δεν του περισσεύει τίποτε καλόνι στην σειρά και να πάγω να με βολέψει καλύτερα εις τας Αθήνας. Εγώ θα προτιμούσα την σειρά, όπου με ήξεραν όλοι, με θάμπωνε όμως η ανωτέρα θέση και τα γαλόνια του λοχεία. Από την άλλη μέρα ήρχισα να τρέχω για να ξεκάμω το κτήμα, το ορνηθαριό, τα γίδια και τα γουρούνια μου. Χρειάστηκε όμως ένας μήνας για να έβρω μουστερίδες, γιατί τότες ήθελαν όλοι χαρτιά και κανένας δεν εγύριζε να δει χωράφια. Εξεκαθάρισα τέλος πάντων 8.000 δραχμάς, επαράλαβα τους 30 σιδηροδρόμους που μέκαμεν ο βουλευτής να αγοράσω για το τέλος του μηνός, και την άλλη μέρα εφόρτωσα από νωρίς στο βαπόρι τη γυναίκα και τα 7 παιδιά. Τα γιόμελα είχαν πεθάνει μικρά και έπειτα ευγήκα πάλι έξω να ξεκαθαρίσω ένα τελευταίο λογαριασμό που μου απόμενε στη σειρά. Έτρεξα να αποτυχωθώ με μια χονδρή μαγκούρα πίσω από ένα φράκτη κοντά εις το καφενεδάκι της άμμου.
που επήγαινε κάθε βράδυ να παίξει τάβλι ο αχρίος που εφίλησε τη γυναίκα μου και όταν τον είδα να έρχεται, εξετρύπωσα σαν φάντασμα, του έσφιξα το λαρίγγι για να μην μπορεί να γκαρίσει και του πασάλιψα ένα ξύλο που θα το θυμάται ακόμα. Το άλλο πρωί είμαστε στην Αθήνα. Ευόλεψα τους δικούς μου σε ένα μικρό ξενοδοχείο και έτρεξα να έβρω το βουλευτή. Ύστερα από την τόση αγάπη της Ήρας, περίμενα πως θα με φιλήσει. Μα στην Αθήνα είχε γίνει σοβαρός. Μου είπεν ότι οι θέσεις των υπουργικών βουλευτών είναι δύσκολος δια το πλήθος των απαιτήσεων. Θα προσπαθήσει όμως να μου έβρει μίαν μικράν θέση και να περάσω μετά 8 μέρες. Αυτά ξερά-ξερά και ούτε ένα κάθισε, ούτε ένα τσιγάρο, ούτε τι κάμνει η γυναίκα σου, ούτε ένα λόγο για την υποτροφία του γιού μου ή της κόρης μου, το Λοχία. Ήθελα να μείνω λιγάκι με την ελπίδα πως θα τα θυμηθεί. Είχε όμως πολλή εργασία. Τον αποχαιρέτησα με βαριά καρδιά και ξαναπήγα με 8 μέρες. Μου είπαν πως ήταν στη Βουλή. Την άλλη μέρα στη στρατιωτική λέσχη και την επομένη δεν ξέρω πού. 3 όλες εβδομάδες επήγε ένα πρωί βράδυ στο σπίτι του και μόνο 2 φορές αξιώθηκα να του μιλήσω χωρίς να επιτύχω να του βγάλω από το στόμα άλλο τίποτε παρά μόνο πως φροντίζει και να έχω υπομονή. Πως όμως μπορούσα να έχω υπομονή ενώ είχα 7 παιδιά να ταΐσω. Στο βρωμόχανο όπου εκονεύαμε μούχλα, στενοχώρια, κορέι, φαγή με ξύγκι και έξοδα 10 δραχμάς την ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε και 9 ανωμάτοι, όλοι με γερά δόντια. Επέρασαν άλλες 15 μέρες χωρίς τίποτης να γίνει. Τα λίγα μου χρήματα ετελείωσαν και είχα και χρέωση στο ξενοδοχείο. Η μεγαλύτερη όμως κάση μου ήταν όταν έβλεπα στις εφημερίδες πως οι άλλοι Συριανοί κομματάρχες είχαν όλοι διοριστεί, άλλος αστυνόμος, άλλος εισπράκτορας, άλλος υγιεστής στο Τελωνείο και ο μασκαράς που έδιρα τροφοδότης στο Λαζαρέτο. Μόνον η δική μου σειρά δεν μπορούσε να έλθει. Τούτο μου το εξήγησε ένα πρωί ο ξενοδόχος. «Εκείνους», μου είπε, «που μένουν στην σειρά, τους έχει ανάγκη για την επιρροή του, ενώ εσύ εδώ τι καλό ή κακό μπορείς να του κάνεις, έρημος σε ξένο τόπο. Πολύ φοβούμαι πως σε περιπέζει». Όταν το ήκουσα, το αίμα μου ήρχισε να βράζει και τρέξα εις του βουλευτή με την απόφαση να του ομιλήσω παλικαρίσια, να του πω πως δεν μπορώ πια να περιμένω γιατί εσώθηκε το χαρτζιλίκι μου και η υπομονή μου. Πηγαίνοντας, ετοίμαζα το λόγο μου και ανέβηκα 2-3 σκαλοπάτια να του το ξεφωνήσω. Ευρήκα το σπίτι άδειο, τα παράθυρα ανοιχτά και μόνον ένα αξιπόλυτο στρατιώτη που εσφουγγάριζε τα πατώματα και μιλούσε ελληνικά. Από αυτόν έμαθα ότι ο κύριος συνταγματάρχης απεστάλλει υπό της Βουλής στην Θεσσαλία προς μελέτη των υδραυλικών έργων και θα διατρύψει εκεί σε 1 μήνα και περισσότερον. 1 μήνα, ενώ είχα καταντήσει να μετρώ στα δάκτυλα τις ημέρες, ακόμα και 4 ώρες. Το απόγευμα επούλησα με το ζύγι το λίγο μας ασημικό, ξεχρώστησα τον ξενοδόχο και πήγαμε να καθίσουμε σε ένα χαρβαλωμένο καλύβι που νίκιασα 15 δραχμές το μήνα κοντά στο αστεροσκοπείο. Μας απόμειναν οι 30 σιδηρόδρομοι. Με αυτούς είχαμε κάνει τάξιμο να μην τους αγγίξομεν, να τους φυλάγαμε για πρίκα των κορών μας. Έτυχε όμως να αρρωστήσει η μεγάλη και να χρειαστεί γιατρό, ζουμί, στρώμα, φανέλα και σκεπάσματα ζεστά. Εσυλλογιστήκαμε τότε πως σκάλια πάλι ήταν να λιγοστέψει η πρίκα της παρά να την πάρει ο χάρος. Ας είναι και χωρίς πρίκα. Έβγαλα με βαριά καρδιά 3 μετοχές από την κασέλα μου να δώσω να τις πουλήσουν στο χρηματιστήριο. Εμπρός στην πόρτα ήταν ένας μαυροπίνακας με τις τιμές του χαρτιού και οι σιδηρόδρομοι ήταν σημειωμένοι δραχμές 115. Έμεινα ασβολωμένος, ούτε το μισό της τιμής που τους είχα πάρει προ 2 μήνες. Αρώτησα ένα μεσίτη, ελπίζοντας ακόμη πως με γέλασαν τα μάτια μου ή πως είναι στον πίνακα λάθος. «Δεν είναι», μου είπε, «λάθος, μόνον είναι η χθεσινή των τιμή. Σήμερα έχουν μόνον 90. Ο άνθρωπος με είδε τόσο χλωμό που με λυπήθηκε και με πήρε στο πλαγινό καφενείο να πιω ένα ρακί. Εκεί μέσα σύχηση και βοή πολύ.
Άλλοι έλεγαν πως είναι πανικός και πως θα περάσει, και άλλοι πως οι σιδερόδρομοι και τα άλλα χαρτιά του Γούστα δεν αξίζουν τίποτε και θα καταντήσουν γρήγορα εις το τύπο της. 3 όλες εβδομάδες ερχόμουν πρωί και βράδυ στο χρηματιστήριο να ειδώ τι τρέχει. Η καρδιά μου κτυπούσε σαν κουδούνι και προτού να σηκώσω τα μάτια εις τον πίνακα έκαμα το σταυρό μου και έταζα κερί εις όλους τους Αγίους να με αξιώσουν να ειδώ σημειωμένη καλύτερη τιμή. Τίποτης όμως δεν ωφελούσεν. Από 90 δραχμές εξέπεσαν την άλλη μέρα εις 82 και έπειτα 70, 50, 40, 20 έως ότου δεν τους ήθελε πια κανένας σε καμιά τιμή. Δε σου λέγω τι νύχτες περνούσα. Δεν κατόρθωσα όχι να κοιμηθώ, αλλά ούτε καν να σταθώ στο ίδιο τόπο 5 λεπτά. Πού όμως τόπος για περίπατο, εις την τρύπα όπου είμαστε στιβασμένοι ο ένας απάνω στον άλλο. Για να μην κόψω εις τους δικούς μου τον ύπνο, αφού τους ελιγόστεψα το ψωμί, επέριμενα να κοιμηθούν και έπειτα έβγαινα να ξεθυμάνω εις τα ερημοτόπια τριγύρω της καλύβας μας. Ήταν Γενάρης και ούτε κρύο ένιωνα, ούτε βροχή, ούτε κούραση καμιά, αφού εξενύκτιζα εις τα βουνά. Μέτρογεν η ανησυχία του τι θα γίνομεν και η φούρκα, όταν εσυλλογούμην πως 20 χρόνια ξυπνούσα πριφέξι με την ψύχρα και τη φουρτούνα για να μαζέψω μία-μία με το ψάρεμα και το σκάψιμο τις λίγες χιλιάδες δραχμές που με έφαγαν οι αχροί σε ένα μήνα. Μια νύχτα με παραμόνεψεν η γυναίκα μου πίσω από την πόρτα και όταν γύρισα την αυγή ήρχισε να με βρίζει πως παίζω και παραλώ. Αναγκάστηκα τότε να της τα πω όλα. Έπειτα το μετάνιωσα γιατί πάλι καλύτερες ήταν οι βρισχές παρά τα κλάματα της δυστυχισμένης. Ένα-ένα αποπουλήσαμε τα λίγα πράγματα που μας απόμεναν, τα χαλιά, τους τετζερέδες, τα καλά ρούχα και αυτό το χρυσοκέντητο νηφικό μας πάπλωμα. Σου είπα πως δεν γνώριζα κανένα. Αφού του κάκου εγύρεψα άλλη δουλειά, επήρα μια μέρα ένα σκηνί, όχι για να κρεμαστώ, και πήγα να σταθώ εμπρός στην καπνικαρέα με τους μανιάτες. Ο πρώτος της σειράς λεβέντης έγινα χαμάλης. Με τα λίγα που εκέρδιζα, κατόρθωνα να μην πεθάνομεν, όχι όμως και να μην πεινούμεν. Επείνασες εσύ ποτέ σου? Πολλές φορές, όταν δεν ήξερα το μάθημά μου και εμάφηνε ο δάσκαλος νηστικό. Μη χωρατεύεις με τη δυστυχία. Πείνα θα πει 2 μούχλα ψωμιά από το μπαγιατοπάζαρο για 9 ανθρώπους. Το μισό του μισού από όσο χρειάζεται για να χορτάσουν. Όταν μαζί με το ψωμί δεν τρώνε άλλο τίποτες παρά αγριόροκες και φασκόμηλα που εμάζευαν τα παιδιά εις το βουνό. Όποιος δεν χορταίνει αργεί να κοιμηθεί και δεν έχει ήσυχο ύπνο. Πολλές φορές τ' άκουα να παραμιλούν σαν να ονειρεύονταν μεγαλύτερα κομμάτια ψωμί. Το όνειρο του ψωμιού το επήρες από την κόλαση του Δάντε. Τον Δάντε δεν τον ξέρω. Ξέρω μόνο πως δεν υπάρχει χειρότερη κόλαση, παρά να βλέπεις να υποφέρουν εκείνοι που αγαπάς και να μην μπορείς να τους βοηθήσεις. Ένα πρωί τέλος πάντων είδα στην εφημερίδα ότι εγύρισε ο συνταγματάρχης από την Θεσσαλία και τράβηξα ολόησια εις το σπίτι του. Ήταν 10 η ώρα και τον ευρύκα ακόμα εις το στρώμα. Μακάριο και ροδοκόκκινο, με κεντητό φεσάκι απάνω στη φαλάκρα του. Απόπινε τον καφέ του και έπαιζε με ένα γάτο. Εφάνηκε σαν να δυσκολεύεται να με γνωρίσει και δεν είχε και πολύ άδικο. Η στέρηση και η αγρυπνιά με είχαν κάμει να λιώσω σαν το κερί. Είχα καταντήσει ο μισός και δεν ήμουν πια καλός ούτε για χαμάλης. Η δυστυχία με είχε κάμει και ταπεινό. Σιγά σιγά και με καλό τρόπο, για να μη θυμώσει, άρχισα να του ραδιάζω όσα είχα να του πω. Αυτός όμως εξακολουθούσε να προσέχει πολύ περισσότερο εις τα παιχνίδια του γάτου παρά τα δικά μου λόγια. Τότε με πήρε ο θυμός. Άρπαξα το γατί από το λαιμό, το ετίναξα εις την άλλη άκρη της κάμαρας και άρχισα να μιλώ δυνατά.
πως με τις μετοχές του και με τις ψευτιές του, με τις θέσεις, τις υποτροφίες και τους γαμπρούς του, μας άφησε γυμνούς σε ξενοτόπο, πως μας αφάνισε, πως με ρήμαξε, πως πεινούμε κι αν δεν κάμει τίποτες για μένα. Θα του χώσω το λάζο μου στην κοιλιά και έπειτα θα πάω να πέσω στη θάλασσα, με μια πέτρα στο λαιμό. Ενώ ζητούσε να με ησυχάσει, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένας μισόκοπος καμαρωμένος και γελαστός, με όμορφη χωρίστρα, με μόσχο στο μαντίλι και χίλια χόνδρα σαν αράπης. Ο συνταγματάρχης τον έκραξε σημά του, άρχισαν να κρυφομιλούν και έπειτα γυρίζει και μου λέγει «Πήγαινε απόψε στα Σπέντε να έβρεις τον κύριο δημοτικών σύμβουλων που έχει θέση για σένα». Φαντάζεσαι ότι δεν έλειψα. Ο κύριος δημοτικός σύμβουλος μα ρώτησε αν γνωρίζω λίγην Κυπουρικήν και αφού του είπα πως αυτή είναι η δουλειά μου, με έβαλε σε ένα αμάξι και με έφερε στο αντικρινό καφενείο η Ματαιώτης. Εκεί εφώναξεν ένα παπά και ένα φουστανελά, με σύστησεν εις αυτούς, μου είπε πως η υπόθεσή μου είναι τελειωμένη, πως θα έχω 60 δραχμάς τον μήνα, ίσως και τυχερά, και να υπάγω αύριον το πρωί να αναλάβω τα καθήκοντά μου Κυπουρού. Είχε σκοτεινιάσει και από εκεί που είμαστε δεν έβλεπα παρά μερικά δέντρα από πάνω από ένα τοίχο. Εφανταζόμουν πως αυτό ήταν περιβόλι και μόνον την άλλη μέρα όταν επήγα να αναλάβω τα καθήκοντα ως τα έλεγε, έμαθα πως Κυπουρός δεν πάει να πει περιβολάρης, καθώς ενόμιζα μόνο νεκροθάπτης. Η τέχνη δεν μου άρεσε καθόλου. Ξέρεις πως εμείς οι Συριανοί δεν αγαπούμε να έχουμε πολλά ανακατώματα με τους αποθαμένους και το βράδυ αλογυρίζομαι για να μην περάσουμε απεμπρός από νεκροταφείο. Τες σαβανόστρες και τους νεκροθάπτες τους φέρνουμε όλους απ' έξω, από τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη. Γιατί παρά να μαλάζει νεκροκρέβατα και κουφάρια θα προτιμούσε και ο πιο ξεπεσμένος Συριανός να μαζεύει καβαλίνα. Εφοβούμουν μη με συχαθεί και η γυναίκα μου. Αυτοί όμως δεν εσυλλογίζονταν τώρα άλλο παρά ψωμί για τα παιδιά της και με βίαζε να δεχθώ. Τον πρώτο καιρό υπόφερα πολύ, σκάπτοντας τη μαύρη εκείνη γη του νεκροταφείου, τη γεμάτη κόκαλα και σάπια σανίδια, δεν μπορούσα να μη θυμηθώ το κόκκινο χώμα του βουνού μου που μύριζε θυμάρι, τις ροδιές, το κοτέτσι, τα γουρούνια και τ' άλλα που ήταν όλα δικά μου. Από νοικοκύρης νεκροθάπτης. Άσχημη αλαξιά. Ο πρώτος που μου έλαχε να κατεβάσω εις τον λάκο ήταν εκείνος εκεί κάτω, ο Κασματζής, που εκοίταξε στη φωτογραφία του, μοναχογιός 20 χρονών. Η μάνα του έκλαιε σαν αλαφίνα, εφούσκωσαν και τα δικά μου μάτια και με περιγελούσαν οι φανοφόροι και οι παπάδες. Τη νύχτα εφοβούμουνα να μείνω μοναχός. Έβλεπα στον ύπνο μου εκείνους που είχα θάψει και το ψωμί που έτρωγα μου φαινόταν πως μύριζε λιβάνι. Με τον καιρό όμως συνήθισα να μη σκιάζομαι τους αποθαμένους και να λυπούμαι ο λιγότερο τους ζωντανούς. «Ώστε», του είπα, «είσαι τώρα πλέον ευχαριστημένος». «Ευχαριστημένος», ανέκραξε ο Ζώμας, του οποίου ίστραψε και πάλι το βλέμμα. «Άκουσε να μάθεις και τ' άλλα. Για να είμαι πιο κοντά στη βρωμοδουλειά μου και να πληρώνουμε και λιγότερο νίκη, εκουβαληθήκαμε από το βουνίσιο καλύβι μας του Ραγκαβά, όπου ήταν τουλάχιστον το αγέρι καθαρό, σε ένα σοκάκι της Βάθειας, κοντά στο παλιό γεφύρι. Περιπέζεται τους γιώτες και τους Συριανούς πως κοιμούνται αγκαλιά με τα γουρούνια. Πες μου όμως αν είδες εκεί χειρότερα γουρονοχώρια από τους φτωχικούς μαχαλάδες των Αθηνών ή άλλη τέτοια βάθια πουθενά. Το καλοκαίρι σκόνη με την κουτάλα, νερομαζώματα και λάσπιο στο γόνατο άμα στάξει ο ουρανός και σε κάθε δρόμο μια φρακτή ή άφρακτη μάνδρα, ο απόπατος όλης της γειτονιάς. Πού όμως να πάνε όσοι πηγαίνουν εκεί, αφού οι γιατροσύνεδροι, οι αρχιτέκτονες, οι αστυνόμοι, οι δήμαρχοι και οι νομάρχες σας θεωρούν όλοι τα αναγκαία περιτά. Αντίκρι μου, έχω ένα χασάπι που σφάζει στη μέση του δρόμου ζώα μικρά και μεγάλα, γίδια, πρόβατα και βιδέλα και τρέχουν πάντοτες δύο ποταμοί, ο ένας κόκκινος από αίμα και ο άλλος πράσινος από κοπριά και χολή. Φωνάζουν οι γείτονες, μα τι μπορεί να κάνει η αστυνομία αφού εις τον τοίχο του χασαπιού είναι κρεμασμένα χατζάρια για τα γάνια, κάμες, πάλες και κουμπούρες.
τέλειο οπλοστάσιο και στη μέση η εικόνα του πρωθυπουργού δαφνοστεφανωμένη, σαν να σου λέγει ότι έχει ο φίλος του την άδεια να μας φέρει λιμική. Κι αν του κάμει κανένας παρατήρηση, να τον σφάξει κι εκείνον, καθώς τα πρόβατα και τα βιδέλα, για να μάθουν οι άλλοι να σωπαίνουν. Παραπέρα είναι μια αποθήκη κακογδαρμένα τομάρια που αναγκάζουν να φράξει τη μύτη του όποιος δεν έχει συνάχη. Άλλη πληγή είναι ο Μπακάλης και χειρότερο γουρούνι ο Μανάβης. Και δεν είναι ένας ή δυο, αλλά 20, 50, 100, όλοι με προστασία και τόσοι μάλιστα που ένα καλοκαίρι που έτυχε να είναι ο λιγότερο ή χειρότερο το νερό, μας επλάκωσε κοιλιακός τύφος και άρχισαν να πεθαίνουν σαν τεσμίγες τα παιδιά. 4 δικά μου έθαψα το ένα μετά το άλλο. Σε εκείνη τη γωνιά, κοντά στο μνήμα του Γενάδιου, εκεί που εκαμάρωνες στην άσπρη γαρουφαλιά. «Εκεί», του είπα, «εμέτρησα 4 σταυρουδάκια κολλητά». «Έχε λίγη υπομονή». Ακόμα δεν είχαμε αποκλάψει τα 4 παιδιά, όταν γυρίζοντας ένα μεσημέρι από τη δουλειά μου, βλέπω από μακριά, εμπρός στην πόρτα του σπιτιού μας κόσμο πολύ, άνδρες, γυναίκες και κόκκινες στολές κλητήρων. Άρχισα να τρέμω και έπειτα να τρέχω. Εσίμωσα και το πρώτο πράγμα που είδα ήταν η γυναίκα μου σοριασμένη κατά γης, ανάμεσα σε δυο γειτόνισσες που την έτριβαν με ξύδι να την ξελιγοθυμήσουν και στο πλάγι της ένα άλλο ανέσθητο καταματωμένο σωρό. Ο σωρός ήταν ο Γιάννης μου, εκείνος που με έλεγε πως θα κάνει υπότροφο ο βουλευτής. Τον είχε στη λιμάνα του να ψουνίσει και τον επλάκωσεν ένας αμαξάς που έτρεχε σαν κυνηγημένος λαγός σε στενό δρόμο γεμάτο κόσμο. Ο Γιάννης πέθανε μετά 2 ώρες. Όλοι τον έκλαιαν και αναθεμάτιζαν τα αμάξια και την αστυνομία. Ο νεκροσκόπος μας έλεγε πως έκαμε τον λογαριασμό και πως ανάλογα του πληθυσμού περισσότερους ανθρώπους σκοτώνουν οι αμαξάδες στα Αθήνας παρά ετίγρηση στα Συνδίας. Γιατί όμως να μην κάμει το κέφι του και ο αμαξάς, αφού έχει και εκείνος προστασία? Το δικαίωμα δηλαδή να μας σακατεύει με το αμάξι του, καθώς ο Χασάπης και ο Μανάβης να μας αρρωστούν με τη σαπίλα και την αποφορά τους. Αξαπλώνοντας το 5ο μου παιδί κοντά στα αδέλφια του, εσυλλογούμουν με πίκρα και με καημό πως εις το νεκροταφείο της Βάθειας δεν θα είχα ούτε καν την παρηγοριά να σκάψω το λάκκο κανενός υπουργού, βουλευτή ή νομάρχη, δημοτικού συμβούλου ή άλλου προστάτη των φωνιάδων, γιατί όλους αυτούς τους πηγαίνουν εις το αρχοντικό νεκροταφείο. Τον ακόλουθο χρόνο τον επεράσαμε πλέον ήσυχα. Έβλεπα μόνο τη γυναίκα μου να αναστενάζει κόπτοντας μεγαλύτερα κομμάτια ψωμί στα παιδιά που μας απόμεναν. Εσυλλογούνταν οι δύστιχοι πως το παραπάνω ήταν το μερδικό των αποθαμένων. Η κόρη μας είχε μεγαλώσει και έφτασε στην ομορφιά της μάνας της, καθώς που ήταν τον καιρό που σε ξετρέλαινε στη σύρα. Μόνο που η κόρη θα σου άρεσε ο λιγότερο, γιατί αυτή ήταν λιγόλογη και σεμνή σαν εικόνα. Την είχαμε βάλει σε ένα εργοστάσιο γυναικείσιο καπέλων και μας έφερνε 20 δραχμά το μήνα και κάτι περισσότερες ο μοναχογιός μου, ο Πέτρος, που είχε γίνει στοιχειοθέτης. Μ' αυτά και την νεκροθαπτική μου εκαταφέρναμε να ζούμε. Εφρόντιζα και σε κάθε λείψανο να γεμίζω τις τσέπες μου παξιμάδια. Ήλθεν όμως η επιστράτευση και μας επήραν τον Πέτρο να τον στείλουν να ετοιμαστεί για πόλεμο στη Θεσσαλία. Εμείς εκλέγαμε, ενώ αυτός ήταν κατενθουσιασμένος και δεν ονειρεύονταν άλλο παραδόξες, γαλόνια, σκοτωμούς πασάδων και χανούμισες με διαμάντια. Τον συνταγματάρχη είχα χρόνο να ειδώ και προσπαθούσα να τον ξεχάσω, όταν μου μήνυσε ένα πρωί να περάσω από το σπίτι του για μια υπόθεση σπουδαία. Είχε και πάλι ο μασκαράς στο στόμα το ζαχαρένιο χαμόγελο και τα γλυκά λόγια της σύρας. Μου έκαμε παράπονα πως τον ξεχνώ, ενώ αυτός δεν έπαυσε να μ' αγαπά, πως ελπίζει να μου έβρει γρήγορα καλύτερη θέση και έχει έτοιμο το γαμπρό που μου είχε υποσχεθεί. Αυτά εσήμεναν πως απέθανε ο γεροδήμαρχος της σύρας και ήθελε να γράψω του πεθερού μου και τον άλλο μου συγγενών να υποστηρίξουν το δικό του υποψήφιο στην εκλογή. Δεν επίστευα τίποτε σ' από όσα μου υπόσχονταν και μετά το κακό που μου έκαμεν είχα περισσότερη όρεξη να τον πνίξω παρά να τον δουλέψω.
Ή μπορούσε όμως να με κάνει να χάσω τη θέση μου και του υποσχέθηκα να ετοιμάσω τα γράμματα αμέσως. Το απόγευμα έστειλε να τα πάρει με ένα υπαξιωματικό. Αυτός ήταν ο γαμπρός, γερό παλικάρι, καλοστολισμένο, που μ' άρεσε πολύ εμένα και της γυναίκας μου, αφού μάλιστα μας είπε πως εκληρονόμησε πέρσι από τη μητέρα του ένα φούρνο στο Ροδακιό. Δεν ξέρω όμως τι είχε και δεν άρεσε της κόρης μας καθόλου. Όταν τη ρωτήσαμε, μας αποκρίθηκε πως δεν της εφάνηκαν τα μούτρα του καλού ανθρώπου και πως έχει το ένα μάτι πράσινο και το άλλο μαβί. Αυτά με έκαναν να θυμώσω. Της είπα με χονδρή φωνή πως ένα κορίτσι που δεν έχουν οι γονείς του να το χορτάσουν ψωμί δεν πρέπει να κάνει την χαδούσα και να ψιλολογά για το χρώμα των ματιών. Εχαμήλωσαν η καημένη τα δικά της και άρχισε να κλαίει και να μας λέγει ότι θα κάνει το θέλημά μας. Η μεγάλη μας συλλογή ήταν ο Πέτρος, που πρώτα μας έγραφε τακτικά και τώρα μας άφησε ένα μήνα χωρίς είδηση καμία. Του εγγράφαμεν και δεν απαντούσε. Εξετάζαμε δεξιά και αριστερά και κανένας δεν ήξευρε ή δεν ήθελε να μας πει. Η κόρη μου εξεφίλιζε μαργαρίτες και η γυναίκα μου αρωτούσε τα χαρτιά που βρίσκεται και τι κάμνει, έως ότου ένας δεκανέας που εγύριζε από το στρατόπεδο ήλθε μια μέρα να της φέρει το φυλακτό που του κρέμασε στο λαιμό του Πέτρου όταν ξεκίνησε εις τα σύνορα και να της πει ότι δεν έχει πια γιο, πως του έκλεισε ο ίδιος τα μάτια αφού εβασανίστηκε 3 εβδομάδες στο νοσοκομείο. Ο μαντατοφόρος είχε πάθει και εκείνος πυρετό και ήταν ακόμη κίτρινος από το θιάφι. Έγινε το όμως κόκκινος από το θυμό όταν μας έλεγε πως αϊπόφεραν αυτός και οι σύντροφοί του στην Θεσσαλία και το σκληρότερο βάσανό τους ήταν πως δεν ελπίζανε πια να πολεμήσουν με άλλον εχθρό παρά το κρύο, τη γύμνια και τη δυσεντερία. Από τα 7 παιδιά που είχα φέρει στην Αθήνα δεν μου απόμενε παρά μια κόρη και ούτε εκείνη εφαίνονταν ευχαριστημένη. Προσπαθούσε για το χατήρι μας να περιποιηθεί τον αραβωνιαστικό της και δεν κατόρθωνε να κρύψει τη στενοχώρια της. Ένα πρωί με πήρε εκείνος κατά μέρος να μ' ρωτήσει τι πρίκα ελογάριαζα να του δώσω. Ο αναθεματισμένος βουλευτής για να μας τον έχει κολλητό έως να τελειώσει στη σειρά η δημοτική εκλογή, τον άφηνε να πιστεύει πως κάτι μας απομένει. Του είπα τότε σε εγώ πως με τις καλές συμβουλές του συνταγματάρχη απομείναμε με το ποκάμισο και δεν έχω άλλο να του δώσω παρά μόνο την κόρη μου και την ευχή μου. Δεν μου έκανε καμιά παρατήρηση και εξακολούθησε να έρχεται στο σπίτι καθώς πρώτα. Παρατήρησα μόνο πως από την ημέρα εκείνη άλλαξαν οι τρόποι του με το κορίτσι. Άρχισε να φέρεται μαζί της σαν σουλτάνος. Δεν επρόσεχε στα λόγια του. Την έπιανε από τη μέση και την εκυνηγούσε να τη φιλήσει. Αυτά τα καμώματα δεν μας άρεζαν διόλου. Συλλογούμεθα όμως τη δική μας φτώχεια και το δικό του φούρνο. Ένα βράδυ που το επαράκαμνε και ήθελε να την καθίσει με το ζόρι επάνω στα γόνατά του, του ξέφυγε από τα χέρια και έτρεξε να κλειδωθεί στην άλλη κάμαρα. Έφυγε και εκείνος αγριωμένος, χωρίς να μας πει καληνύχτα. Ξαναήλθε όμως την επομένη μέρα και τες άλλες και το φέρσιμό του ήταν πλέον ανθρωπινό. Αυτό το εξήγησα εγώ πως την αγαπά και πως είχε μετανοήσει για το βάρβαρο του τρόπο. Εκείνης όμως η αντιπάθεια είχε γίνει τρομάρα. Επέμενε να μας λέγει πως δεν έχουν τα δυο του μάτια το ίδιο χρώμα και έχανε την όψη της αν άκουε το πάτημά του. Μετά μερικές ημέρες την επεριμέναμε ένα βράδυ να γυρίσει από το εργοστάσιο για να δειπνίσουμε. Η ώρα όμως επερνούσε και δεν εφαίνονταν. Στην αρχή υποθέσαμε πως την κρατούν για βιαστική δουλειά στο καπελάδικο, καθώς έτυχε και άλλη φορά. Έπειτα αρχίσαμε να ανησυχούμε μήπως μας εξέκοψε για να γλιτώσει από το λοχεία. Αυτό όμως δεν ήταν στο χαρακτήρα της, γιατί μας αγαπούσε και ήταν έτοιμη να κάνει το θέλημά μας. Μετά μισή ώρα πήγα να τη ζητήσω στο καπελάδικο. Με είπαν ότι είχε φύγει τη συνηθισμένη ώρα στα 7. Εγύρισα εις το σπίτι, ελπίζοντας να την έβρω εκεί. Δεν είχε φανεί, ούτε ο λοχείας. Επήγα να τον ζητήσω εις τον στρατόνα. Δεν ήξευραν που ήταν. Επήγα εις του βουλευτή. Είχε 2 μέρες να τον ειδεί και μου έκαμε και την παρατήρηση πως δεν είχε ο λοχείας κανένα λόγο να κλέψει το κορίτσι, αφού ήμουν πρόθυμος να του το δώσω. Επήγα τότε να ξυπνήσω 2 γειτόνους και ανάψαμε φανάρια να ειδούμε μήπως εγλίστρησε σε κανένα από τα βάραθρα και ξεροπήγαδα της βάθειας που καταπίνουν ανθρώπους κάθε σκοτεινή νύχτα.
Τα εξετάσαμε όλα και δεν είδαμε τίποτες. Εξεπίδησα έπειτα εις την αστυνομία να ερωτήσω ποιους επλάκωσαν από το πρωί οι αμαξάδες. Την ημέρα εκείνη δεν είχαν πλακώσει κανένα και μόνο ο σιδερόδρομος ένα βόδι. Ο διευθυντής με λυπήθηκε και μου είπε πως θα ενεργήσει δραστήρια και γρήγορα θα μάθει τι έγινε το κορίτσι μου. Μα ρώτησε ποιοι εσύχναζαν εις το σπίτι μου και μου εφάνηκε πως εστραβομούριασε όταν του ανέφερα το λοχεία με Ιντανό. Περίμενα πως θα μου πει τίποτες γι' αυτόν. Μου είπε μόνο καληνύκτα και να έχω υπομονή. Επέρασαν άλλες 4 μέρες χωρίς τίποτε να κατορθώσει. Εξαναπήγα τότε εσείς του βουλευτού και άκουσα πάλι πως δεν ξέβρει τίποτες και δεν είδε τον Μεϊντανό. Αυτή όμως τη φορά έμοιαζε σαν στεναχωρεμένος. Απόφευγε το μάτι μου και ευγιάζε το να με ξεφορτωθεί. Την άλλη μέρα ευρέθη η κόρη μου. Ξέρεις τι είχε γίνει? Πώς θες να ξέρω? Ο Μεϊντανός με 2 άλλους αχρίους την ακολούθησαν όταν έβγαιναν από το εργοστάσιο στο γεφύρι της Βάθειας. Εκεί την έπιασαν, της έφραξαν το στόμα, την έριξαν σε ένα αμάξι, την επήγαν στο βρωμόσπιτο μια νησκέρα βασιλικής, την ατίμασαν, την εβασάνισαν όλη νύχτα και την άφησαν εκεί ανέστητη και μισοπεθαμένη. Τον Μεϊντανό τον έκρυπταν ο βουλευτής 3 ημέρες στο υπόγειο του σπιτιού του, έπειτα τον έκαμε να δραπετέψει. Αυτά, του είπα, είναι πράγματα που ακολουθούν κάθε μέρα. Με 5 λεπτά τα χορταίνει σε κάθε εφημερίδα. Με τη διαφορά, απήντησε ένα αποτόμος, ότι ακολούθησαν τις κόρες μου και δεν είναι για μένα το ίδιο. Την εφύλαγαν εκεί κοντά στο τμήμα της Βάθειας. Έτρεξα να τη σηκώσω στην αγκαλιά μου και να την πάω της μάνας της. Όλη νύχτα εκλαίαμε γονατιστή στο προσκέφαλό της και τις εφιλήσαμε χέρια και πόδια και ούτε μας αποκρίνουνταν ούτε γύρισε να μας δει. Εφοβούμεθα πως είναι κακιωμένη μαζί μας. Έπειτα ήλθαν 2 γιατροί και μας είπαν ότι είχε τρελαθεί. Τους γιατρούς σε συντρόφευε ο αστυνόμος. Αφού έφυγαν εκείνοι, άρχισε να μου λέγει πως ο Μεϊντανός είναι ένας αχρίος που έχει στη ράχη του κατηγορίες για βιασμούς και φόνους. Τον προστατεύει όμως ο κύριος βουλευτής Σύρου, που τον εγλίτωσε 2 φορές και θα ήτο τρέλα να τα βάλω με ένα συνταγματάρχη και υπουργικό βουλευτή, τώρα μάλιστα που άρχισαν οι δουλειές της κυβερνήσεως να στραβώνουν και τον έχει ανάγκη. Ό,τι κι αν έκαμνα και όσον κι αν εφώναζα, δεν θα κατόρθωνα τίποτες. Ενώ αν εσώπαινα, μπορούσε να γίνει κάτι για μένα, ως παραδείγματος χάριν να βάλουν την κόρη μου χάρισμα εις το φρενοκομείο. Δεν αποκρίθηκα τίποτες, γιατί την απόφασή μου την είχα πάρει. Έγραψα του πεθερού μου να φροντίσει όσο πτωχός κι αν είναι για την κόρη του και την εγγονή του. Εφίλησα τις 2 δυστυχισμένες, έκαμα το σταυρό μου, επέρασα στη ζώνη το λάζο μου και εις τας 10 η ώρα επήρα το δρόμο του σπιτιού του βουλευτή με απόφαση να τον σκοτώσω κι ό,τι γίνει ας γίνει. Βρήκα την πόρτα του ανοιχτή και τη σάλα του γεμάτη. Ήταν εκεί και ένας από τους 2 γιατρούς που ήρθαν σε μένα το πρωί και παρακάτω ένας παπάς με το διάκο του που εκρατούσε τη μετάληψη και το πετραχύλι. Κανένας δεν επρόσεξε ότι εμπήκα. Εκρύβηκα από πίσω από την κουρτίνα του παραθύρου και από εκεί άκουσα πως μετά το πρόγευμα είχε νέρτει του συνταγματάρχη αποπληξία, πως απέμεινε ο μισός παράλυτος και κινδυνεύει. Τώρα συζητούσαν αν πρέπει να του πάνε αμέσως τον παπά ή να περιμένουν να γίνει καλύτερα ή χειρότερα. Μετά λίγη ώρα ευγήκε από την κρεβατοκάμαρα άλλος γιατρός που είπε πως πρέπει να αφήσουν τον άρρωστο να ησυχάσει. Λίγο-λίγο άρχισε ο κόσμος να φεύγει, έως ότου δεν απέμειναν παρά ο γιατρός, ο παπάς και 2 σπιτικοί φίλοι. Τα μεσάνυχτα επήγαν και εκείνοι να εξαπλωθούν στο επάνω πάτωμα, αφού έδωκαν παραγγελία στον στρατιώτη της υπηρεσίας να μείνει στη σάλα και αν τύχει τίποτες να τους κράξει. Εκείνος όμως δεν εσυλλογίζονταν παρά πώς να περάσει τη νύχτα του αναπαυτικά. Έβαλαν ένα κερί σε μια καθέκλα κοντά εις τον τιβάνι, απλώθηκε ένα πάνω με τα παπούτσια, επήρε να διαβάσει μια εφημερίδα και μετά 5 λεπτά άρχισε να ρουχαλά. Τώρα ήταν η δική μου σειρά. Όχι βέβαια να ρουχαλήσω. Ευγήκα από την κρύφτη μου, έσυρα το λάζο, επέρασα εις το πλαγινό δωμάτιο και εκλείδωσα πίσω μου την πόρτα.
Ήταν η ίδια κάμαρα που με δέχθηκε προ 3 χρόνια παίζοντας με το γάτο, με τη διαφορά πως σαν δισκεντητό φεσάκι εφορούσε τώρα στο κεφάλι μια φούσκα με πάγο και στα πόδια, αντί σπαντόφλες, συναπισμούς. Με όλο του το χάλι, του απέμεινεν ακέραιο το λογικό. Με εγνώρισεν αμέσως και όταν σήκωσα απάνω του το μαχαίρι, κράζοντας αυτόν φωνιά των παιδιών μου, άπλωσεν ο φόβος την όψη του θανάτου πρασινάδα. Ήταν άφωνος και παράλυτος και δεν μπορούσε ούτε να παρακαλέσει, ούτε να γονατίσει. Όσα όμως δεν μπορούσα να κάμουν τα γόνατα και η γλώσσα, τα έκαμνε το μάτι. Το βλέμμα του μου έλεγε «Αμάν», μου φιλούσε τα χέρια, μου έγλυφε τα πόδια. Δεν με βάσταζεν η καρδιά να χτυπήσω το άρρωστο εκείνο ανδράποδο. Άδικον όμως θα ήτο να μείνουν τα παιδιά μου χωρίς εκδίκηση καμιά. Έβαλα στη θήκη το λάζο και έφτισα στο πρόσωπο των κύριων συνταγματάρχην και αντί να θυμώσει δια το φτύσιμον, με κοίταξε σαν να μου έλεγεν «Ευχαριστώ που του χάρισα τη ζωή». Και πώς ετελείωσεν αυτή η ιστορία. Ο συνταγματάρχης εγλίτωσε και έφυγεν στα λουτρά. Η κόρη μου εβασανίστηκε ακόμη μερικούς μήνες και έπειτα την εξάπλωσα και εκείνη κοντά εις τα άλλα 5. Δεν έχω δίκιο να λέγω ανάθεμα εις την πολιτική. «Πτέεις όμως και εσύ», του είπα, «που ανακατεύθησες αυτήν. Και εσύ και όσοι άλλοι μαζεύετε ψήφους και πιστεύετε εις όσα σας λέγουν». Το επιχείρημά μου, αντί να τον αποστομώσει, τον έκαμε να σηκωθεί βροντόλαλος και φοβερός. Τα μάτια του εσπινθοβολούσαν και μου έσφιξε τα χέρια που με έκαμε να πονέσω. «Μην το λες», μου είπεν, «αυτό γιατί δε σου κάμνει τιμή. Το συφτές γιατί με πίστεψες, άφησέ το εις τους λοποδίτες του χρηματιστηρίου. Όσον ευκολότερα πιστεύομεν και ταχύτερα λησμονούμεν, τόσον μεγαλυτέρα είναι η ασυνειδησία εκείνων που μας απατούν. Όσον πλέον κουτός, άκακος και απονήρευτος είναι ο λαός, τόσον περισσότερον έπρεπε να τον συμπαθούν και να τον λυπούνται, αντί να νομίζουν πως η κουταμάρα και η καλοσύνη του τους δίδει το δικαίωμα να τον γδέρνουν ως το κόκαλο, να τον καταδικάζουν εις την βρώμαν, την αρρώστιαν και την ατιμίαν, να φέρνονται μαζί του καθώς οι άκαρδοι εκείνοι καραγωγής που σκοτώνουν τάλογα από το πολύ φόρτωμα και το πολύ ξύλο για το λόγο που δε δαγκάνουν και δε κλωτσούν. Αν έχεις μέσα στο στήθος σου καρδιά και όχι πέτρα, μη λες πως φταίει ο λαός, αλλά φώναξε μαζί μου «Ανάθεμα εις τους λαοπλάνους». Την χάριν ταύτην δεν εμπόρεσα να κάμω εις τον δυστυχή νεκροθάπτην, διότι ολίγην έχω φωνήν και δεν αγαπώ τας φωνάς. Αν ενόησα αυτόν καλά, εκείνο το οποίο ζήτει, παραβάλλον τους πολιτικούς μας προς καραγωγής, ή το καθώς υπάρχουν συναλλαχού εταιρείε προς προστασίαν των ανυπερασπίστων πλασμάτων, αλόγων, γατών, περιστερών και άλλων πτερωτών και μαστοφόρων, ούτω να συστηθεί και στην Ελλάδα προστατευτική των ψηφοφόρων. Τέλος του 5ου κεφαλαίου. Κεφάλαιο 6 από τα Συριανά διηγήματα του Εμμανουήλ Ροίδη. Αυτή η ηχογράφηση του LibriVox ανήκει στη δημόσια κυριότητα. Διαβάζει η Πινελόπη. Ιστορία ορνηθόνος. Εξ όσων ευτύχησα ή εδυστύχησα να γνωρίσω, είμαι, πιστεύω, ο μόνος άνθρωπος ώστις, αν τον ονόμαζαν ζώον, δεν θα θεώρη τούτο ως προσβολήν. Όσον συναναστρέφω με τα ζώα, τόσον μάλλον πείθομαι ότι δεν υπάρχει μεταξύ αυτών και των ανθρώπων καμία διαφορά, ως οι θέλησαν παραδοξολόγοι την έσνα ισχυριστώσιν, αλλά μόνον ότι τα πράγματα κατά τα οποία διαφέρομαι από τα ζώα δεν αποδεικνύουν όλα την ανθρωπίνην υπεροχήν. Το κυρίως διακρίνουν αυτά από εμάς είναι ότι παρέλαβαν από τους ανθρώπους όσα έχουν συνούτι καλά και απέφυγαν να μιμηθώσει τα άχρηστα, τα επιβλαβή και τα γελία.
Ουδέποτε έγινε λόγος μεταξύ αυτών περί επισκέψεων του νέου έτους, ούτε περί καπνίσματος, ούτε περί φόρου επί του καπνού ή ουδήποτε άλλου. Δεν χαρτοπεκτούσι, δεν πίνουσι, παρανερών η γάλα όταν είναι μικρά, δεν συντηρούν στρατούς, αγνοούν τι θα είπε πατρίς και ιδιοκτησία, και εκ τούτου ούτε δίκασε γύρουσιν, ούτε κινούσι πολέμους, αλλά μόνον μονομαχίας περί πραγμάτων τα οποία ενδιαφέρουσιν αυτά αμέσως και προσωπικώς, περί της νομής λόγου χάρη πολυχλώου τεινός λιμόνος ή της ευνίας ωραίας τεινός ομοφύλουτων γάτας, σκύλας, λεένης, φοράδας ή ελαφίνας. Και αυτούς τους οικογενειακούς δεσμούς περιόρισαν εις μόνους τους αναγκαίους και τους μη οχληρούς. Έχουν σημεν πατέρα και μητέρα, ούτε θείους όμως, ούτε εξαδέλφους, ούτε πάπους, ούτε εγγόνους, και το κυριότερον ούτε πενθερούς, ούτε πενθεράς. Ζώντα κατά το ευαγγελικόν παράγγελμα, με ό,τι στείλει εις αυτά η πρόνοια του Θεού, δεν υπόκεινται εις την υποχρέωση να συντάξωσι διαθήκην και αγνοούσι ότι υπάρχουσιν εις των κόσμων συμβολεογράφοι, όπως και δήμοι, δικαστήρια, ιατροί, ιρκτές, στρατώνες, νοσοκομεία, πτωχοκομεία και οικονομικά μαγειρία. Ταύτα λέγον, ουδόλως εννοώ να αμφισβητήσω των πραγμάτων τούτων την χρησιμότητα και την ανάγκη, αλλά να είπω ότι δύσκολον είναι να μακαρίσομεν τον άνθρωπον διόσα κατέστησεν αναγκαία η κακή ποιότης του σώματος και της ψυχής του ή να θεωρήσομεν ως μικρόν πλεονέκτημα των ζώων τον αδύνανται να τρώγουν χωρίς μαγείρους, να ενδύονται χωρίς ράπτας, να νυμφεύονται χωρίς παπά, να γεννώνται άνευ της βοηθείας μαμής και να αποθνίσκουν άνευ της συμπράξεως του ιατρού ή του δημίου. Τα ανωτέρω, αρκούσι πιστεύομεν να αποδείξωσι πόσον απατώνται οι θεωρούντες άλογα τα ζώα. Αληθές είναι ότι πλησιάζει να εκλείψει η γενεά των φιλοσόφων θεωρούντων αυτά ως είδος μηχανών, κινουμένων υπό μυστηριώδους τεινός δυνάμεως, καθόν περίπου τρόπον κινεί ο ατμός τας μηχανάς των ατμόπλιων ή στρέφει ο άνεμος τας πτέρυγας των ανεμομήλων. Την δύναμην ταύτην ονόμασαν ένστικτον, κατά την συνήθεια των σοφών να αρκώνται να βαπτίζωσι όσα δεν δύνανται να εξηγήσωσι και θεωρούν αυτήν ως ουδέν έχουσαν κοινών προς την ψυχήν και την διάνοιαν των ανθρώπων και εκ τούτου ανεπίδεκτον Αθανασίας. Η γνώμη αυτή απειρχαιώθη πριν ή γυράσει. Πολλοί όμως απομένουσιν ακόμη στέργοντες μεν να παραδεχθώσιν ότι έχουσι και τα ζώα ψυχήν, αλλά πεισματικώς ισχυριζόμενοι ότι τα πάθη και τα αισθήματα της ζωικής ταύτης ψυχής ουδέν έχουσι κοινών προς τα της ανθρωπίνης. Προς πλήρη απόδειξην ότι και κατά τούτο απατώνται, ότι όχι μόνον εν συνόλο και χονδρικός, αλλά και εις αυτάς τας λεπτοτάτας του αισθήματος αποχρώσεις ομοιάζουσι πολλάκις ως δίδυμοι αδερφέ εψυχέ των ζώων και των ανθρώπων, νομίζω αρκούσαν την κατωτέρω εκ του ορνηθόνος μου ιστορίαν. Εις τον ορνηθόνα ή μάλλον την αυλήν του αγροτικού ενχείο πύργου, όπου έμενα το θέρος πριν το κρυμνήσιο σεισμός, συνέζει χαριτωμένων και αγαπημένων ανδρόγυνων, αποτελούμενων εκ πετιναρίου και ορνηθούλας, του είδους το οποίον ονομάζουν λιόπτερον οι ορνηθολόγοι και αγνώ πως οι ορνηθοτρόφοι. Διακριτικά αυτού σημεία είναι το μικρόν μάλλον ανάστημα, το λευκόν χρώμα, η μεταξίνη των πτερών απαλώτης, η χάρη και η ευκινησία. Όταν εκούρνιαζαν κρύπτοντα την κεφαλήν των, ενόμιζε της ότι βλέπει δυο βόλους χιόνος και τα ανορθωμένα πτερά των ομοίαζον όταν έσυεν ο άνεμος νυφάδας. Μόνος ο αγαπών τα ζώα και τερπόμενος στην λεπτομερή παρατήρηση ουχή μόνον των γενών και των ειδών όσο επιστήμων, αλλά και των ατόμων,
κατορθώνει δια του χρόνου να διακρίνει στην φυσιογνωμία και τα σεξής αυτών παραλλαγάς, εκ των οποίων δύναται ασφαλώς να εικαστεί εκάστου ζώου, όπως και εκάστου ανθρώπου ο ηθικός χαρακτήρ. Ούτω λόγου χάρη, η λευκή ορνηθούλα μου ή το τύπος καλής συζύγου και οικοκυράς τιμίας, σεμνής, πάντοτε καθαράς και καλοκτενισμένης, άνευ όμως πολυτελείας ή υπερησής φιλαρεσκίας. Ο πετινός απέναντίας ή το τύπος λιμοκοντόρου, δανδύ, καλοπιστού, λέοντος, λεβέντη ή όπως άλλος ονομάζονται κατά καιρούς και τόπους οι αγαπώντες να κορδώνονται, να καμαρώνονται και να λαμβάνωσιν ήθος καρδιοσφάκτου και κατακτητού. Πλην της συμπεριφοράς και αυτός ο τόνος της φωνής του τον έκαμνε να ομοιάζει λιγωμένων τενορίνων. Και τι ούτως όμως όν έζει καλά με την όρνηθά του, την επεριποιήτω, την συνόδευεν εις τον περίπατον και κατά την ώραν του δείπνου την άφηνε να πρωτοφάγει. Εις την τιάφτην διαγωγήν του συνετέλει κατά πολύ και η έμφυτο συνήθεια των πετινών και των ορνήθων να μη σμίγωσιν ως η σκύλη με άλλας του γένους των φυλάς, παρά μόνον εν ελείψη ομοφύλων. Άλλη δε ελιόπτερη κότα δεν υπήρχε εις την αυλήν εκείνην καμία. Το έμφυτον όμως τούτο φιλετικόν αίσθημα δεν ήτο, ως φαίνεται, ικανός ανεπτυγμένον, ώστε να υπερνικήσει τα σεφόδους του διεστραμμένου του πετινού μου ατομικού χαρακτήρος. Πολλά σημεία με έκαμναν από την ονημερών να υποπτεύω ότι το αχρίον πετινάρι, του οποίου εθαύμαζα την συζυγικήν πίστην, ήρχιζε να κυνηγά μίαν μικράν όρνηθα, η οποία δεν είτο βεβαίως ομόγυλός του, αλλά ανήκεν εις άλλην κάπως συγγενή φιλήν, την λεγόμενην περιβολάρικην. Δεν είτο μεν όσον η σύζυγός του εύμορφη, αλλά εύχαρης ζωηρά, πλουμιστή ως πέρδικα, και από το πρωί η αλιστή και συγυρισμένη, επεριπάτη με κεφαλήν υψηλά, εσύετο ως σισούρα, και πολύ περισσότερο παρά φρόνιμη κότα ομοίαζε κοκότα. Ο άστατος εγλυκοσάλιαζε καταρχάς με κάποιαν συστολήν, αλλά βαθμιδών κατήντησε να μη φοβείται τίποτε και να μην εντρέπεται κανέναν. Οικολούθη την πλουμισμένη εις όλας τας γωνίας, εξελαριγγίζετο εκ φωνών τους ωραιότερους τους σκοπούς και εσκάλιζε το χώμα δια να έβρει σκουλίκια δια την αγαπημένη του. Την εξέθεσε τόσον πολύ, ώστε έπαυσαν να την συναναστρέφονται όσε όρνηθες εφρόντιζαν δια την υπόληψή των. Η εγκαταληφθήσα σύζυγος θα υπέφερε βεβαίως πολύ, αλλά η περηφάνεια και η αξιοπρέπεια αυτής της επέβαλαν να κρύπτει την λύπη της. Δεν η δυνάμην να μην την θαυμάσω όταν την έβλεπα να βηματίζει στην αυλήν πάντοτε μόνη και να περνά πλησίον του απίστου και της ερωμένης του υποκρινωμένη ότι μόνη δε βλέπει όσα έβλεπον όλοι. Πολλάκης μίλθεν όρεξης να του φεκίσω από το παράθυρον την αμαρτωλήν όρνηθα δια να απαλλάξω την ενάρετον από τα βάσανα της εγκαταλείψεως και της ζηλίας, αλλά με πρόλαβε η θεία δίκη. Από το πολύ ίσως τσιμποφίλημα εξύπνησεν ένα πρωί η παραλυμένη κότα με ορνηθοκόριζαν ή, ως την λέγουν οι χίοι, τσίφναν, κακήν αρρώστιαν διόλα τα απτερωτά. Λυσμονήσαστας παρεκτροπάς αυτής, εξελαίως προς τα βάσανά της, διέταξα την υπηρέτρια να κάνει ό,τι μπορεί για να τη σώσει. Αληθές είναι ότι πρώτην ημερών είχα όρεξη να του φεκίσω την Μιχαλίδα, αλλά εις ταύτα δεν υπάρχει αντίφασης καμία. Οι καλοί άνθρωποι, μετά τον οποίον έχω την αξίωση να συγκαταλέγομαι, είναι ικανοί να πράξωση τα πάντα εν το βρασμό της οργής των κατά των αχρίων, αλλά δεν δύνανται να βλέπουν να υποφέρει κανένας. Η χειρούργησα έκαμε την εγχείρηση της τσίφνας καθόλου στους κανόνας της τέχνης, εξαιρέσασα διαβελόνιστον φράσοντα την αναπνοήν ημένα ή λεπάκι, καυτηριάσασα την πληγήν διόξους και αλείψασα έπειτα αυτήν διαμείγματος μέλητος και βουτύρου. Ουδέν όμως ωφέλησε και η αμαρτωλή εξέπνευσε το εσπέρας, εντελώς όμως ιατρευμένη, ως έλεγεν ο ιατρός του Μολιέρου, ο Σάκης συνέβαινεν ο ασθενής του να αποθάνει. Την επιούσαν ευρέθη ο άπιστος πετινός χείρος της ερωμένης του
και μαλωμένος με την νόμιμον σύζυγόν του. Η θέση του ήταν αληθώς αξιολύπητος. Κατά την ώραν του προγεύματος ήλθε να κλωθογυρίσει περί την άσπριν όρνηθα, με τα δειλίας όμως και συστολής, ο σύζυγος αισθανόμενος ότι έχει όλα τα άδικα και μη βέβαιος αν θα συγχωρηθώσει. Εκείνη εκαμώνετο ότι δεν τον βλέπει. Κατά το γεύμα ήλθε να λάβει την πρώτην παρά την πλευράν τη συνήθη θέση του, έτι μάλλον ταπεινός και εζαρωμένος, αλλά και πάλι να έμεινε ψυχρά, τρόγουσα, με μεγάλη όρεξη τα πίτουρα και το σιτάρι και υποκρινωμένη ότι δεν εννοεί την όρεξη συμφιλιώσεως του μετανοούντος. Πάντα ταύτα όμως ήσαν κωμωδία, της οποίας εύκολον ήταν να μαντεύσει της την ευτυχή λύση. Πρώτης δύσεως το όντι του ηλίου ετελείωσεν η παράσταση της κωμωδίας και εισήλθον μαζί στο αυτό διαμέρισμα του ορνηθόνος. Φαίνεται ότι είχαν πολλά να υπούν, διότι όταν εξήλθε την επιούσαν, εφαίνεται η ορνηθούλα πολύ μεν ευχαριστημένη, αλλά και κάπως κουρασμένη. Μετά την ανωτέρω αψευδή διήγηση, δύναμε να ερωτήσω τους υποτιμητάς του πνεύματος των ζώων, ποια άλλη αξιοπρεπεστέρα της όρνηθας ταύτης διαγωγήν θα η δύνατο πολύπυρος μήτυρ να συμβουλεύσει την θυγατέραν της ισομίαν περίστασιν να τηρήσει. Τέλος του έκτου κεφαλαίου. Τέλος των Συριανών διηγηματων του Εμμανουήλ Ροίδη.